καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με ένα πλοίο, θα σε φέρει στη δική μου αμμουδιά μια βραδιά. Αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Αν είσαι άνεμος, εγώ σε κράτησα. Θα μάθω αύριο, είναι στο χέρι. Άσε για πάντα το καλοκαίρι μου. Το καλοκαίρι μου. Το καλοκαίρι. Ποιος χόρευε? Γιατί βάργα να στενάει, Σπύρο. Δεν νομίζω να τόλμησε κανείς να χορέψει. Έτσι, κανένας. Φίλοι και λέει, κοίτα, αυτοί καλοπερνάνε. Καλοπερνάνε γιατί είναι επιλογή. Δηλαδή, βάζουμε στην άκρη αυτό που μας βασανίζει και λέμε, εγώ τώρα θα περάσω καλά. Έτσι. Θέλω για λίγα λεπτά, για λίγη ώρα, να αλλάξω τη ψυχολογία μου. Και είναι επιλογή δική μας, δική σας, έτσι. Και δόξα τω Θεώ, κυρίες και κύριοι, ναι. Στο τώρα μαζί. Θέλουμε να δίνουμε πάντα μια θετική νότα όταν ξεκινάμε. Ήρθε ο Ιούνιος λοιπόν, η Μαρία Σίμωρα εξυπηρέτησε τον εαυτό της Ρίζου, έτσι. Μαρία Ρίζου, έγραψες. Έγραψες. Μας έχεις στείλει διακοπές ήδη, έτσι. Τόσες αλλαγές έχεις κάνει ως DJ. Εντάξει, τόσο χρόνο. Στις αλλαγές που κάνει η Μαρία Ρίζου δεν μπορεί να τη φτάσει κανείς. Αλλά όπως και να έχει, καλημέρα και καλή μηνιά. Έτσι. Έτσι. Καλό μήνα. Άκουσε κάτι άλλο. Δεν θα απαντήσω. Είστε καλά. Εδώ θα είμαστε αφοσιωμένοι στα σοβαρά, αλλά δεν θα χαλάσουμε τη διάθεσή μας και το κείμενο μας όταν πρέπει, γιατί πρέπει να ξεφορτώνουμε από αρνητικά στοιχεία την ψυχούλα μας και τη διάθεσή μας. Εντάξει, και η επικαιρότητα είναι δύσκολη, αλλά εμείς έχουμε πει τώρα μαζί σας, θα πάμε μέχρι τις 10 παρά 20 όπως πάντοτε και να δούμε τρόπους επικοινωνίας, γιατί το πρωινό του Σπύρου μας, μην το ξεχνάτε, το περιμένει. Δεν μου στέλνετε κανένα πρωινό, το θερινό πρωινό. Δηλαδή, τι τρώμε τώρα. Κάνουν όλη διατροφή. Διατροφή κάνετε, δεν τρώτε πρωινό. Γιατί κάνουν και όχι κάνουμε. Και εμείς κάνουμε. Να την πούμε. Έτσι. Κάτι γίνεται. Για εδώ. Ναι. Έλα. Κουκλιά ζωγραφιστά έχουμε γίνει. Για κάτσε. Ναι, ναι. Για χαρά. Άστο. Δεν πειράζει. Την κάναμε την προσπάθειά μας. Αυτό μετράει. Την αγάπη σας την έχουμε. Πάντως σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είμαστε η πρωινή σας συνήθεια, λένε οι τηλεθεατές, και πολύ μεγάλη τιμή για μας. Είναι μεγάλη τιμή και μας βρίσκεται στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, με λατινικούς για όλα τα υπόλοιπα μέσα. Στο τώρα μαζί papaki.tv.gr το email μας. Στέλνετε αναλυτικά τα ερωτήματά σας που είναι δυσεπίλητα και δυσνόητα και δύσκολα για το Βαγγέλη το δουράκι μας. Και. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, Βαγγέλη. Έχουμε εικόνα από λιμάνι που μας υποσχέθηκε το Πανόριζο. Για να δούμε τώρα. Το πλοίο μας αλπάρει. Ορίστε. Όπου φύγει, σιγά σιγά. Πού πάει τώρα αυτό, Σπύρο μου? Πάρο Νάξο, πού πηγαίνει? Ναι. Είναι αυτή. Το συγκεκριμένο σημείο νομίζω είναι Πάρο Νάξο και λυπή συγγενής. Αυτά είναι. Να περάσει ωραία. Πάμε με την επικαιρότητα. Πάμε από τα κυρίως θέματα της εκπομπής. Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν κατά την παρουσίαση του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα σε ομιλία του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ολοκληρωμένη νέα πρόταση από την πλευρά του Ισραήλ και ήδη διαβιβάστηκε στη Χαμάς μέσω του Κατάρ. Αυτή προβλέπει τρεις φάσεις και χρόνο εφαρμογής 6 εβδομάδων. Περιλαμβάνει επίσης πλήρη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από όλες τις κατοικημένες περιοχές της Γάζας και απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, με τους Παλαιστίνους πολίτες να επιτρέπεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε λίγες περιοχές της Γάζας. Πάγωσε η Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Μέρα μεσημέρι στο Μανχάιμ της Γερμανίας, Ισλαμιστής μαχαίρωσε πολιτικό κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Χαροπαλεύει ο αστυνομικός που δέχτηκε τις παχαιριές στην πλάτη. Εξουδετερώθηκε ο δράστης. Όλο το ρεπορτάζ από τη Μαργαρίτα Κούζα. Επιμένει στον όρο Μακεδονία. Με νέες δηλώσεις η νέα πρόεδρος της γειτονικής χώρας, σημειώνοντας παράλληλα ότι σέβεται τη συμφωνία των Πρεσπών. Την ίδια στιγμή, Σάλο έχει προκαλέσει επιμονή των υπεύθυνων των προγραμμάτων παιδείας στη γειτονική Τουρκία για την ένταξη στα σχολεία βιβλία της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Κότσιρας, θα είναι εδώ στην εκπομπή μας και θα απαντήσει για τις ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην αξιοπιστία της επιστολικής ψήφου. Εικόνες φρίκη στα Λιώσκια, φίλοι τηλεθεατές. Απαθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε αρκά το βράδυ από αστυνομικούς στα Άνω Λιώσκια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και αν τον άνδρα
που αφορά το πτώμα, σκότωσε ο γιος του. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυλή σπιτιού. Αναμένονται απαντήσεις από τον ιατροδικαστή ώστε να ανοίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του άντρα. Τα επίσημα στατιστικά και οι αριθμοί των ακραίων συμβάντων με τραυματισμούς και συλλήψεις μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο, χωρίς όπως όλα δείχνουν να μπορεί κάτι να σταματήσει τα περιστατικά που αυξάνονται. Στο τώρα μαζί μοναδικά ντοκουμέντα αλλά και ειδικοί επιστήμονες που θα εξηγήσουν τα αίτια του φαινομένου αλλά και θα αποκαλύψουν την αδυναμία του ποινικού συστήματος να προστατεύσει αποτελεσματικά τα θύματα. Όπως είδατε, η ατζέντα έχει απ' όλα, έτσι. Και για ακόμη μια φορά σε αυτή την εκπομπή, Σπύρο μου, εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε, προσφέρουμε. Έτσι, και χρυσό, έχουμε αλλάξει αυτοκίνητο, έτσι. Το που λένε τα πιτσιρίκια της παρέας, έχει αλλάξει. Να το δώσουμε. Δώσε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Από σήμερα, Peugeot 208, έκδοση Active, αξίας 20.000 ευρώ, 1.200 ευρώ, για ένα καταμάχητο και διασκεδαστικό συνοδήγηση εξοπλισμένο να ανταποκρίνεται σε κάθε σας επιθυμία αυτοκίνητο. Εξωτερικό design απόλυτο, καθρέφτες σε μαύρο χρώμα γυαλιστερό, φώτα ημέρας LED με σχεδιαστική υπογραφή Peugeot και φυσικά Pack Style Active και ό,τι άλλο μπορεί να διαθέτει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο για μικρές ή μεγάλες διαδρομές εντός και εκτός πόλης. Το διεκδικείτε τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνοντας απλά ένα μήνυμα γράφοντας Open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14800. Και επειδή κυρίες και κύριοι είναι σημαντικό στο αυτοκίνητό μας να έχουμε ελαστικά, σωστά, και για τα ταξίδια που θα κάνουμε αφού μπήκε ο Ιούνιος, στα καταστήματα οικονόμου που έχουν 40 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου και είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών, με 5 καταστήματα σας κάνουν δώρο σε έναν νικητή 4 ελαστικά Goodyear με την τοποθέτηση και τη ζυγοστάθμιση. Δείτε περισσότερα στο site του elastikapavlaekonomou.gr. Και με αυτόν τον τρόπο διεκδικείτε επίσης το συγκεκριμένο δώρο, δηλαδή με μήνυμα τηλεφώνημα στο 14800. Ξέρω, δεν κρατιέστε, αλλά 2 λεπτά να φτιάξετε έναν καφέ. Όσοι μπήκατε στην παρέα, το χρειάζεστε. Και να πούμε και μια γουλιά κι εμείς. Πες κάτι. 2 λεπτά. 2 λεπτά. Πάμε και ερχόμαστε. Πέντε. Καφέ! Δείτε σε λίγο. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας. Εκατοντάδες περιστατικά κάθε εβδομάδα πίσω από τις κλειστές πόρτες. Νέα αποκλειστικά βίντεο. Αναλύσεις και συμβουλές στο τώρα μαζί. Καλό σας μήνα κυρίες και κύριοι. Με τον υδράργυρο σε τροχιά ανόδου, αναμένεται να κυλήσει η πρώτη ημέρα του Ιουνίου στη χώρα μας, όπως βλέπουμε και στους χάρτες μας. Για σήμερα Σάββατο, σε ολόκληρη τη χώρα, η ηλιοφάνεια αναμένεται να κυριαρχήσει και μόνο αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν μπόρες σε ορεινές περιοχές της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ, ενώ υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα Σάββατο αναμένουμε γενικά έθριες καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι σε Σαρονικό και Νότιο Ευωϊκό θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις, ενώ υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένεται σήμερα Σάββατο να κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι προς το απόγευμα στις γύρω θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις θα στραφούν πρόσχερα σε νότιους με τοπικά μέτριες εντάσεις, ενώ υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης και τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Με υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει τόσο η αυριανή αλλά και οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάλιστα, ήδη ξεκίνησαν τα μήνυματά σας. Έχουμε πρόσκληση. Πρόσκληση. Θα σου δείξω πού. Λέω ναι από τώρα. Έχει σημασία πού. Ορίστε. Σημασία έχει το εδώ ταξίδι. Είναι, το δείχνω. Ο. Και για μπανάκι και για ποντάκι. Πού είμαστε. Σαν την
Δεν έχει. Χαλκιδική. Πού Χαλκιδική. Δεν ξέρω, δεν μας λέει εδώ ο φίλος μας. Ποιο πόδι, Αλλά έχετε στείλει πολλά μηνύματα, παιδιά. Καλημέρα και καλό μήνα και από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στο Αίγιο. Το Αίγιο... Εδώ ο Αντρέας μας στέλνει το γατάκι του. Α, η καλύτερη παρέα, έτσι. Αντρέας, είσαι τυχερός. Έχεις μια υπέροχη παρέα, το γατάκι σου. Καλημέρα. Φυσικά στο Αίγιο το πανέμορφο, το φιλόξενο, το μοναδικό. Και στην Κέρκυρα, όσοι απομείνετε από το Αίγιο, δεν χωράτε. Πάτε στην Κέρκυρα. Καλά είναι, όπως βλέπετε πίσω από την Βλαμπία. Σε περιμένει το νησί μου. Έχεις βάλει την εικόνα με τη θάλασσα, Μαρία. Ναι, αυτή είναι το κτίριο της παλιάς χαρτοποιίας. Και εμένα. Κάποια στιγμή θα έπρεπε και να γίνει. Τι άλλαξε. Το βλέπεις το καμπαναριό, εκεί θα σε πάω. Πού να πας εδώ. Το βλέπεις το καμπαναριό, περίμενα, σκοθώ να το δείξω. Μα τώρα. Εδώ, κοίταξε, μπαίνεις εδώ σε αυτά τα κουτούκια και σε πιάνει άγχος. Πού να στρίψω, πού να πάω. Τι λες, εδώ το βλέπεις το καμπαναριό. Ναι. Ο προστάτης σου είναι, εδώ θα σε πάω τώρα τον Ιούλιο. Ναι. Άγιε μου Σπυρίδωνα. Τον Ιούλιο εκεί θα σε πάω. Εγώ θα ανέβω εδώ στην κορφή του λόφου. Και εκεί έτσι. Θα σε πάω να περπατήσουμε. Έτσι. Θα σε πάω και στα μουράγια εδώ πέρα να πάμε να πιούμε τα ποτά μας με το ηλιοβασίλεμα. Τι είναι αγχωτικό τόσο. Εδώ και δεν χωράς να μπεις. Ενώ κοίταξε το Αιγαίο. Συγγνώμη για την ευφυλιά στους συναδέλφους. Κάνεις μπλουμ στη θάλασσα και τελείωσε. Κοιτάς το υπέροχο, εγκαταλελειμμένο, παρατημένο κτίριο της χαρτοποιίας του Αιγαίου. Δεν έχει σημασία, κάποιες μη θα αλλάξουν τα πράγματα. Συγγνώμη το, θα κάνω κι εγώ αυτό. Εδώ τι είναι, πες μου λίγο. Εδώ είναι Φοίνικες. Φοίνικες. Καλά βλέπω. Ναι, γιατί είναι τροπικό μέρος. Πώς λέγεται η παραλία εδώ. Λέγεται Ριβιέρα Αιγαία. Ριβιέρα του Αιγαίου. Ναι, η Ριβιέρα του Αιγαίου. Εδώ αριστερά είναι η Παναγία Τρυπητή. Το προσκύνημα. Ωραία, εγώ θα σε πάω στον Άγιο Σπυρίδωνα και θα πάω στην Παναγία Τρυπητή. Μπράβο, μπράβο, ναι. Κλείσαμε. Κλείσαμε, τελείωσε. Και εκεί πέρα τι είναι πίσω-πίσω ένα κτίριο εκεί πέρα που βλέπω που είναι αρχιτεκτονική. Είναι ακόμα χαρτοποιία σου, μέχρι εδώ κάτω. Ναι, δικό μας είναι όλο. Απλά επειδή είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, δεν θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Ακόμα περιμένει καμιά 45 χρόνια. Κάποια στιγμή μας θυμίζει και τις καλές εποχές του Αιγαίου που άρχισε οικονομικά, μετά καταστράφηκαν όλα, έκλεισε χαρτοπία, φτώχεια. Να σου, τα λουκάνικα ανεργία, σου αρέσουν. Βέβαια, τρικάλα καρδίτσα. Σου αρέσουν τα λουκάνικα πολύ. Βέβαια, τι πυρίτσα. Εντάξει, άμα είναι λουκάνικο, πίνεις και λίγο μπύρα. Τζένι. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί στην Κέρκυρα. Πίσω από το καντούνι του Αγίου Σπυρίδωνα. Ναι. Εκεί θα σε πάω. Εντάξει. Ανεβαίνεις. Ναι. Περνάει, κάνουν περατζάδα. Εμείς τρώμε λουκάνικα, πίνουμε την πύρα μας. Μια χαρά. Σωστά. Εντάξει. Με τόσο λουκάνικο και τόση μπύρα και ο Άγιος φοβέρα θέλει, που λένε έτσι. Θα σε πάω και στην Αγία Θεοδόρα και όπου θέλεις. Λοιπόν, Ιδού η Ρόδος. Ιδού και τα αναπάντεχα. Και η Ρόδος μας είναι πεντάμορφη, αλλά αυτό που λέω Σπύρο. Για αναπάντεχα η Ρόδος. Αναπάντεχα, γιατί είχαμε χτες αυτό το συμβάν με την συνέντευξη τηλεφωνική του κ. Κασελάκη. Θες να το δούμε. Να δούμε και να το σχολιάσουμε μαζί, γιατί γίνεται χαμός στο διαδίκτυο και αποτελεί νέα κόντρα μεταξύ των κομμάτων. Μην πουλάτε δημοσιογράφοι του θετικού. Εσείς δεν μπορείτε να πείτε ποια είναι η κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, κύριε Κασελάκη, σας ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Εγώ είδα 30... Να είστε καλά. Εύχομαι 30... η Ρόδος να βλέπει την αντικειμενική δημοσιογραφία εδώ πέρα. Είδα 30 ανθρώπους χθες. Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν θα διαψεύσω και τα μάτια μου τώρα. Είδα 30 ανθρώπους να έχετε χθες το βράδυ. Α, έτσι. Ωραία. Ξέρετε λοιπόν, κάτι. Επειδή είδατε 30 ανθρώπους να έχω. Επειδή είδα 30 ανθρώπους να έχω, ελάτε όπου θέλετε μαζί μου. Ελάτε όπου θέλετε. Ελάτε και στο γήπεδο του Ολυμπιακού που κόλωσε να πάει πρωθυπουργός. Ελάτε όπου θέλετε και θα δούμε λοιπόν, ποιος είναι λαϊκός και ποιος δεν είναι. Σχεδίαζα σήμερα να κάνουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, να μιλήσουμε για πάρα πολλά δεν μπορούμε πράγματα. Να είναι επικοδομητική η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Εύχομαι λοιπόν, κάθε επιτυχία στους Ροδίτες να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν είναι τόσο χαρούμενοι και περήφανοι για τη χώρα που συγκαλύπτει το κοινό. Κάθε επιτυχία, αν νομίζετε ότι θα γίνετε πρωθυπουργός με το να μου επιτίθεστε, να επιτίθεστε με τους δημοσιογράφους όταν δεν σας αρέσουν. Εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός για όλους τους Έλληνες και όχι, δεν επιτίθεμαι στους δημοσιογράφους. Όχι, αυτό κάνετε σε μένα. Είπα κάτι προσωπικά για εσάς. Αυτό κάνετε σε μένα. Τι είπα προσωπικά. Είστε απίστευτα επιθετικός. Αφήνετε να κάνω ερώτηση. Έτσι. Ναι. Εγώ ξέρω η συνέντευξη είναι ερώτηση-απάντηση. Λοιπόν, πάτε την ατζέντα εκεί που δεν θέλετε. Δεν έχω τίποτα ενάντια σε εσάς. Το αντίθετο. Και το γεγονός ότι όλοι οι καταστηματάρχες μου είπαν ότι δεν βγαίνει πλέον ο μήνας, ότι είναι κάτω η αγορά σχέση με πέρυσι. Δεν είναι κάτω η αγορά. Δεν είναι κάτω η αγορά. Ωραία, εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν, να σας πω κάτι. Έχουμε 20% ξέρετε... πάνω αύξηση. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αύξηση στο τζίρο ή στο κέρδος. Μίλησα μαζί τους και μου λένε ότι είναι κάτω κέρδος. Ωραία, και εγώ λοιπόν όταν μίλησα μαζί τους, ξέρετε τι μου είπανε. Ότι είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Δεν μπορούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλον για το ποια είναι αυτή την ώρα για αλήθεια. Όχι, αλλά δεν ανάγκη να αποφεύγουμε το γεγονός ότι υπάρχει κυβέρνηση 5 χρόνια. Εντάξει, να κατηγορούμε πάλι το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καιρός αυτή η καραμέλα να λύγει. Όμως οι νησιώτες έχουν ένα πρόβλημα σοβαρό που το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε. Έχετε δίκιο, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα. Γεια σας. Δεν είπα για όλα. Μάλιστα.
μια δύσκολη στιγμή. Να πούμε ότι η δημοσιογράφος είναι η κυρία Ρένα Παυλάκη. Είναι μια εξαίρετη συνάδελφος εκεί στα Δωδεκάνησα, η οποία σύμφωνα και με το λογαριασμό της στο X, έτσι, στο πρώην Twitter, είναι και διευθύντρια του γραφείου τύπου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου. Ναι. Και ίσως πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν τη θέση της στο γραφείο του κ. Χατζημάρκου ενδεχομένως με το περιστατικό. Έχει γραφτεί κιόλας ότι έχει κατέβει και υποψήφια. Ναι, εντάξει, εμείς ακριβώς. Δεν ξέρω αν πρέπει να δαιμονοποιηθεί ένας δημοσιογράφος επειδή. Αλλά εντάξει. Θες να το κρίνουμε. Και εμένα με λένε αυτό. Κέντρο αριστερό πολλές φορές. Άλλες φορές λένε ακροδεξιό. Καλά, εμείς είμαστε ανάλογα. Ναι. Δύσκολη στιγμή όμως και για τον δημοσιογράφο και για τον πολιτικό. Πολύ δύσκολη στιγμή. Η μόνη χαρούμενη, νομίζω, ναι, ήταν οι ακροατές της κυρίας Παυλάκη και του κύριου Κασελάκη, που μάλλον είχαν βάλει popcorn και μπύρα και ακούγαν όλη την εκπομπή σου, λέει, ασυνήθιστος διάλογος. Κοίτα ρε παιδί μου τώρα. Τι σκέφτεσαι, πες μου. Σου έχει συμβεί σένα να φύγει κάποιος από το ραδιόφωνο? Α, ναι, μου έχει συμβεί. Και μάλιστα κλωτσώντας, νομίζω πρέπει να μπει και το πόδι του στην πόρτα, αν δεν κλώτσε. Ναι, ναι, πολλά. Ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, ήταν τότε. Ήταν υπουργός της τότε κυβέρνησης. Υπουργός. Ναι, ναι, και πολύ δυναμικός στέλεχος της κυβέρνησης τότε. Τώρα κατάλαβες εγώ γιατί σε ρωτάω. Και γιατί τσαντίστηκε. Υπάρχει και μια διακύμανση. Α, τι. Ρε παιδιά, δηλαδή όταν παίρνουμε μια συνέντευξη, πρέπει να σκέφτεσαι και θεσμικά τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Εμένα έφυγε εκεί πέντε μάλακα εσύ. Ακούστηκε. Όχι έτσι το είπε. Δηλαδή λίγο να. Δεν το λέω. Δηλαδή. Γιατί απλά του έκανε ένα ερώτημα το οποίο ήταν πρακτικό. Ρε. Αλλά προφανώς δεν ξέρω. Με θεωρούσε δικό του, δεν ξέρω τι. Δεν το περίμενε μάλλον. Τσατίστηκε σου λέω, λες και του μπάτσε το κουμπί. Τι. Πες το πώς το σκέφτεσαι. Λέω ότι πρώτα απ' όλα δεν είσαι κάτι τέτοιο που σου είπε, έτσι. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι ερωτήσεις που κάνουμε δημοσιογράφοι δεν αρέσουν. Όμως από την άλλη και οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι σε κάποια πρόσωπα. Όχι να μην είσαι αυστηρός, όχι να μην είσαι επικριτικός, όχι να μην κάνεις αιχμηρές ερωτήσεις, αλλά να κρατάς ένα όριο νομίζω για να εξελιχθεί η συζήτηση. Δεν ξέρω, τώρα έχουν γίνει και άλλες αναρτήσεις και από τη συνάδελφό μας έχουν γίνει κάποιες αναρτήσεις και κάποιες αντιδράσεις από το περιβάλλον της. Έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο. Έχει γίνει ο κακός χαμός. Έγινε πρώτο θέμα χθες τη διαμάχη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, τώρα αν θες. Μακριά από το συμβάν αυτό, σε ό,τι αφορά εμένα. Μη σου τύχει να είναι τίτλος τιμής να με βρίσει ένας πολιτικός επειδή έχει αλλεργία στην κριτική. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Τον έχω ξεχασμένο. Πώς πω, συμβαίνει μετά το ξεχνάω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μπορεί να μου πει ότι μπορεί να με στολίσει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αν εγώ έχω τη συνείδησή μου ήρεμη και θεωρώ ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω ως δημοσιογράφος, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τσούζει βέβαια μετά, πονάει γιατί ξέρεις. Πώς την κρίνεις τη στάση του κ. Κασελάκη? Κοίταξε, νομίζω ότι δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Υπό την έννοια ότι δεν ήθελε αυτή του είδους την πίεση, εκνευρίστηκε, θεώρησε ότι αδικείται στον ραδιοφωνικό αέρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πολιτική πείρα, δεν έχει συνδέσει πολλές συνεντεύξεις. Και πάντως έχει άλλη συμπεριφορά όταν βρίσκεται σε ένα πάνελ ή σε μια εκπομπή με περισσότερο ψυχολογικό χαρακτήρα, γιατί έχει κυριαρχήσει το infotainment στην εποχή μας. Και όταν πλεονάζουν συνεντεύξεις σου σε ψυχολογικές infotainment εκπομπές, ναι, όταν μπαίνεις σε καθαρά ενημερωτικό περιβάλλον που αλλάζει η υφή των ερωτημάτων και ενδεχομένως και η πίεση, πιθανόν είναι κάποιες πίεσεις που δεν έχει συνηθίσει ο κ. Κασελάκης, αλλά δεν μπορώ να το παρεξηγήσω. Όμως είπα για τη συνάδελφο τη γνώμη μου, ναι, να πούμε ναι, ναι, και τη γνώμη μου και για τον κ. Κασελάκη. Mm. Όπως, δηλαδή σε μια συνέντευξη ενός δημοσιογράφου με ένα πολιτικό πρόσωπο και οι δύο οφείλουμε να κρατήσουμε έναν τύπο. Μπορεί να μην σ' αρέσουν ερωτήσεις. Ναι. Μπορεί να βρίσκεις ότι αυτό είναι άδικο, γιατί εγώ το ακούω αυτό που λέει. Δηλαδή, κάνουμε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για το πριν πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Φεύγει και από τα σούπερ μάρκετ το ταμπελάκι που το έχουμε κρίνει και εμείς αυτή την εκπομπή αρνητικά με το 5% μόνιμη μείωση τιμής και πας και βλέπεις ότι σε κοροϊδεύουνε. Δεν ξέρω αν φεύγει γιατί κρίθηκε επιτυχημένο το μέτρο κατά της ακρίβειας ή γιατί δεν λειτουργήσε. Οπότε. Και εκεί και οι πολιτικοί οφείλουν να κρατήσουν μια συγκεκριμένη στάση. Αυτό έκρινε, σχολιάζεται και από τον Παυλάκη, κόσμο. Ναι, έμεινε σε ένα πολύ σύντομα κέριο για τα 12 άνησα που αφορά το μεταφορικό βέβαια στο Δήμο. Αυτό καταργήθηκε επί Υπουργείας Βαρουφάκη. Και σου λέει ο κύριος Κασελάκης, πιθανολόγω τώρα δεν θέλω να στηρίξω μια πλευρά. Και βάλει μας, και το μεταναστευτικό που ήταν τότε. Και το μεταναστευτικό που ήταν τότε. Και το πρόβλημα που είχαν τα νησιά. Εγώ το ακούω και αυτό. Και λέει ο κύριος Κασελάκης, εγώ ήρθα στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Βαρουφάκη τον είχα κριτή μας. Δηλαδή τον είχα απέναντι.
Γιατί είναι απολογητό και αυτό, λέω τώρα. Αλλά την άλλη έχει δικαίωμα και ο δημοσιογράφος να κάνει τα ερωτήματά του. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη στιγμή πολύ και για τους δύο. Εγώ δεν ήθελα να είμαι στη θέση κανένα. Κανένα πραγματικά. Μακριά από μας. Θες να δούμε και τι ανέβασε μετά ο κ. Κασελάκης. Βεβαίως. Πάμε. Έχει κάνει λοιπόν μια ανάρτηση ο κ. Κασελάκης. Για να τη δούμε. Όποιος επιθυμεί έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θα σκύβει ενοχικά το κεφάλι μπροστά σε εντολοδόχους του Μαξίμου, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που υποδίονται τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους, να ξέρω ότι δεν είμαι εγώ αυτός. Έτσι κτίστηκε η προπαγάνδα τόσων χρόνων. Με την αριστερά να γυρνάει από σεβασμό και το άλλο μάγουλο στη λάσπη ενός αδίστακτου καθεστώτος. Έτσι έγινε το μαύρο άσπρο. Έτσι διαβρώθηκαν συνειδήσεις. Έτσι το ψέμα νίκησε την αλήθεια. Θα μου πείτε, μόνο στο ταβάλι με το πανίσχυρο σύστημα προπαγάνδας του Μητσοτάκη? Ναι, είναι η απάντηση. Είμαι αποφασισμένος να σπάσω το απόστημα. 5 χρόνια ήταν αρκετά. Αυτή είναι η πλέον πρόσφατη ανάρτηση. Προφανώς υπήρχε άμεση αντίδραση από το γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια κόντρα που καλά κρατεί. Τώρα ενδιαφέρει το μέσο πολίτη. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, ναι. Εντάξει, τότε να το κάνουμε και μετά θέμα. Όχι, γιατί το λέει. Λέξεις, είναι αμφιλεγόμενα τα μηνύματα. Εντάξει, ναι. Κάποιοι σχολιάζουν ότι είναι διορισμένοι σε πολιτικό γραφείο, άρα δεν πρέπει να κάνει την. Να μην ασκεί το επάγγελμα της δημοσιογράφου. Δεν ξέρω αν βάζετε το πλαίσιο ότι είναι μια τοπική κοινωνία. Και άλλοι λένε ότι θα πρέπει όταν, ως δημοσιογράφος, όταν έρχεται κάποιος στο χώρο σου, να του δείχνεις μια ευγένεια, ένα σεβασμό και μια φιλοξενία. Όλα σεβαστά και δεκτά. Εγώ απλά στο θέμα του εργασιακού, αν μου επιτρέπετε, φίλοι τηλεθεατές, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, σε μια εποχή που όλοι κάνουμε και 2 και 3 δουλειές για να πληρώσουμε τα βασικά, όχι να καλοπεράσουμε, δεν μπορώ να σκεφτώ ένα συνάδελφο, άνδρας ή γυναίκα, θα πρέπει να κάνει μια δουλειά και να περιοριστεί, όταν υπάρχει ένα χάος στο πώς οι δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν δουλειά οπουδήποτε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα προστοζήλ, όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και καλώς κάνουν και τους στηρίζουμε. Βέβαια, προσωπικά νομίζω και εσύ και εγώ ότι δεν θα επιλέγαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά έχοντας ταυτόχρονα μια θέση σε ένα πολιτικό γραφείο. Αυτό... Αλλά αυτό είναι επιλογή του κάθε συναδέλφου. Ναι. Λοιπόν, είναι και θέμα δεντολογίας, έτσι. Αλλά από την άλλη όμως δεν. Ναι, αλλά δεν ξέρεις ο άλλος πώς τα βγάζει πέρα και τα λοιπά. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εμείς εγώ προσωπικά δεν θα έκανα κάποια επαφή με την πολιτική όσο κάνω αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, να τα ξέρεις μια ωραία εικόνα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, η οικογένεια Σαββίδη. Ο μεγαλομέτεχος της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ είναι, θα λέγαμε, ο πνεύμονας μιας ομάδας που αυτή τη φορά δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο η Μακεδονία μας, είναι στην ουσία η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα διεθνή σαλόνια. Νομίζω ότι επάξια. Το σηκώσαμε. Σηκώσε και ο ίδιος την κούπα και μάλιστα με έναν εντυπωσιακό τρόπο, με ένα υπέροχο, πανάκριβο θαρό, άλογο που είναι προφανώς από τα αγαπημένα του. Νομίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ είναι αφιερωμένο και στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι, στον πρόεδρό μας. Και στον πρόεδρό μας. Παρακαλώ. Η ποδοσφαιρική σεζόν ολοκληρώθηκε και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. 5 χρόνια μετά το αίτητο του 2019, οι ασπρόμαυροι πανηγύρισαν φέτος το ίσως πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Έναν τίτλο που φέρει την υπογραφή του οραματιστή και ηγέτη αυτής της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη, που δήλωσε παρόν αμέσως μετά την τεράστια νίκη στην έδρα του Άρη, μιλώντας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τα στελέχη του συλλόγου. Οι γη του είχαν υποσχεθεί πως η κούπα θα φτάσει στα χέρια του αναμορφωτή του ΠΑΟΚ και έκαναν την υπόσχεση πράξη, με τον Ιβάν Σαββίδη να φωτογραφίζεται με το τρόπαιο του πρωταθλητή. Στην αγκαλιά του ανθρώπου που το πίστεψε πρώτος. Είναι η 6η κούπα που πανηγυρίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τη μέρα που η οικογένεια Σαββίδη ανέλαβε τα ενία της ομάδας. Με τον Γιώργο Σαββίδη απόλυτα ενεργό στα κοινά της ομάδας, ο γιος του Ιβάν έδωσε δυναμικό παρόν και στη φιέστα του πρωταθλήματος. Η οικογένεια όμως δεν σταματά εδώ και κοιτάει ήδη το μέλλον του συλλόγου. Χθες η ΠΑΕΠΑΟΚ προχώρησε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου και πάλι ο εγγυητής του συλλόγου Ιβάν Σαββίδης. Έτσι, μόνο χαρές λοιπόν, μόνο και χαρές για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι πίσω μας είναι ο Φαντομάς. Ο Τζόρτζ. Εντάξει, κάποιος θα εξηγήσουμε ότι πόσο παρεξηγημένη είναι η έννοια του Φαντομάς, δεν είναι Τζόρτζ. Καλημέρα και στην υπέροχη μαμά. Άμα θες να μιλήσεις, θα σκοτώ σου δώσω το μικρόφωνο. Καλημέρα, μάνα. Έτσι. Έλα, περίμενε. Θα το κάνουμε σωστά. Έλα. Καλημέρα, μάνα.
Την καλημέρα από μένα. Εντάξει. Εντάξει. Φιλιά σου, μαμά, πολύ. Φιλιά. Φιλιά. Και στην κυρία Αθηνά να πούμε καλημέρα. Χαρά μας λέτε. Και στην κυρία Μαρία, σε όλες τις περιοχές, μητέρες, μανάδες, του τόπου μας και μπαμπάδες. Άντε, για να μην παρεξηγήσετε. Άντε, άντε, άντε. Όχι, σε αυτή την εκπομπή δεκά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα που έσκασε χθες το βράδυ με έναν ηλικιωμένο που βρέθηκε ανθρακωμένος ο άνθρωπος. Να μας πει ο Λευτέρης τι εξετάζει η αστυνομία τώρα. Είναι εκεί, στα Νολιώσια έχει συμβεί. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα, Ευλαμπία. Καλημέρα, Σπύρο. Καλό μήνα κιόλας. Πραγματικά θρίλερ στα Νολιώσια. Οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα. Βρήκαν εδώ στο σπίτι που είναι στην οδό Αγαμέμνος ένα αποθρακωμένο πτώμα, το οποίο άνοικε σε έναν 84χρονο άντρα. Χάρη στον οπερατέρ μας, τον Σταύρο το Μερτήρη, θα σας δώσω τώρα την εικόνα που τον βρήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπετε την ασημένια σκάφη εκεί πέρα. Ακριβώς δίπλα ήταν ένα στρώμα, το οποίο ήταν καλυμμένο με μουσαμά και ήταν το πτώμα του ανθρώπου του 84χρονου που κάηκε. Παρατημένο και εκτεθειμένο, δηλαδή, λες, Λευτέρη. Είναι ακριβώς, η εικόνα που βλέπουμε, ακριβώς. Σοκαριστική, δηλαδή πραγματικά. Σοκάρει η εικόνα και μάλιστα για το χρονικό της υπόθεσης να σας πω ότι οι γείτονες είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη δυσοσμία εδώ και 3 ημέρες και γι' αυτό μπήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι για να δουν τι συμβαίνει. Μόλις είδαν το μακάβριο θέαμα, είδαν το γιο του 84χρονου, έναν 59χρονο, τον οποίο και συνέλαβαν και μάλιστα τους είπε ότι εγώ έκαψα τον πατέρα μου γιατί δεν είχα χρήματα να του κάνω την κηδεία. Πολλά ερωτήματα για αυτή την υπόθεση. Δίπλα μου έχω έναν γείτονα εδώ της περιοχής, τον κύριο Κώστα, ο οποίος μιλάει, όπως μας είπε πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας, ότι ο 84χρονος ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Ήσυχος, πολύ ήσυχος άνθρωπος. Καλημέρα κιόλας. Καλή σας μέρα, κύριε. Πολύ ήσυχος άνθρωπος, ήρεμος, όμορφος και ήταν πολύ καλό. Η συμπεριφορά του γιου και προσαχθέντα, Λευτέρη, πώς ήταν αυτές τις μέρες. Δεν είχαμε, δηλαδή τίποτα με το, ούτε καλημέρα με το άνθρωπο. Δεν μας έχει κόψει τη καλημέρα. Δεν τον έχει δει αυτές τις μέρες, γιατί και ο κύριος Κώστας ήταν στο νοσοκομείο, είχε γίνει ένα περιστατικό και δεν μίλαγε. Δηλαδή, ενώ ήταν καλός 84χρονος, είχατε με γεθέ. Πολύ καλός άνθρωπος και όλας, ήσυχος. Και εγώ μια φορά σου είπα, ήθελα να το βοηθήσω και ο γιος του μου έβαλε χέρι, γιατί το βοηθάω. Άνθρωπος είναι, δεν θα το βοηθήσω, του λέω εγώ να το βρω στο δρόμο και να τα αφήσω να χτυπιέται το άνθρωπος. Μου λέει, δεν σε έχω δώσει δικαιώμα. Και αυτά και μας έβαλε χέρι, μας έκοψε τα πόδια του άνθρωπος. Να βοηθάω τον πατέρα του. Μάλιστα, δεν μάλιστα. Ήταν πατέρα μου. Ο οποίος είχε άνοια, έτσι. Με χέρια, έτσι, έλεγε, ο ίδιος. Άνθρωπος το βλέπαμε, βγαίνετε έξω, βγείτε στις πλατείες, βγείτε γύρω. Σας μύριζε αυτές τις μέρες στην γειτονιά. Εδώ δίπλα σε εμάς, πολύ λίγο ερχόταν που είδαμε το καπνό, που η βρωμά ήταν εδώ δίπλα. Τα σπίτια είναι δίπλα. Μάλιστα. Είναι κολλημένα τα σπίτια από πίσω. Λευτέρη, μην τα λεπορούμε άλλο τον κύριο. Το καπνό σμρίζει, τα βλέπαμε. Το καπνό δεν είναι δίπλα. Είμαι. Μην τα λεπορούμε άλλο τον κύριο. Προφανώς υπήρξε ένα λιματικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα οικογενειακό δράμα, πώς και να το κάνουμε σε εξέλιξη. Να δούμε τι θα βγει από την αστυνομία. Τι προφορές λένε και για το γιο της, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Πάμε να ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη. Για ασφάλεια κάνε την έρευνα. Πάμε να γυρίσουμε. Πολύ. Εμείς θα ελπίσουμε ότι δεν σκότωσε τον πατέρα του. Ότι έφυγε από φυσικά αίτια. Δεν θέλω να σκέφτομαι να κάνω την έρευνα. Διαβάζουμε τόσα. Εδώ. Έλα, πάμε. Πάμε εφημερίδες. Παρακαλώ, κυρία μου, θέλετε να ξεκινήσετε. Βεβαίως. Να σου πω ότι χτες. Χθες πήγα εγώ να συντηρήσω μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έλα, πες μου. Αυτό θα πω μόνο. Ήταν μια εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων και μου ζήτησαν να συντονίσω και ευχαρίστησα, συνάδελφοι. Εντάξει, ήμουνα εξαφανισμένο, ήμουνα αόρατο μπροστά του. Φιλιά στο κορίτσι σου, φιλιά στην Ευαρθία, φιλιά στην Ευλαμπία. Τα φιλιά μου στην Ευαρθία. Ναι, το λέω συνέχεια, την Ευαγγελία Ευαρθία, δεν μπερδεύω αυτά. Φιλιά στην Ευλαμπία, φιλιά στην Ευλαμπία, φιλιά στο κορίτσι. Είστε υπέροχο δίδυμο. Λέω, παιδιά, ναι, ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Αόρατος ήμουνα. Δεν μου πάνε Σπύρο, καλώς ήρθες, ξέρω κάτι. Έλα, καλά, ξένα τα λέει. Αλήθεια σου. Να σου πω, θα σε κάνω live όταν κυκλοφορούμε μαζί στον δρόμο. Αλήθεια σου. Ειδικά όταν πάνε σε νοσοκομεία χτυπάει. Και άντρες και γυναίκες, που το θεωρώ κατάκτηση. Έλα, να ακούς καλά σχόλια αγαπάνε. Και από τις κυρίες και από τους κυρίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας ματιάστε μόνο. Κάποια στιγμή λέω, καλά, δεν λέγατε στην Ευλαμπία να συντονίσετε την εκδήλωση, παρακαλώ πάρα πολύ.
Αποκλείεται. Όχι, εντάξει, δεν είπα κάτι. Αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω. Ειδικά πάντως όταν χτύπα ξύλο, πάμε στα νοσοκομεία. Ναι, ναι. Θα σε τραβήξω ένα βίντεο για να αποκατασταθεί αλήθεια, παρακαλούμε. Bon. Αυτά. Ήταν ωραία, ήταν γόνιμη συζήτηση. Ναι, ναι, έγινε ωραία όσμωση. Ήταν υποψήφιοι ευρωβουλευτές που είναι δικηγόροι και έκαναν μια κουβέντα για το μέλλον της δικηγορίας αλλά και τις προκλήσεις του. Και μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοια φωνή εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι από εκεί περνάνε και πάρα πολύ νόμοι. Ναι, αυτό λέω. Για αυτά έχουμε να συζητήσουμε και εσείς με ρωτάτε για την Ευλαμπία. Αυτό τους είπα. Καλά, Σπύρο μου, μαζί σου. Εντάξει, αυτά. Παιδιά, αν τον βλέπετε, μην του λέτε τίποτα για μένα, εντάξει. Θα το ρωτάτε μόνο για τα νομικά, γιατί εδώ πέρα έχει αλλάξει και ο ποινικός κώδικας και το αγόρι μου έχει φέρει πάλι. Όλα εδώ, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν του έχουν βγει τα μάτια του άνθρωπου. Ό,τι θέλετε, ρωτάτε, απαντάμε και μετά μας αξιολογείτε κιόλας. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, ναι. Διαβάζω για την ηθική. Α, να σας πω λοιπόν, ότι. Και για το σοφρονισμό. Από τις 9 και μετά η Ευλαμπία δεν θα είναι στην παρέα μας. Μην ανησυχήσετε για. Θα για είναι σήμερα. Εδώ, αλλά δεν θα είμαι. Θα είναι εδώ, αλλά, θα είναι εδώ, αλλά δεν θα είναι εδώ, όπως λέει. Η προφητεία. Λοιπόν, γιατί η Ευλαμπία μας έχει εξεταστική αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην ψυχολογία. Είναι φοιτήτρια. Χάρη σε ποιον? Χάρη στην θέλησή σου για αυτοβελτίωση. Χάρη Σπύρο, χαρητά, το πω, εγώ δω τα καλά λόγια. Χάρη στα χαρίσματά σου και στα ταλέντα σου. Δεν μπορώ να του πω καλά λόγια, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό? Εγώ θαυμάζω και εσένα και όποιον φίλο ή φίλη θελήσει ανά πάση στιγμή να συνεχίσει τις σπουδές ή να μπει στην πρόκληση των σπουδών. Εσύ με παρακίνησες να συνεχίσω. Εγώ είμαι περήφανος να ξέρεις. Και τώρα έχω με εξεταστική. Δηλαδή, μιλάμε στο τηλέφωνο, καταλάβετε. Είναι αγχωμένη γιατί διαβάζει. Εγώ είμαι περήφανος και η Ευλαμπία είναι αγχωμένη. Και σου λέει, ρε φίλε, γιατί χαμογελάς? Λέω, γιατί μου αρέσει. Γιατί είμαι περήφανος. Πάμε, παρακαλώ. Και η κυρία Μαρία, πιστεύω. Και οι αδερφές. Τη είπε καλημέρα που είναι θαυμαστριά σου, μητέρα μου. Αγαπημένη μαμά, κυρία Μαρία, καλημέρα. Ορίστε. Μαμά, είμαι σε καλά χέρια, μην ανησυχείς. Πάμε, φωνάζει το πανόριζο. Στα νέα του Σαββατοκύριακου. Τα σύνθετα σενάρια της επόμενης ημέρας. Πώς μεταβάλλεται το πολιτικό τοπίο, ποιοι και με ποιους και γιατί στην κεντροαριστερά, πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στην τελική ευθεία προς Ευρωκάλπες και τι θα κριθεί την επόμενη Κυριακή. Πώς ορίζεται σήμερα ο κεντροαριστερός ψηφοφόρος, ο Στέφανος Κασελάκης στα νέα. Δεν θα υπάρξει face control στον προοδευτικό κόσμο εδώ τώρα. Πωλείται μέσω μικρών αγγελιών στην Ελλάδα μαύρη αγορά με το μητρικό γάλα. Ούτε νόμιμο, ούτε ασφαλές, λένε οι αρμόδιοι φορείς, που το έμαθαν από την εφημερίδα. Στην Καθημερινή, στο παραπέντε της παραγραφής, εσπεσμένα στις 8 Ιουλίου η δίκη στο εφετείο για το μάτι. Ποινή φυλάξης 30 μηνών με αναστολή στον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Βασίλη Ματθεόπουλο για τις απειλές προς τον πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσο. Είναι μια άλλη περίπτωση αυτή. Δικαίωση του κυρίου Λιότσου έναντι της συμπεριφοράς που είδαμε ήδη το Πανελλήνιο να εκτίθεται πριν αρκετά χρόνια σε απευθείας σχεδόν, δηλαδή η Μουνία του υλικού ταξίδεψε και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τα διεθνή. Καταδίκη 30 μηνών για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής. Θες κάτι να πεις? Πολλά. Πολλά. Θες να το βάλουμε στην κουβέντα αργότερα ή τώρα θες να το κάνεις σχολείο σου? Εγώ θυμάμαι τότε με την τραγωδία μία στάση από την πυροσβεστική. Που άλλαξε ο αρχηγός πυροσβεστικής. Είμαστε όλοι φρικαρισμένοι, οι διαπιστευμένοι συντάκτες, σοκαρισμένοι, φρικαρισμένοι. Έχει γίνει αλλαγή λοιπόν και μας έχουν καλέσει για να γνωρίσουμε τον νέο αρχηγό και είναι μια φιέστα, ας πούμε. Τα μαζέψαν άρον-άρον, όπως καταλαβαίνεις, γιατί πέσαν καντήλια από τους δημοσιογράφους. Κάπου και οι δημοσιογράφοι, δηλαδή, πρέπει να έχουμε αυτές τις τάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις είχαμε δίκιο. Δηλαδή, γιορτή ενώ έχουμε τέτοιο εθνικό πένθος, επειδή. Ακριβώς. Γιατί κάποιος αυτό τους ένοιαζε. Έναξε λοιπόν 8 Ιουλίου η δίκη με ακροβατικές διαδικασία και μέσα στο Αύγουστο που συνήθως δεν λειτουργούν τα δικαστήρια, έτσι. Όχι συνήθως, δεν λειτουργούν. Η καταδίκη του Τραμπ και οι κάλπες του Νοεμβρίου, σήμα κινδύνου για την επάρκεια νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά με πλήσιο ρεπορτάζ από την Καθημερινή. Στην εφημερίδα των συντακτών, ημερολόγιο θανάτου στη Δυτική Όχθη, ένας Έλληνας, ένας Βρετανός και ένας Παλαιστίνιος, ένας συγκλονιστικό διπορικό στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Η θανάσιμη καθημερινότητα των Παλαιστινίων που βομβαρδίζονταν, ελέγχεται από τον Ισραηλινό στρατό, η συνάντηση με τον 20χρονο μαχητή που δύο μέρες μετά δολοφονήθηκε. Ο Ζαφάρ δολοφονήθηκε επειδή ήταν μαχητής, θα μείνετε σιωπηλοί. Συνεντεύξεις Νίκος Ανδρουλάκης, δυνατό Πασόκ σε ευρωεκλογές, ισχυρή κυβερνητική επιλογή στις εθνικές. Δημήτρης Κουτσούμπας, δεν είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι, αλλά με την Ευρώπη των Λαών. Μου έστειλε η φίλη μας η Λασκαρίνα. Η εικόνα από το σπίτι στην Κέρκυρα που έχει πάει τώρα είναι και κυρία δικηγόρος στον Πειραιά. Έτσι. Να καταλάβεις τι εικόνα έχει. Τώρα θα την πάρουν οι φίλοι μας, θα τη δείξουμε. Σ' αγαπάει η Κέρκυρα, το καταλαβαίνεις.
αγαπάει η Λασκαρίνα την εκπομπή και εσένα. Και έστειλε και σε μένα, γιατί προφανώς δεν είστε ακόμα φίλοι στο Facebook. Θες να κάνω έκκληση στους πατριώτες μου, να αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα συμπατριώτες μου. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, οδηγός για καθάριστα οικόπεδα, πυροπροστασία, τι να κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών. Πλήρες ρεπορτάζ σε λίγο από τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Καινούργιο πρόγραμμα για φθηνά σπίτια σε νέους, εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός. Και διχάζει τις ΗΠΑ η καταδίκη του Τραμπ. Από τον ελεύθερο τύπο. Ένα θέμα που έχει δημοκρατία και θα το θίξουμε και εμείς στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Μας στέλνουν μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, γράφει η Δημοκρατία. Το CBS αποκάλυψε ότι είπαμε πρωτοβουλία Biden θέλουν να προωθήσουν παράνομους Λατίνους σε Ελλάδα και Ιταλία. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη διαπραγματεύσεων ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Αλεχάνδρο Μαγιόρκας. Και θράσος Ερντογάν υποστηρίζει τώρα ότι έσωσε την Αγία Σοφιά. Ναι, θα ακούσαμε και αυτό. Στην Αυγή, μαχαίρι στο επίδομα ανεργίας. Χωρίς επίδομα θα μείνουν οι μακροχρόνια άνεργοι. Μείωση 50% για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση και εκπεριτροπή σε εργασία. Μετά τις ευρωεκλογές, υπουργική απόφαση και εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Η Ελένη Κωστοπούλου μιλά στην Αυγή. Περιμένω δικαιοσύνη, λέει η μητέρα του Ζακ, λίγες ώρες πριν την απόφαση του εφετείου. Πλούσιο ρεπορτάζ από την εφημερίδα Η Αυγή. Είδα τη φωτογραφία που έστειλε. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να γίνει φίλη μου να πίνουμε καφέ σε αυτό το μπαλκόνι, πραγματικά. Φοβερό. Εκεί θα πάμε. Ριζοσπάστες του Σαββατοκύριακου. Τώρα κουκουέ, καμία ψήφος χαμένη στην τελική ευθεία προς την κάλπη. Τις ημέρες που απομένουν μέχρι τις 9 Ιούνιου, κάνουμε τη νύχτα μέρα για να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό έχουν πραγματικά ανάγκη για την επόμενη μέρα. Εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία. Και στις 9 Ιούνιου να συναντηθούμε στην κάλπη, όπως συναντιόμαστε στους καθημερινούς αγώνες, στο εργοτάξιο του Ελληνικού, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην εστία. Και μετανάστες περιλαμβάνει η Αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα. CBS, αλλοδαπούς από τη Λατινική Αμερική, αποστέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας. Μετανάστες από τη Λατινική Αμερική διασχίζουν το Μεξικό προς τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτά από την εστία με πάντα πλούσιο ρεπορτάζ. Στην Κόντρα, παρκάρουν στην Ελλάδα μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δίκτυο CBS αποκαλύπτει τη μυστική συμφωνία ανάμεσα σε Biden και Μητσοτάκη. Πού προέρχονται από το Μεξικό, χώρες της Λατινικής και της Αφρικής. Και χιλιάδες ασθενείς στη Βρετανία θα λάβουν εξατομικευμένα εμβόλια κατά του καρκίνου. Επανάσταση στην επιστήμη. Στην αυτεμπορική, overdose εφορία στις διεθνείς αγορές, κέρδη από AI, προσδοκίες για επιτόκια, θετικά εταιρικά αποτελέσματα, αντίρρηση, αισιοδοξία για Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Αυτά από την αυτεμπορική. Στον τύπο Θεσσαλονίκης ανοίγουν 300.000 επιταγές για κοινωνικό τουρισμό. Ποιοι οι δικαιούχοι και πώς θα γίνουν οι αιτήσεις. Παραδείγματα για τα ποσά της επιδότησης. Επιδοτήσεις, λέει, για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα αλλά και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Συγχαρητήρια στην αρχηγό Κυριακή Νικολαίδου, η χρυσή ανθιπαστινόμος που έφερε ευρωπαϊκό στη Θεσσαλονίκη. Τα εύσημα έδωσε η Διευθύντρια Τροχέας Θεσσαλονίκης στην Κυριακή Νικολαίδου για το ευρωπαϊκό τρόπε με την ομάδα μπάσκετ της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Να δείτε μια μπαλκονάτη που λέμε, πώς πετάνε και λένε φευγάτη. Αυτή είναι η φωτογραφία, σας έστειλε η Λασκαρίνα από την Κέρκυρα. Αυτή τη θέα έχει αυτή τη στιγμή και βλέπει τώρα μαζί. Τώρα μαζί και εμείς λιγουρευόμαστε. Λιγουρεύεστε, Εντάξει, τώρα εγώ. Τι ωραίος τόπος, παιδί μου. Ναι, και αυτό γιατί βλέπεις Κέρκυρα. Άμα αρχίσουμε να στέλνουμε φωτογραφίες από το Αίγιο, θα συγκλονιστείς. Το Αίγιο είναι σίγουρα πιο όμορφο. Δεν το συζητάω. Ζηλέψε, κύριε Πανόριζε. Μην πει καλή κουβέντα για το Αίγιο, αμέσως να τον κόψετε. Αμέσως αυτό. Λογοκρισία. Λοιπόν, εσπρέσο. Σουβλάκι και Παρθενώνας με ολίγη τσόντα, ξεναγεί πορνοστάρ στο κέντρο της Αθήνας. Πού γίνεται ο ιστορικός περίπατος εστιασμού. Τι εννοεί. Τι είναι αυτό. Σου δείξω τα μάρμαρα, σου δείξω τα γλυπτά. Τι είναι αυτό δηλαδή, δηλαδή πώς. Πώς το είπε. Ξεναγεί, λέει, πορνοστάρ στο κέντρο της Αθήνας, σε ξεναγούνε. Πόρτα-πόρτα, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, μπαίνει σε... Να σου πω, δεν τα μπορώ αυτά, δεν είναι για μένα. Ιστορικός περίπατος εστιασμού. Ναι. Δεν τα μπορώ αυτά. Δεν είναι για μένα. Εγώ δεν Έλα, πω και μια αθλητική. Άντε, ναι. Στη Μέτρο Σπορ, σιρήνες για μωρών ή μόρων. Μωρών. Η Καντή θα έχει βάλει στα ραντάρ της τον Φόρ του Άρη, σύμφωνα με ισπανικά μίντια που αναφέρουν ότι βρίσκεται στο στόχαστρο και ομάδων της Λα Λίγκα. Τα θέλω του Άρη. Και. Έλα, βοήθησε με εδώ τώρα. Δύο εκ για με ΙΤΕ. Τι είναι τα ΕΚ τώρα στο αθλητικό. Δύο εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Ναι. Κάτι είναι τα εκατομμύρια, παιδιά. Το ΕΚ είναι εκατοστό. Δεν θα ξεχάσουμε και τα. Με μπερδεύετε. Όχι, σε παρακαλώ, δύο εκατοστά. Δηλαδή δεν μπορώ να το συζητήσουμε το θέμα. Κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Αυτά συνήθως δεν τα συζητάμε. Όταν πρόκειται για δύο. Τα εκατομμύρια γράφονται κάτι. Μα όταν πρόκειται για δύο εκατοστά, δεν το διαβάζεις. Κάνεις έτσι.
Λοιπόν, πάμε 2 εκατομμύρια για μηχταία απευθείας επαφή Κοντζάροβα με τον πρόεδρο της Μπενφίκα, Ρουί Κώστα, για τη ρήτρα του Γάλλου μέσω σε θετικό κλίμα και επίσημη προσφορά από τον ΠΑΟΚ. Αποκάλυψε κοντά σε επέκτη που καλύπτει μία από τις θέσεις τις οποίες ζήτησε ενίσχυση ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, στο φως των σπορ, με 1000 για Κάρμο, φουρ επίθεση του Ολυμπιακού στην Πόρτο για να παραμείνει ο Πορτογάλος. Το περιπάνω το Ποντένσε. Αυτά από την εφημερίδα του Φωσπορ. Στην ώρα, αθλητική ώρα των σπορ, τίτλοι τέλους για τον αρχηγό. Ο Αραούχο έχει απαντήσει αρνητικά στην προδημήνου πρόταση της ΑΕΚ στην Ένωση. Δεν υπάρχει σκέψη για να επανέλθει και ο Τσίνο και θα μείνει τυπικά ελεύθερος. Για πάντα στην καρδιά μας, μεγάλε Σέρχιο. Στον κόκκινο πρωταθλητή, εδώ θα μείνω, λέει ο Μεντιλίμπαρ. Θέλουν θρύλο σαν τρελή. Πιέζουν ήδη για την παραμονή τους παίχτες με συμβόλαια και δανεισμούς που λήγουν. Live Sport, τρέλα 7 αστέρων. 18.000 εκθεστριασμένοι οπαδοί από θέσεις πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ και 4 εκατομμύρια και σούπερ μεταγραφές. Και στη Sport Day, για να κλείσω το αθλητικό τύπο, Dream Team, το πλάνο της επόμενης μέρας, τα συμβόλαια, ανανεώσεις, εσωτερικές υποθέσεις, οι δύο πρώτες προσθήκες για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, γελάω μόνιμο τώρα, έτσι. Γιατί γελάς. Καλό είναι βέβαια, γελάς. Το λέμε σαν ανακατικό. Ας πούμε το Ευλαμπία γράφεται εψιλον-λάμδα, ναι, τελεία. Ναι. Κατάλαβες, δεν γράφεις εψιλον τελεία ρεύει. Είναι συγκεκριμένη κανόνες. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Αλλά αυτό, ναι. Κοίταξε. Έχεις δίκιο, αν ήταν 100, πάντως δεν θα το γράφαμε. Για να κλείσω αυτή η συζήτηση οριστικά, γιατί έχετε στείλει. Δεν θα λέγανε 2 εκατοστά, θα λέγανε... Ανυπάρκτα, τι θα λέγανε. Θα λέγανε, παιδί μου, ναι. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Πάμε διάλειμμα, εντάξει. Λυσάξατε. Καταστήματα Οικονόμου, 40 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Μία από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών με 5 καταστήματα στην Αττική. Μπορείτε να επισκεφτείτε καταστήματα και διαδικτυακά στο www.elastikapavlekonomou.gr. Κάνει δώρο σε οποιοδήποτε φίλο τυχερό ή τυχερή, φίλο τηλεθεατή ή φίλη τηλεθεάτρια. 4 ελαστικά Goodyear με το ΡΑΝ τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Ένας νικητής το κερδίζει. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Απλά στέλνετε ένα μήνυμα γράφοντας ένα SMS, δηλαδή γράφοντας Open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 14800. Και όχι μόνο βέβαια. Και κληρώνει αύριο, ε. Ναι, αύριο. Δίνουμε και αυτοκίνητο. Πεζό 208 έκδοση Active. Τι είναι, Σπυρό μου, ντιζαϊνάτο. Τι άλλο έχει, Bluetooth. Βέβαια. Και είναι και τα σπάγια είναι και 1200 κυβικά, αξίας 20.000 ευρώ. Ανεβάσαμε την αξία. Το προηγούμενο που δίναμε ήταν 19.000. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, κυρίες και κύριοι, και το διεκδίκετε και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Με μείνουμε τηλεφώνημα στο 14.800. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικό πάνελ υποψηφίων ευρωβουλευτών, άρα θα προηγηθεί πάντα Airbnb, ο μεγάλος καυγάς. Γιατί εντάξει, έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ευρωπαϊκή Δουράκη και συγκλονιστικά θέματα. Ειλικρινά σας μιλάω σε εικόνα αλλά και περιεχόμενα από τη Μαργαρίτα Κούζα. Και τη Ράντι Μπράπα θα έχουμε κοντά μας. Και τη Ράντι Μπράπα για την έκπληξή μας. Και όχι μόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φτιάξτε το δεύτερο καφέ ή τον πρώτο για άλλους. Δείτε σε λίγο. Με τοπική κυβέρνηση ιδιοκτητών ακινήτων τύπου Airbnb. Σκέψεις για πλαφόν στις ημέρες ενοικίασης ανά έτος. Όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι του Τώρα Μαζί.
Καλή σας μέρα, είμαι ο καπετάνιος του Blue Star Dealers. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο ταξίδι στην παρέα μας. Απολαύστε την παραμονή σας στο πλοίο ή ό,τι χρειαστείτε, παρακαλώ πολύ, στην Εύβλα Μπιορεύει, έτοιμη να σας ενημερώσει και να σας εξυπηρετήσει. Και καλό το ταξίδι μας, κυρίες και κύριοι, καλό ταξίδι και από μένα. Θα διαρκέσει μέχρι τις 10 παρά 20 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και το Δημήτρο Σύσουμα στην αυτές τις εικόνες, απευθείας στο λιμάνι του Πειραιά. Διαβάζουμε τα έχει ένα γιο. Ναι. Αν το σε αυτό το παιδί. Κούκλι ζωγραφιστό, μου στέλνει και φωτογραφίε στο. Είναι το τσιμπήσι έτσι. Έτσι, έτσι. Ένα μελαχρινό κουκλάκι, πραγματικά. Δημήτρη, να τον χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι. Λοιπόν, καλημέρα στο Σωτήρη το Γιαννακό που μα έχει στείλει. Βεβαίως. Αυτή τη φορά ο Σωτήρης μα έχει στείλει ο φίλο μα στο Messenger τη εκπομπή. Ναι. Μα στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα. Έχω ένα από ένα φίλο μου, λέει Ευλαμπία μου, θα βγάλουμε το μέτρο να το μετρήσουμε. δεν το πα καλά με τα αθλητικά, δεν το έχει. Γελάω. Και εδώ λέει ένα. Λέει, αμά, λέει, όλο φιλοφρονεί ο ένα προ τον άλλο. Και τι να κάνουμε, τι δεν τσακωνόμαστε. Δεν αρπαζόμαστε, δηλαδή. Τι εννοούμε, δεν τι κάνουμε για τον αέρα τη φιλοφρονήσει. Είναι πραγματικότητα αυτό που βλέπετε. Τι να κάνουμε, κακό είναι. Καλημέρα στη Γιώτα και το Σπύρο από το Αίγιο, μου στείλαν και άλλε φωτογραφίε από το Αίγιο. Να ξέρω, αλλά μετά. Να τι δώσει στη Μαρία για να δούμε και άλλε ομορφιέ του τόπου σου. Είπαμε, Αίγιο, πάμε κοντά, πάμε Πάτρα. Πάμε Πάτρα, Νίκο Γιαπρακά, καλό φίλο, εξαίρετο συνάδελφο. Καλή σου μέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Ξέχασε, Σπύρο. Ναι. Ξέχασε την απόλυτη ατάκα που ακούγεται στα πλοία μέσα. Η οποία λέει: All passengers are kindly requested. Για να ετοιμαστούν για την αποβίβαση, έτσι. Συνήθως έτσι δεν το λένε. Νικό, είσαι Θεός. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Έχει μείνει χαρακτηριστική αυτή η ατάκα, παιδιά. Πραγματικά μου έχει μείνει στη μνήμη κάθε φορά που ταξιδεύουμε πλοίο. Έχει δίκιο. Our kindly requested είναι δηλαδή επικό. Πάντω να σου πω κάτι. Το είπε για τα πλοία, γιατί αν το έκανε για πιλότο, θα πήγαινε η γλώσσα, θα καταλάβαινε. Είναι καλή πτήση. Θα βρω να ταράξει. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Αυτή είναι το κυψόμετρο. Η θερμοκρασία είναι καλό ταξίδι. Αυτό. Λοιπόν, μου. Τι δεν καταλαβαίνει κανεί, τι λέει. Βεβαίω. Ζητήσαμε έτσι τη βοήθειά σα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μα πολύ στο πρωί, σε ξέρετε συνάδελφοι, γιατί έχουμε αυτό το συμβάν με του τραυματίε στρατιωτικού. Θέλουμε να δούμε την εξέλιξή του, γιατί έχουν ανησυχήσει από χθε φίλοι μα που ανήκουν στο στράτευμα ή και οι φίλοι τρεθέατε. Στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα. Ευτυχώ είναι καλά στην υγεία του οι τρει στρατιωτικοί, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθε κατά τη διάρκεια τη τελική φάση τη άσκηση δυναμική αντίδραση που διεξαγόταν στο πεδίο βολής της Ζήτσας. Πρόκειται για μια άσκηση με πραγματικά πυρά, ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς. Και το ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ένα καψίλιο, ένα προωθητικό γέμισμα από όλμους, προφανώς από αστοχία υλικού, ανεφλέγει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί φωτιά και από το οστικό κύμα οι τρεις στρατιωτικοί που βρίσκονταν κοντά σε αυτό το προθετικό γέμισμα το οποίο πήρε φωτιά να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά από το οστικό κύμα το οποίο δημιουργήθηκε. Αμέσως οι τρεις στρατιωτικοί, να τονίσουμε ότι δεν είναι κληρωτοί οπλίτες, δεν είναι απλοί φαντάροι δηλαδή οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους, πρόκειται για στελέχη του ελληνικού στρατού. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του στρατού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, εκεί υποβλήθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές και αποκλειστικές εξετάσεις. Δεν έδειξαν τίποτα το ανησυχητικό, κάποιες εκδορές είχαν ως κατά κύριο λόγο, με αποτέλεσμα το βράδυ να πάρουν και εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια ήταν η άσκηση να συνεχιστεί χωρίς όμως τη χρήση των πραγματικών πυρών μέχρι να ολοκληρωθεί και η τελική φάση, καθώς έπρεπε στη συνέχεια να ελεγχθεί όλο το υλικό το οποίο υπήρχε για να διαπιστωθεί αν υπάρχει και κάποια άλλη αστοχία υλικού ή όχι, όπως γίνεται άλλωστε η προβλεπόμενη διαδικασία σε αυτές τις καταστάσεις. Καλημέρα να πούμε στους ανθρώπους που είναι στις ενόπλες δυνάμεις της χώρας μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά τους και για όλα. Να πάμε και σε μια άλλη είδηση που έχεις να μας πεις, Νίκο. Λίγο πιο κάτω στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στο Πανετόλιο, όπου ένας ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου, μιας ψυσταριάς που βρίσκεται στην περιοχή, είδε ξαφνικά να μπαίνουν μέσα στο κατάστημά του τρεις άνθρωποι οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι. Μάλιστα κάθισαν, παρήγγειλαν φαγητό, ο ίδιος τους σέρβιρε το φαγητό το οποίο παρήγγειλαν και τότε αυτοί του έκαναν παρατήρηση
επειδή δεν τους άρεσε το φαγητό. Μάλιστα, η μία κουβέντα έφερε την άλλη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ζήτησε από τον έναν να αποχωρήσει από το κατάστημα και κατά την προσπάθειά του αυτή δέχθηκε χτύπημα με κλομπ, παρακαλώ, στο κεφάλι από τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν μαζί στην παρέα. Και οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Εμόφυρτος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται. Υπευλήθη μήνυση εναντίον των δραστών, οι οποίοι είναι γνωστοί στην περιοχή, είναι από το ίδιο χωριό. Και τώρα αναμένουμε τις εξελίξεις, εφόσον βέβαια η αστυνομία, όταν μάλλον η αστυνομία τους εντοπίσει και τους συλλάβει. Διαφεύγουν και λόγω του αυτοφόρου και. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Καλή μας φίλε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα νεύρα σας, παιδιά, να προσέξετε, δηλαδή. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. Μαργαρίτα Κούσα, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα. Καλώς τη Μαργαρίτα μας. Λοιπόν, δέστε τις ζώνες σας, ξεκινάμε με τα διεθνή και θα ξεκινήσουμε βέβαια με την αδιανόητη χθεσινή επίθεση μίσους στην πόλη Μάνχαϊμ της Γερμανίας, εκεί όπου ένας Ισλαμιστής, οπλισμένος με ένα τεράστιο μαχαίρι, επιτέθηκε σε ακροδεξιό πολιτικό, ο οποίος ετοιμαζόταν για προεκλογική ομιλία εν ώψη των ευρωεκλογών της επόμενης Κυριακής. Βλέπουμε εδώ με το μαχαίρι, πρώτα επιτίθεται στον πολιτικό, τον τραυματίζει σοβαρά στο πόδι και στο πρόσωπο, πριν επέμβουν άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας αρχικά και οι αστυνομικοί που φύλασαν τον χώρο. Απίστευτο. Η εκδήλωση και η επίθεση μεταδιδόταν σε live streaming στο διαδίκτυο. Δηλαδή, όσοι παρακολουθούσαν είδαν ζωντανά αυτή την φρικαλαία επίθεση μίσους. Ένας από τους αστυνομικούς δέχθηκε άγρια επίθεση από τον δράστη, τον μαχαίρωσε πισόπλατα. Του προκάλεσε σοβαρά πράγματα στο πίσω μέρος του λαιμού. Ο άνθρωπος, ο αστυνομικός, υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση. Εξακολουθεί να χαροπαλεύει. Έχει παγώσει η Ευρώπη από αυτά. Έχει παγώσει η Ευρώπη. Να κάνουμε εδώ και μια κριτική επίθεση στο πώς μεταδόθηκε από πολλά μέσα. Μεταδόθηκε από όλα τα μέσα. Εννοείται ότι όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης καταδίκασαν την επίθεση, όπως και όλα τα πολιτικά κόμματα στη Γερμανία, πλην του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, το οποίο κερδίζει ραγδαία έδαφος εν ώψη των εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν σε τρομερά ποσοστά, που εκμεταλλευόμενοι οι αντιπρόεδρος του κόμματος, τις πολύ σκληρές, τις απάνθρωπες αυτές εικόνες, είπε τώρα περισσότερο από ποτέ, σταματήστε τον πολιτικό Ισλαμισμό, σταματήστε τη μετανάστευση. Είναι η τελευταία μια σειρά επιθέσεων εναντίον Γερμανών πολιτικών τώρα που κάνουν προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Ήταν οι σοβαρότεροι όλων, βέβαια. Κινδύνευσαν και εξακολουθούν να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Έχει θορυβηθεί η γερμανική κυβέρνηση που συγκλήθηκε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Και από την πλευρά της αστυνομίας. Το ξέρουμε, Μαργαρίτα. Το προφίλ του δράστη. Γιατί λόγω μεταδόθηκε, θα είχε δηλώσει. Δήλωσαν ότι πρόκειται για γνωστό ακραίο Ισλαμιστή. Στα headlines, λοιπόν, η είδηση ήταν ότι έγινε επίθεση ακροδεξιό πολιτικό. Να. Όχι ότι ακραίος Ισλαμιστής επιτέθηκε σε πλήθος και ανάμεσά τους μαχαίρωσε αστυνομικό και πολιτικό. Δεν ήταν ακριβώς σε πλήθος, ήταν η επίθεση εναντίον του αστυνομικού και την πλήρωσαν και διάφοροι που βρισκόταν στο χώρο. Γιατί βλέπουμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συγκέντρωση. Το ίδιο και το αυτό είναι. Είτε επιτεθεί σε έναν, είτε επιτεθεί σε 100, Ευλαμπία μου. Αυτό το κλίμα πόλωσης τόσο στη Γερμανία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με επιθέσεις Ισλαμιστών σε πολίτες, σε πολιτικούς, στην αστυνομία. Και είναι ένα θέμα που βρίσκει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που ανανεώνει τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, τους 720 που θα είναι φέτος. Είναι μία από τις προκλήσεις και τις δοκιμασίες. Γιατί πραγματικά η άνοδος της ακροδεξιάς και του υπερεθνικισμού πραγματικά ξυλώνει το πουλόβερ που 70 χρόνια προσπάθησε να πλέξει αυτό της ενότητας και της ομοψυχίας μεταξύ των 450 εκατομμύριων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως είναι βούτυρο στο ψωμί αυτό το περιστατικό για ακριβώς τα ακροδεξιά κόμματα. Να ευχηθούμε να πάνε καλά για τον αστυνομικό που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πρώτα να πάνε όλα καλά, να βγει νικητής από αυτή τη μεγάλη νύχτα. Να πω όμως εδώ ότι πρόσεξα να δεις, ο ακροδεξιός πολιτικός, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση, έχει διατελέσει εκπρόσωπος τύπου των χριστιανοκοινωνιστών της Βαβαρίας. Να θυμίσω εδώ ότι ήταν κυβερνητική εταίρη στην τελευταία θητεία της Μέρκελ. Η ακροδεξιά έχει μπει
πολύ βαθιά στην πολιτική ζωή της Γερμανίας, η οποία έχει και το δεδομένο παρελθόν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε τώρα στην Φιλανδία και πλάνα που μεταδίδει το Associated Press από χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες να συμμετέχουν στη τεράστια ανατολική άσκηση. Είναι στα σύνορα Φιλανδίας με τη Ρωσία. Λίγα χιλιόμετρα χωρίζουν την περιοχή που διεξάγεται η άσκηση με τα σύνορα της Ρωσίας. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ΝΑΤΟ, για τη μεγαλύτερη άσκηση που διεξάγει η Βορειοατλαντική Συμμαχία από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μετέχουν 90.000 στρατιώτες από 32 χώρες. Το ΝΑΤΟ λέει ότι οι ασκήσεις αυτές είναι μια ένδειξη των ακλών των δεσμών μεταξύ των μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, που έχουν διασφαλίσει την ειρήνη σε 1 δισεκατομμύριο κατοίκους στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, το Κρεμλίνο φυσικά δεν βλέπει με καθόλου καλό βλέμμα αυτές τις ασκήσεις και τα πλάνα αυτά έρχονται 1-24 ώρο μετά το πράσινο φως που έδωσε ο Λευκός Οίκος, αλλά και το ΝΑΤΟ και η Γερμανία, για την χρήση δυτικών όπλων, αμερικανικών και άλλων νατοϊκών, από την Ουκρανία για πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους. Είναι μια φοβερή κλιμάκωση της κρίσης. Και από την πλευρά της η Ρωσία, διαστόματος του, εντάξει, του ακραίου Μετβέντεφ, είπε ότι για τη Ρωσία, αν χρησιμοποιηθούν τελικά αυτά τα όπλα, είναι κάζους μπέλη, τι απολέμου. Να δούμε πόσο θα διευρυνθεί τελικά αυτή η σύραξη που πραγματικά 2 χρόνια ταλανίζει την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Πάμε τώρα να γελάσουμε λίγο. Το χρειαζόμαστε κι αυτό. Την επική γκάφα ενός κατηγορούμενου στη διάρκεια της εκδίκασης της έφεσής της για την αφαίρεση του διπλώματός του. Ο κατηγορούμενος λοιπόν είχε πάρει άδεια για ιατρικούς λόγους να μην παραστεί και να εμφανιστεί μέσω Zoom. Και τι κάνει στο Zoom? Οδηγεί, παιδιά. Οδηγεί το αυτοκίνητό του. Το ύφος του δικαστή είναι όλα τα λεφτά. Τον κοιτάει, τον ξανακοιτάει και κάνει την ερώτηση φωτιά. Συγγνώμη, οδηγείτε? Ναι, απαντάει ο κατηγορούμενος. Πηγαίνω στο γιατρό μου. Η ίδια ερώτηση και στη συνήγορο του κατηγορουμένου. Ναι. Να ανοίξει γη να την καταφύγει. Ναι, κύριε Πρόεδρε, οδηγεί. Ναι. Ο δικαστής βέβαια τα πήρε στο κρανίο, ναι, εννοείται. Και... και το ύφος του τέτοιου. Δεν ήξερε τι να κάνει ο δικαστής. Δηλαδή ήταν πρώτη φορά του έτυχε στα τόσα χρόνια, τις δεκαετίες. Άνετος, cool. Άνετος, και μετά ξαφνικά καταλαβαίνει ότι ούψ, έχω κάνει επική γκάφα. Αντί να δεχθεί την έφεση για να του ξαναδοθεί το δίπλωμα, καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή βέβαια. Μάλλον όχι με αναστολή. Μάλλον όχι με αναστολή. Τριετή φυλάκιση. Και επίσης το ίδιο διάστημα αφαίρεση του διπλώματος. Τι να το κάνει βέβαια όταν είναι στη φυλακή. Και φυλάκιση χωρίς δικαίωμα εγγύησης. Δηλαδή τώρα αυτό. Τον πιάνω αλαμπρατσέτα τώρα. Επειδή είσαι κοινωνικός, απευθύνομαι σε εσένα, η συνήγορος. Κάτι μου θυμίζει. Τι θες να πεις, δεν ξέρω. Θα πω μια λέξη μόνο και θα σιωπήσω για πάντα. Θα σοπάσω για πάντα. Μοτοσυκλέτα. Α, ναι, βέβαια. Α, τι είναι αυτό. Κάτι δικά. Καλά, θα μου το πείτε μετά. Ναι, το πείτε. Κάτι δικά του στα δικαστήρια είναι. Α, ναι, όλα αυτά, όλα αυτά στο δικαστήριο του Μίσιγκαν. Φοβερός ο τύπος πάντα. Ούψ, την πάτησα. Πάμε τώρα στη Μαγιόρκα, εκεί όπου το κίνημα εναντίον του υπερτουρισμού φτάνει σε ακραίες βίαιες πράξεις. Βλέπουμε εδώ έναν Ισπανό οδηγώντας το όχημά του να εμβολίζει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν Βρετανοί τουρίστες. Υπάρχει κλίμα μίσους στη Μαγιόρκα και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας. Δεν βλέπουν καθόλου. Από εμβολίζεις το αυτοκίνητο που είναι οι τουρίστες, δεν θες καν να τους δεις. Ναι, πραγματικά δεν θες καν να τους δεις. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο της Μαγιόρκα. Οι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις πινακίδες του Ισπανού οδηγού, έχει συλληφθεί. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο υπερτουρισμός δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Θα μας πει αργότερα και ο Βαγγέλης Δουράκης για τα Airbnb. Ναι. Έχουν γίνει ξενοδοχεία. Στη Μαγιόρκα βλέπουμε εδώ διαδηλώσεις. Θέλουν τους τουρίστες να φύγουν και γίνονται και βίαιες επιθέσεις. Ο υπερτουρισμός και η μετατροπή όλων των ελεύθερων διαμερισμάτων σχεδόν σε Airbnb έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των νοικίων στα ύψη. Υπάρχουν Ισπανοί που μένουν στα αυτοκίνητά τους, επειδή δεν βρίσκουν να νοικιάσουν, δεν έχουν τα λεφτά να νοικιάσουν. Και επιπλέον και οι τιμές των προϊόντων έχουν εκτοξευθεί στο Θεό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που καλούνται να λύσουν οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα που θα ληφθούν μέτρα. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να πω μία ακόμα είδηση ιατρικής φύσεως, παιδιά. Τέρμα οι μασέλες.
το λέω και το υπογράφω, όχι εγώ, επιστήμονες στην Ιαπωνία. Στα αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινάει η πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους ενός πρωτοποριακού φαρμάκου, χορηγείται ενδοφλέβια, ναι, που προκαλεί την αναγέννηση των δοντιών. Αρχικά θα δοκιμαστεί σε 30 άτομα ηλικίες 30 με 65 ετών που έχουν χάσει κάποια τα πίσω δόντια τους. Συνήθως αυτά χάνουμε με την ηλικία. Το συγκεκριμένο φάρμακο αναστέλει τη δράση μιας πρωτεΐνης, η οποία με τη σειρά της σταματά την ανάπτυξη των δόντιων και ενεργοποιεί μια άλλη πρωτεΐνη που δημιουργεί δόντια και οστά, με αποτέλεσμα όσοι έχουμε χάσει δόντια, και εγώ μεταξύ αυτών, να ξαναδούμε τα δοντάκια μας, να ξαναφυτρώνουν. Τα νεύρα που έχει ο Πανόριζος τελευταίες 2-3 μέρες. Πρέπει να βγάζει δοντάκι. Να κάνω μια ερώτηση. Ωραία, πες ότι έχει χάσει κάποιο το δόντιο του και το πάρει αυτό το χάπι. Δεν είναι χάπι, είναι αυτό το φάρμακο. Ωραία. Ξαναφυτρώνουν δόντια, ξαναδημιουργούν τα δόντια. Φυτρώνει μόνο αυτό που έχασες ή θα αρχίσουν να πέσουν τα δόντια σου. Α, είναι και καλά, γι' αυτό γίνεται η κλινική δοκιμή, για να δουν αν προκαλεί. Γιατί φαντάζεσαι να σπρώχνεις και να κυκλοφορείς σε μια ηλικία και να είσαι το κουτσοδόντικο. Βέβαια, αυτά αλλάζει όλα τα δεδομένα στην οδοντιατρική. Καταργούνται πολλές πρακτικές που μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ δημοφιλείς, τέλος πάντων. Και αν πάει καλά αυτή η πρώτη φάση σε ενήλικες, θα δοκιμαστεί και σε παιδάκια. Γιατί υπάρχουν παιδάκια που γεννιούνται με ανοδοντία, δηλαδή δεν βγάζουν τα δοντάκια. Δεν βγάζουν τα δοντάκια. Και ο ίδιος μου είχε τέτοιο πρόβλημα με ένα δόντι. Αν όλα πάνε καλά, που οι Ιάπωνες επιστήμονες θεωρούν ότι όλα θα πάνε καλά, το φάρμακο θα είναι διαθέσιμο σε όλους μας. Από το 2030. Ωραία. Μέχρι τότε φροντίστε τα δόντια σας. Μετά από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Θα γίνουμε σαν τους Καρχαρίες. Οι τηλεθεατές μας έχουν δόντι στην εκπομπή. Δηλαδή κάνω ό,τι θέλουν. Και το δόντι τους είναι ο Βαγγέλης Δουλάκης. Ο Βαγγέλης. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε και το βίντεο που έχεις ετοιμάσει για τις ευρωεκλογές στη συνέχεια. Ναι. Ξεκινήσαμε μια σειρά από βίντεο για να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών της επόμενης Κυριακής. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης το παρακολουθούσε με ενδιαφέρον το θέμα. Βέβαια. Σκέφτηκες τώρα τι σκέφτηκες. Το δοντάκι πονάει. Πονάει. Καλημέρα, καλό μήνα και καλό μας καλοκαίρι. Καλό μήνα από την Αμαλία από Σαντορίνη. Σαντορίνη, νησί, μεταξίδεψε ήδη. Δεν μπορώ να δώσω άλλο, θα τελειώσει η εκπομπή. Αφού έχει κι άλλα. Ζηλεύω, δεν μπορώ τώρα να τον αναδείξουμε πολύ. Άστον, αφού ζηλεύει τώρα μην το τραβήξουμε. Καλό μήνα, έξω από το Αίγιο. Από το Αίγιο. Ωραίες περιοχές, παιδιά, για διακοπές. Τώρα μην μεταξιδεύετε ακόμη. Κάτσε, είμαστε στην αρχή. Το σίγουρο είναι πάντως, ελπίζω, εύχομαι όλοι να έχουμε ένα ανέμελο καλοκαίρι. Δεν ξέρω πόσο ανέμελο καλοκαίρι θα έχει μια μερίδα πολιτών. Και κυρίως εκείνοι που έχουν επιλέξει να νοικιάσουν με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτό που λέμε Airbnb, τα κινητά τους, που μάλλον κάθονται σαν αμένα κάρβουνα. Γιατί με φόντο τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται η κυβέρνηση να πάρει ακόμη μία δέσμη μέτρων. Ήδη έχει λάβει κάποια μέτρα φορολογικού χαρακτήρα για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, ιδιοκτητών ακινήτων μάλλον, και ετοιμάζεται να πάρει κι άλλα. Ποια είναι αυτά? Προσπαθεί να βάλει ένα φρένο στις ενοικιάσεις στις βραχυχρόνιες. Ναι. Θα βάλει λοιπόν, υπάρχουν σκέψεις, να μπει ένα πλαφόν στις ημέρες ενοικίασης μέσα στον χρόνο. Δηλαδή στο πόσες ημέρες μπορεί να νοικιάσει κάποιος το ακίνητό του. Όπως και όριο στον αριθμό των ακινήτων που μπορεί να νοικιάσει κάποιος. Οι σκέψεις είναι να μπει ένα πλαφόν 90 ημέρες το χρόνο. Να μην ξεπερνάει δηλαδή η ενοικίαση τις 90 ημέρες το χρόνο από κάποιον που διαθέτει το ακίνητό του για βραχυχρόνια μίσθωση. Και 60 μέρες, αυτό το ο αριθμός πέφτει σε 60 ημέρες το χρόνο στα νησιά. Έτσι. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει και άλλη μια σκέψη να μπει και ένα κόφτη στον αριθμό των ακινήτων μπορεί κάποιος να νοικιάσει αναφημί μέχρι 2 διαμερίσματα. Βεβαίως να πούμε ήδη ότι όσοι νοικιάζουν πάνω από 2 διαμερίσματα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη επιτιδεύματος, δηλαδή ουσιαστικά να γίνουν επαγγελματίες. Μια που λέμε για επαγγελματίες, να σας πω ότι αυτές οι αλλαγές οπωσδήποτε θα αγγίξουν όσους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Για αυτούς εφαρμόζεται άνετα μία τέτοια απόφαση, να μπει ένα πλαφόν και ένα κόφτης στα ακίνητα που θα νοικιάζουν. Από εκεί και πέρα όμως το ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο, γιατί αυτές λόγω εμπορικού δικαίου ενδεχομένως και να μην μπορείς να εφαρμόσεις, να επιβάλεις κάτι τέτοιο. Κάτσε φίλε Ευαγγέλη μου, καλέ συνάδελφε. Όταν οι ίδιοι ιδιοκτήτες μιλούν πλέον για τα βατζιλίκια της κυβέρνησης, προσπαθεί να κάνει κουμάντο στην περιουσία του πολίτη, που την έχει χτίσει, την έχει αποκτήσει με κόπο. Βρισκόμαστε σε μια μετοπική, έχεις δίκιο. Με κόπο και αίμα. Μιλάμε πόλεμος γίνεται, έτσι. Να.
Δεν γουστάρουν πολύ οι ιδιοκτήτες τον ταβατζιλίκι της κυβέρνησης όπως ήδη το νιώθουν, το βιώνουν. Εξαιρεί την ίδια στιγμή από τη συγκεκριμένη σκέψη κυβέρνηση της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων. Δεν το ξέρει. Γύρω σε δημοσιογράφο να γίνει. Θα πω ότι κάποιοι υποφελούνται αυτού, του μέτρου της κυβέρνησης που η κυβέρνηση το πουλάει σανό στον πολίτη. Θα μπορούσε να πει ένα ιδιοκτήτη Airbnb. Ναι. Στηριζόμενη κυβέρνηση στην ανάγκη των φίλων μας να βρίσκουν ένα φτηνό διαμέρισμα ή γρήγορο διαμέρισμα. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση, κατά την κρίση πολλών φίλων τηλεθεατών πολιτών, κάνει κάθε αδυναμία ευκαιρία. Όχι για τον πολίτη, πιθανόν εξυπηρετώντας συμφέροντα τρίτων. Θα μπορούσε να πει κάποιος καχύποπτος. Αυτό. Εγώ θα πω ότι το λένε και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Έτσι, εγώ ότι βάζει πλάτη η κυβέρνηση προωθώντας τέτοια μέτρα στις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αυτές μπορούν να συνεχίσουν άνετα τις δραστηριότητές τους. Γιατί βάσει εμπορικού δικαίου, λένε και οι ίδιοι, δεν μπορείς να τους βάλεις χαλινάρι και να τους περιορίσεις το προϊόν που διαθέτουν. Ναι. Άρα, ποιοι θα την πληρώσουν, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αυτοί που έχουν ένα διαμέρισμα ή ένα εξοχικό και το δίνουν λίγες μέρες το χρόνο για να βγάλουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αυτοί που τους έχεις βάλει έναν έμφυο, ο οποίος ο έμφυο θα ήταν προσωρινός και μας έχουν βάλει. Καλά, αυτό είναι μια το άλλη μεγάλη και το ιστορία. Στο κεφάλι μας. Ναι. Αυτοί λοιπόν που ψάχνουν να βρουν ένα έξτρα εισόδημα με την ακρίβεια να καλπάζει, γιατί δεν δίνουν κίνητρα να ανοίξουν οι πολυκατοικίες που είναι κλειστές και τα διαμερίσματα. γιατί δεν φτιάχνονται οι πολυκατοικίες που είναι του δημοσίου και είναι κλειστές να δοθούν στον κόσμο με χαμηλότερα ενίκια και να δώσουν κίνητρα. Έχει επικαιρηθεί μια που λες για κίνητρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν έδωσε για να έχουμε αυτές τις τιμές. Έχει επικαιρηθεί. Δηλαδή, έφτιαξα εγώ το Airbnb μου, έδωσα τον εφρό μου για να το κάνω πολύ ωραίο κουκλί και μετά θα μου πει 60 μέρες θα τον νοικιάσω. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα, το ανακαινίζω, νοικιάζω. Ναι. Προκειμένου να ανοίξουν τα κενά ακίνητα. Ναι, ναι. Πόσοι έχουν σπεύσει ως τώρα να υποβάλουν αιτήσεις με τα κίνητρα που δίνουν, περίπου 100. Γιατί? Γιατί οι 1.600, συγγνώμη, να μην μπερδεύω τα πράγματα. 1.600. Γιατί τα κίνητρα δεν θεωρούνται ισχυρά. Απλά λέμε πράγματα. Και ο στόχος ήταν 120.000 ακίνητα να δοθούν. Να δοθεί η χορήγηση 120.000. Σε εταιρείες διαχείρισης εμπορικό δίκαιο, στην ατομική περιουσία του πολίτη, κρατικός έλεγχος. Έτσι. Καληνύχτα. Θα έχουμε πολλά επεισόδια για το συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό και για αυτό το αναφέρουμε. Εδώ απλά να πω να δώσουμε ένα χάρτη των Airbnb στην Ελλάδα, τον τύπου Airbnb για να ακριβολογούμε, γιατί είναι μία από τις πολλές πλατφόρμες. 102.422 φυσικά πρόσωπα διαχειρίζονται 141.452 ακίνητα. Φυσικά πρόσωπα, έτσι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, εταιρείες. Για τις οποίες λέμε ότι κάποιοι λένε ότι βάζει πλάτη η κυβέρνηση. Είναι μόλις 5.297 και διαχειρίζονται 27.367 ακίνητα. Οπότε καταλαβαίνουμε. Η αναλογία είναι μεγάλη. Έτσι. Α, μπράβο. Οπότε καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ θα έχουμε μάλλον μια πολύ μεγάλη κόντρα στη συνέχεια. Και κλείνοντας, πριν σας αφήσω, γιατί ξέρω ότι θέλετε να πάτε στη συζήτησή σας, απλά να υπενθυμίσω ότι το είχαμε πει και από την περασμένη εβδομάδα. Ανοίγει η πλατφόρμα, ενδεχομένως να δώσουμε και λεπτομέρειες και αύριο περισσότερες. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις δωρεάν διακοπές της ΔΥΠΑ. Μια που είναι καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό. Διακοπές. Σωστά. Ανοίγει τη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Έγινε. Θα δώσουμε και λεπτομέρειες. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μας έδωσε και το θέμα που μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Τους εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι, γιατί έχουμε, μια πολύ καλή ομάδα. Κάτσε, γιατί δεν αυξήθηκαν οι καφέδες μου εδώ. Έχουν γίνει δύο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθω στη συνέχεια. Να τα κατεβάσω για να μην ενοχλούμε και την εικόνα μας. Περισσότεροι γνωριζόμαστε και υπάρχει και συμπάθεια και εκτίμηση. Σας ευχόμαστε, κυρίες και κύριοι, καλή επιτυχία. Καλό μήνα να ξεκινήσουμε. Καλό μήνα να έχετε. Να καλημερίσουμε. Κρίσιμος μήνας. Βεβαίως, βεβαίως. Και λόγω εκλογών, αλλά και λόγω καλοκαιριού. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και να σας αναφέρουμε στους φίλους τηλεθεατές, την κυρία Λίζα Βόζεμπεργκ, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μας έχετε φέρει εδώ καλοκαίρι να έχουμε. Την πενταετία σας στην Ευρωβουλή. Πενταετία μου στη Βουλή. Να το δέξουμε. Ευχόμαστε και τους υπόλοιπους ψηφίους να έχουν σε πέντε χρόνια. Σας το έφερα γιατί υποστηρίζω την ανάγκη όσοι έχουμε τιμηθεί και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της χώρας μας με οποιοδήποτε αξίωμα, οφείλουμε να έχουμε απολογισμό. Καλημέρα και στη Μυρτώ Κοροβέση που είναι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή πρόσκληση και να ευχηθώ στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές καλό μήνα. Ήμασταν χθες στο δικηγορικό σύλλογο, την κυρία Κοροβέση ήταν η συγγήτρια. Και είμαστε και συνάδελφοι. Βεβαίως. Και δικηγόροι. Να είστε καλά. Κυρία Μαρία Μπουτζέτη, πολιτικός επιστήμονας, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Μπουτζέτη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, πρώτη φορά υποψήφια. Σας είδα διαδικτυακά χθες, ήσασταν στην Πάτρα. Ήμουν στην Πάτρα, γυρίσαμε πολύ αργά, ήταν η κεντρική ομιλία του Προέδρου ΠΑΣΟΚ.
Τα μηνύματα ήταν ελπιδοφόρα. Είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στον Πέτρο Φιλίππου που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με καλή την αριστερά. Και πάλι, καλό μήνα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και μια εβδομάδα τώρα. Πάρα πολύ δουλειά για εμάς τους υποψηφίους. Έχουμε τα αποτελέσματα. Τεράστια εμπειρία και από την πολιτική πρακτική. Αυτοδιοίκηση. Λέμε η πολιτική στο πεδίο. Και last but not least, έτσι, ο καλός μας συνάδελφος και μέχρι τότε να σου δώσω την οικογένεια του Open. Ο κύριος Μανώλης Αναγνωστάκης. Καλό σας μήνα, καλό μήνα, σε εύχομαι σε όλους. Αγαπητέ Μανώλη, μας επιτρέπει τον ελληνικό. Βεβαίως, την έφταπη. Ήταν η έκπληξη. Δεν μπορούμε να τον συνηθίσουμε. Έχω βρεθεί και σε άλλα πάνελ μαζί του, γιατί είχα μάθει μια ζωή στην τηλεόραση να το βλέπουμε και τώρα δίπλα. Ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση. Και μια έκπληξη. Γιατί φαίνεται ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος εκμεταλλεύτηκε την προσωπική του φιλία με τον Μανώλη και τον έπεισε. Καλή επιτυχία στον κύριο Αναγνωστάκη. Προσωπική. Ευχαριστώ. Αν και δεν ήταν. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν εκμετάλλευση με την έννοια. Με την καλή έννοια. Μανούλα, ξεκινήσουμε από εσένα και να καταλήξουμε στην κυρία Βόζη. Ναι, να πάμε στην ιστορία του Airbnb. Γιατί και έχουν στείλει και πολλά μηνύματα, Σπύρο μου. Στα κάγκελα διοκτήτες. Και... Πολλοί συμφωνούν. Γιατί λέει στα νησιά δεν βρίσκουμε σπίτια. Άλλοι λένε κάτσε, εγώ το έφτιαξα. Λοιπόν, Μανούλη. Κοιτάξτε. Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να σας πω για τα Airbnb. Αν και είμαι από τους ανθρώπους που έχω ασχοληθεί. Γιατί είχαμε μια εταιρεία και είχαμε ένα-δύο σπίτια. Αλλά όταν πρώτο ξεκίνησα τα Airbnb, τώρα, δηλαδή το 2014 και 2013-2014, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και για τις διάφορες άλλες ειδικότητες οι οποίοι ταξιδεύουν στα νησιά. Γιατί οι ντόπιοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκουν τη λύση στα νησιά. Εκεί που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα είναι στους δασκάλους, σε κάθε είδους διοίκηση δηλαδή που πάει εκεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να λυθεί αν δεν αποφασιστεί κεντρικά από την κυβέρνηση να βρεθούν λύσεις που να είναι έτσι πιο καινούργιες και πιο διαφορετικές. Γιατί ούτε είναι έτοιμη η κοινωνία να υποχωρήσει μπροστά σε ένα εισόδημα το οποίο έρχεται, ούτε όμως είναι έτοιμη και η πολιτεία να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να χτίσει καινούρια σπίτια, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα έτοιμη. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι μια έξυπνη εκμετάλλευση όλων των σπιτιών που είναι κλειστά. Διαπιστώνω ότι δεν έχει γίνει η καλύτερη εκμετάλλευση σε αυτό. Κάτι πάει να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως έχει γίνει σε άλλες πόλεις στο εξωτερικό, όπου κυρίως σε πρωτεύουσες, όπου έχουν υπάρξει λύσεις κυρίως ανάμεσα στους δημάρχους και στην κοινωνία. Πάντα βέβαια με τη βοήθεια της κεντρικής πολιτείας. Μάλιστα. Ο κύριος Φιλίππου από τη Νέα Αριστερά. Ναι, σαφώς και το στεγαστικό είναι ένα κριτικό πρόβλημα που υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Τα Airbnb αναπτύσσονται ακριβώς γιατί αναπτύσσεται και ο τουρισμός και δεν επαρκούν υποδομές που δεν έχουμε από τη μία μεριά. Απ' την άλλη, τόσο μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού είναι ότι από την περίοδο των μνημονίων και μέχρι σήμερα, το γνωρίζω και την περιοχή μας εδώ στην Ανατολική Αττική, κυριολεκτικά έχει νεκρωθεί η οικοδομή, που σημαίνει δεν έγιναν καινούργιες οικοδομές, είτε ακριβές, είτε μονοκατοικίες, είτε διαμερίσματα κτλ. Με την κρίση αυτή που υπήρχε. Και σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη. Όμως, εδώ μπορούμε να κρίνουμε και την κυβέρνηση. Τι έκανε για το στεγαστικό στο σύνολο και τα κόκκινα δάνεια που ακολουθούν όταν πάνω από 700-800.000 σπίτια είναι να βγουν, είναι παρεμφερή τα προβλήματα. Και τι εννοώ, διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα το περίφημο ταμείο στήριξης, κάπου 40-45 δις, πόσο ήταν, η κυρία Ρόζεμπερ το ξέρει καλύτερα τον αριθμό. Το ταμείο ανάκαμψης λέτε 36 δις, ναι. Δεν έχουν εισρεύσει ακόμη όλα. Εντάξει, είναι προγραμματισμένα. Εμείς ως χώρα, τι κάναμε για το στεγαστικό πρόβλημα μέσα από το Ταμείο Στήριξης. Η Πορτογαλία, διάβαζα ένα άρθρο πρόσφατα, έχει προγραμματίσει από το αντίστοιχο Ταμείο Στήριξης, η ανάκαμψη όπως το θέλετε, γύρω στις 35.000 κατοικίες, μάλλον το λένε κρεβάτια για φοιτητές και βάλλοντες οικογένειες. Το θέμα είναι ότι τώρα προσέχετε, λέει 60 μέρες. Όχι, αφήστε με, θα είχα τελειώσει. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο έχουν προγραμματιστεί και για φοιτητές γύρω στα 100-120 κρεβάτια. Που δεν απαντάτε λοιπόν, στο αν συμφωνείτε με την πρακτική της κυβέρνησης, με τις σκέψεις σε αυτό που δεν μπορώ να πω, διότι υπάρχει τεράστια έλλειψη σήμερα. Η οποία είτε από Airbnb είναι ή από λέτε, τη μία νοικοδόμηση. Άρα λέτε, κύριε Φιλίππου, ότι η έλλειψη γεννά αφαιρεσία μιας κυβέρνησης στην περιουσία του πολίτη. Όχι.
δεν θα το λέγαμε 100%. Αρκεί να ελέγχεται το Airbnb και να μην είναι ανεξέλεκτο, γιατί πάρα πολλά είναι ανεξέλεκτα. Άλλο θέλω να πω, ότι αν είχε ακολουθήσει και εδώ κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη, μια και μιλάμε ευρωεκλογές, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, μια πολιτική στεγαστική που στην ουσία δεν υπήρξε, πιθανόν να ήταν καλά τα θέματα. Γιατί τα Airbnb δεν είναι μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι και για τους εργαζόμενους. Παρακαλώ να μας συντομεί και να κλείσουμε. Είναι για τους εργαζόμενους που δεν βρίσκουν, είναι για τους πάντες. Θα πάμε στην κυρία Μπουτζέτη. Γιατί είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Είδαμε και νωρίτερα από τη Μαργαρίτα Κούζο να μας λέει για τις αντιδράσεις σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι σωστό αυτό το μέτρο 60 μέρες να το νοικιάζει το Airbnb? Γιατί στέλνουν πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό, και εκπαιδευτικοί που έχουν δίκιο οι άνθρωποι αναπληρωτές, πηγαίνουν στα νησιά και τους πετάνε έξω και κάθε τρεις και λίγο βρίσκονται χωρίς σπίτι και επίσης είναι και πάρα πολύ ακριβά. Και φοιτητές. Ναι. Εντάξει, το στεγαστικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πλήττει κυρίως και τη γενιά μας που επιχειρεί να προχωρήσει τη ζωή της. Βάσει ερευνών, 11 χρόνια χρειάζονται για ένα εργαζόμενο να αποκτήσει ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Ενώ πριν 3 χρόνια χρειάζονταν μόλις 8,5 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Το είχα δει στην Καθημερινή πριν από λίγες μέρες, είχε δημοσιευτεί σε δημοσίευμα της Καθημερινής, ότι βάσει διεθνών ερευνών, για να αποκτήσει κάποιος ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων παλαιότητας 20-30 ετών, χρειάζεται 11 χρόνια με μέσο μισθό. Μάλιστα. Συνεπώς, είναι ένα πρόβλημα που πλήττει κέρια την δική μας γενιά, που πλήττεται και από χαμηλούς μισθούς και από την ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσο ό,τι αφορά τώρα στην ερώτησή σας, αν πρέπει ένα διαμέρισμα να νοικιάζεται 60 μέρες το χρόνο, νομίζω ότι εκεί πρέπει να μπουν γεωγραφικά κριτήρια και κάθε περιοχή θα πρέπει βάσει των αναγκών της να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πιο στοχευμένο και πιο προσαρμοσμένο στην συγκεκριμένη περιοχή και στις ανάγκες της. Κυρία Κοροβέση. Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να σας βάλω και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Θέλω να σας βάλω τη διάσταση των νέων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και μέσα στην ομπρέλα της ακρίβειας αντιμετωπίζουν και ένα πολύ μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, μια μεγάλη στεγαστική κρίση. Ξέρετε, με βάση στοιχεία πρόσφατα της Eurostat, το 72% των νέων 17 με 35 δυσκολεύονται να φύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Μπορεί άνθρωποι πλέον, συνομήλικοί μου και μεγαλύτεροι, να φτάνουν 30 και 35 χρονών και το μόνο που αλλάζει απέναντί τους είναι τα παιδικά κάδρα και η τύχη στο παιδικό δωμάτιο. Οπότε, αδιαμφισβήτητα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Είναι τρομερά παράδοξο και παράλογο το γεγονός ότι παρόλο που κατατασσόμαστε στη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και μισθών, ταυτόχρονα τα ενίκια σε επίπεδο ενοικίων είμαστε η δεύτερη ακριβότερη χώρα μετά την Αυστρία. Άρα καταλαβαίνουμε τον δυσανάλογο τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τα βγάλει πέρα ένας όχι μόνο νέος άνθρωπος, αλλά και μεγαλύτερος και οικογενειάρχης και συνταξιούχος. Και εδώ πέρα, αν θέλετε, η στεγαστική κρίση συνδέεται πάρα πολύ έντονα και με το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ναι μεν όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά ιδίως και στη χώρα μας. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και κατέθεσε αυτό το πρόγραμμα ο πρόεδρός μας, ο Στέφανος Κασελάκης, να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς, τα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, έτσι ώστε να μπορούν να νοικιάσουν σπίτι και να χτίσουν τη ζωή τους, όπως τους επιβάλλει το αγροτικό τους, η υπηρεσία τους, σε νησιωτικές περιοχές. Ακριβώς. Γιατί όντως έχετε δίκιο στο ότι μπαίνει ο Μάιος και αναγκάζονται να ξεσπιτωθούν για να γίνουν τα σπίτια Airbnb. Τώρα την ώρα που μιλάτε, επειδή έμενα μια φίλη μου, πραγματικό είναι αυτό, ψάχνει σπίτι από το Δεκέμβριο, έχω βάλει να μου έρχεται email για καλά σπίτια, καλές προσφορές για ενοικίαση. 2.000 ευρώ, εντάξει, είναι 120 τετραγωνικά στο Παπάγου. Το άλλο 500 ευρώ, 45 τετραγωνικά στο Γαλάνδρ. Κύριε Βόζενμπεργκ. Κυρία Ρέβη, ακούω εγώ με πολύ προσοχή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ποιο Airbnb, δεν μπορείς να μείνεις. Καταρχάς, να πούμε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αδιαφέρεται στο θέμα αυτό, αλλά έχει ήδη εκπονήσει τρία προγράμματα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου, κύριε Χαριτάτο. Όπως κάνατε για νέους ανθρώπους. Όπως κάνατε και για τις παραλίες. Να το που πω. Εκμεταλλευτήκατε το κίνημα της πετσέτας και κάνατε μια οριζόντια πολιτική που καταστρέφει τα μικρά νησιά
και περνάνε καλά όσοι έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα φαντ που έχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τα μεγάλα νησιά. Αυτό θα μου επιτρέψετε, είναι προσωπική που σας εκτίμηση. Προφανώς είναι δική μου εκτίμηση, αλλά έχω δικαίωμα την κάνω ως δημοσιογράφος. Εννοείται. Και εγώ σας ξαναλέω, μήπως η αυτή η κυβέρνηση κάνει κάθε διαμαρτυρία ευκαιρία. Παρακαλώ. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Ναι, λοιπόν, σας το βάζω όλο μαζί για να δέσω το. Έχει το πρόγραμμα σπίτι μου που είναι για νέους ανθρώπους μέχρι 39 ετών, το πρόγραμμα Εστία και σε σχέση με το Airbnb. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί η κυβέρνηση, επιτυχώς κατά την άποψή μου, να ρυθμίσει ένα θέμα το οποίο ήταν άναρχο και από απόψεως φορολογικής μεταχείρισης και από απόψεως διαχείρισης, όταν υπάρχουν πραγματικές επιχειρήσεις οι οποίες διέφευγαν, δηλαδή ήταν πρωταγωνιστές στη φοροαποφυγή. Θα μου πείτε ότι έχει λυθεί με αυτές τις πρόνοιες. Έχει γίνει πολύ σοβαρή προσπάθεια και αν ακούτε τη συνεντεύξη του κυρίου Πρωθυπουργού, τα μέτρα γίνονται ακόμη. Αναφορικά δε με το πακέτο ανάκαμψης που αναφέρθηκε η συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ, η κατανομή των κονδυλίων και σε αυτή την κατεύθυνση είναι απόλυτα μελετημένη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μια αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη. Είμαστε μια χώρα που βγήκε από πτώχευση, που βγήκε από προγράμματα και οι οικονομικές πρόνοιες της κυβέρνησης εστιάζουν και ακριβώς στο πρόβλημα της στέγασης. Έχει κάνει πολλές πρόνοιες για την οικογένεια, για τα κίνητρα, για τα νέα παιδιά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται. Ναι, και αλλά δεν πέφτουν τιμές, κυρία Βόζο. Σας λέω ότι σταδιακά... Και σας ας πούμε κριτική, διότι δεν πέφτουν τιμές. Ναι, κυρία Ρέβη, όχι, καλά δηλαδή, κάνει, τώρα στέλνει στρατιωτικός, με 1.000 ευρώ μισθό, λέει, στη Ρόδο, ζητούν ενίκιο 500 ευρώ. Και με αυτό τα χρήματα μένουμε σε υπόλοιο. Παντού ισχύει. Σας λέω ότι εξήγηλε ότι θα ληφθούν μέτρα πολύ σύντομα. Ο Πρωθυπουργός πάντα με τη μελέτη του δημοσιονομικού περιθωρίου που υπάρχει και μιλάμε για μέτρα τα οποία δεν εξαγγέλλονται ποτέ και να μην γίνουν από τον Πρωθυπουργό. Είδατε ότι και σε σχέση με άλλα ερωτώμενος, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και δεν θα υποσχεθώ. Ας πούμε, πολύ ευχάριστο είναι να ακούμε αναβάθμιση, νέα επιδόματα. Νέες αυξήσεις, αλλά... Κύριε, είστε διακεκριμένοι νομικός. Όταν 5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία έχει ανθίσει το Airbnb με τις ευλογίες της συγκεκριμένης κυβέρνησης και έχετε ξαφνικά η ίδια κυβέρνηση και θέτει όρους στην περιουσία του ιδιοκτήτη των δωματίων, είτε αυτό φαίνεται ευχάριστο νέο στον πολίτη, είτε όχι. Αν ήταν εντολή σας, σαν ιδιοκτήτης Airbnb. Τι θα το λέγατε, καλά να πάθεις ή έχει δίκιο η κυβέρνηση. Τι θα το λέγατε, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη συμπεριφορά του κρατικού ελέγχου στην περιουσία σου. Αυτό θα σας πω ότι, μισό λεπτό, ο έλεγχος όμως με τον τρόπο που φορολογείται ένας επιχειρηματίας και εν κρυπτό, αν θέλετε, εισπράττει σε βάρος της εθνικής οικονομίας, δεν θα του έλεγα εγώ αυτό. Αλλά κατά βάση, τελευταία πενταετία έχει γίνει αυτή η αύξηση. Εντάξει, ξεκίνησε πιο παλιά, αλλά τώρα υπάρχει μια τεράστια και ανεξέλεγκτη. Σίγουρα όμως, παρακαλώ να παραδεχτείτε ότι ιδιαίτερα το Airbnb. Δεν είναι εύκολο να διεισδύσεις και να το ανακαλύψεις. Ξέρουμε καλά πώς λειτουργεί η αγορά και ποια συμβόλαια κατατίθεται και ποια συμβόλαια είναι υπάρχει. Διαφωνώ, γι' αυτό βλέπετε ότι όλοι μας πήγαμε τη συζήτηση στο στεγαστικό, γιατί αυτή αναδεικνύεται. Αν μου επιτρέπετε, γιατί και στη συνάδελφο, την εκλεκτή συνάδελφο από το ΠΑΣΟΚ, που είπε για την αγοραστική δύναμη, είναι ένα επιχείρημα που το ακούω από την αντιπολίτευση. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα και όλοι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε ότι και η αγοραστική δύναμη δεν είναι με τα εισοδήματα που πραγματικά δηλώνονται. Ξέρουμε πολύ καλά πόση φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή υπάρχει και πόσο αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να την ελέγξει. Δεν λέω ότι την έχει δεν ελέγξει, ούτε μιλάει κανείς για παραδείσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φοροαποφυγή στις χαμηλόμιστες και στις κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, αλλού. Δώστε μας δυνατότητα να πάμε στο Φέρι Μοδιάνο να γυρίσουμε. Θέλουν τηλεθεατές να σχολιάσετε το περιστατικό του επεισόδιο με τον κύριο Κασελάκη και τη συνάδελφο στη Ρόδο. Είναι επιθυμία των τηλεθεατών. Εμείς θα τα αποφεύγουμε να βγάλουμε στην κουβέντα, γιατί είστε υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Ίσως να μην ενδιαφέρει, αλλά θέλουν τις δικές σας θέσεις, γιατί σας θεωρούν εκπροσώπους κομμάτων και όχι μόνο ως ατομικές υποψηφιότητες. Να πάμε σε ένα μοφέλιμο διάλειμμα. Πάρα σύντομα. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει και θα τα θέξουμε όλα αυτά. Άρα η ατζέντα έχει και άλλα θέματα επιπλέον. Εννοείται. Ειδικά για την ακρίβεια. Λοιπόν, είναι 2-3 λεπτά το διάλειμμα αυτή τη τηλεθεατής. Ωστόσο, μέχρι τότε μπορείτε να διεκδικήσετε δωρεάν 4 ελαστικά από την Goodyear με δωρεάν τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Βέβαια, προσφορά της εταιρείας Οικονόμου. 40 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Μια από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών. 5 καταστήματα στην Αττική. Ελαστικά pavleconomou.gr για τις λεπτομέρειες. Τα διεκδικείτε τρεφόντας από σταθερό κινητό στο 14800, όπου αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε απλά ένα SMS γράφοντας open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14800. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και ένα υπέροχο πεζό
208 active, 1200 κυβικό, αξίας 20.000 ευρώ, με εξωτερικό καταπληκτικό design, καθρέφτες σε μαύρο χρώμα γελιστερό, φώτα ημέρας LED, ό,τι, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι μπορεί να βοηθήσει ένα ασφαλές ταξίδι ή μια μικρή μεγάλη διαδρομή στον όμορφο προορισμό σας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό, για το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτά με τους εκλεκτούς καλεσμένους και στα θέματα που εσείς ζητήσατε. Θέλετε να σχολιάσουμε? Στέλνετε καλά ερωτήματα για να τους τα θέσουμε. Και όχι μόνο, εδώ είμαστε. Δείτε σε λίγο, ο μικρός Γιαννάκης στο Τώρα Μαζί, το παιδί σύμβολο του ελληνικού φίλαθλου πνεύματος, μιλά στο Τώρα Μαζί. Η παρουσία του στα γήπεδα εκπέμπει αθλητικό πολιτισμό. Δείτε σε λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κότσιρας στο στούντιο του Τώρα Μαζί Εφόλης της Ύλης. Μιλά για την τουρκική προκλητικότητα αλλά και την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου. Επιστρέψαμε. Πάμε. Εδώ είναι η πολιτική μας προσκεκλημένη. Έχει ανάψει η συζήτηση για την ακρίβεια και έχετε ανάψει και εσείς τα μηνύματα, μπορώ να πω, που μας έχετε στείλει. Από πού θες τώρα να πιάσουμε την κουβέντα? Οι τηλεθέτες θα συζητήσουμε για την εξέλιξη, για το θέμα, για τη δίκη στο ΜΑΤ, για τα ΤΕΜΠΗ. Θέλουν από όλα. Και επικρατεί το περιστατικό με τον κύριο Κασελάκη, που δεν θα το βάζαμε σε μια πολιτική κουβέντα, αλλά πάση περιπτώσει, επειδή αφορά ενδεχομένως την συμπεριφορά ενός πολιτικού και τη συμπεριφορά ενός δημοσιογράφου, που είναι, αν θέλετε, βούτυρο στο ψωμί των τηλεθεατών, που έχουν ενδεχομένως κουραστεί γενικά από το πολιτικό σύστημα και γενικά από τους δημοσιογράφους, μπορεί να είναι και ευκαιρία για να θέλουν να εκδηλωθούν οι τηλεθεατές. Από πού θες να πάρουμε το σχόλιο? Από την κυρία Βόζεμπερ, να ξεκινήσουμε τώρα. Εγώ θα σας πω καταρχάς αυτό. Να πάμε στον έμπειρο αναγνωστάκι. Να κλείσουμε. Κάτι που λέω και στα πολύ νέα παιδιά. Εδώ υποστηρίζω τις νέες συναδέλφους υποψήφιες. Μακάρι να τα καταφέρουν. Λέω και έχω. Βγάλατε ανακοίνωση, κυρία Βόζεμπερ. Επιτρέψτε μου. Έχω πολλά χιλιόμετρα και στη δικηγορία, πια και στην πολιτική. Εγώ αυτό το οποίο λέω, ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, σε κάθε συμπεριφορά μας και στην πολιτική καταθέτουμε την ανατροφή μας και το χαρακτήρα μας. Ο κύριος Κασελάκης, ως νέος άνθρωπος, θα περίμενε κανείς να καταλαβαίνει το παιχνίδι της πολιτικής στο επίπεδο των συνεντεύξεων. Προσέβαλε τον κύριο Ευαγγελάτο, που είναι και πολύπειρος, λέγοντάς του, όταν ρωτήθηκε για τα περιουσιακά του στοιχεία, δεν είστε λογιστής. Προσέβαλε την κυρία Χριστίδου τις προάλλες. Προσέβαλε τώρα χθες τη συνάδελφό σας, με συγχωρείτε, αποχωρώντας από το στούντιο και αποκαλώντας τη ούτε λίγο ούτε πολύ ενεργούμενο της κυβέρνησης. Έχει μιλήσει για πρεπώς και σε συνάδελφό του μέσα στην Πολιτική Επιτροπή, στον κύριο Τεμπονέρα. Αυτά είναι δημόσια, γι' αυτό τα αναφέρω. Θα πρέπει να καταλάβει, ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, μιας παράταξης η οποία εμείς βιώσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τίθεται θέμα κράτους δικαίου και ελευθερία του τύπου, ο ίδιος να δείχνει το κακό παράδειγμα ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι στον τύπο. Ο πολιτικός πρέπει να δέχεται και τις πιο σκληρές ερωτήσεις, αν θέλετε και την πιο σκληρή κριτική, αρκεί να είναι δίκαιη και εντός κανόνων. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Πάμε και στην κυρία Κοροβέση και να μας απαντήσετε, γιατί τώρα στην πολιτική συζήτηση ξανά είναι στην ατζέντα το ποθενέσεις του κυρίου Κασελάκη. Πληροφορίες λένε ότι μπορεί να το δώσει και πριν από τις ευρωεκλογές, όπως είχε πει. Κοιτάξτε, αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ με τη σειρά μου στο περιστατικό στη Ρόδο. Νομίζω, και σας μιλάω σε άνθρωπος ως νεοεισερχόμενη στην πολιτική, 26 χρονών, νομίζω ότι εδώ πέρα το ζητούμενο και το κέριο είναι ο σεβασμός. Και πραγματικά, όταν έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας, έναν δημοσιογράφο ο οποίος δεν σέβεται, φάνηκε ότι ειλικρινά οι ερωτήσεις που δέχτηκε και τα σχόλια που δέχτηκε ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν ένας πρωτόγνωρος καταιγισμός προσβολών στην πραγματικότητα και σε πρωτόγνωρο τόνο ακόμα, αν θέλετε. Οπότε θεωρώ ότι ο σεβασμός κερδίζεται και κατακτιέται. Και ξέρετε τι, νομίζω ότι, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο Στέφανος Κασελάκης, θα το βάλουμε με την προπαγάνδα τόσων χρόνων. Ναι, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό, έτσι ώστε αυτή η υπεροπλή, αυτή η προπαγάνδα, αυτή η μη αντικειμενικότητα να σταματήσει. Και πραγματικά θεωρώ, και το ξέρετε καλύτερα, και αποτελείτε εσείς οι δύο και η εκπομπή σας υπόδειγμα δημοσιογραφικής δουλειάς και υπόδειγμα δημοσιογράφων, και ξέρετε με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να κινείται αυτό το επάγγελμα. Θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος. Επειδή λέτε για μας, να σας πούμε ότι ξέρουμε ότι πολλές φορές δεν αρέσουν και ερωτήσεις που κάνουμε και γίνονται διάφορα.
Μα είναι δηλαδή, φυσικό. Κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε του δημοσιογράφου να κάνουν τη δουλειά του. Δεν λέτε για μα τηλέφωνο τώρα πάνω από του δημοσιογράφου. Μην πω τώρα ονόματα και. Έτσι, είναι, να το πούμε αυτό. Με όλε τι κυβερνήσει. Ιδίω για έναν υποψήφιο πολιτικό και για έναν πολιτικό καριέρα. Δηλαδή τώρα τι είμαι, μωρό παιδί, είμαι ο Χαριτάτος ή η Ρέβηρα, το μαλώσει ο διευθυντής του. Σταματήστε, δηλαδή ξεφτιλίζεστε μεταξύ σας οι πολιτικοί. Όλο τον κομμάτι, να μην πω λεπτομέρειες. Συγγνώμη, ναι, κύριε Κορδέ. Όχι, αλίμονο. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς που αναφέρεστε αυτή τη στιγμή. Σε πολλά, είμαι σίγουρη ότι θα έχετε εδώ, δίκιο, γιατί βιώνετε πράγματα εμπειρικά στη δουλειά σας καθημερινά. Δεν έρχονται εύκολα ούτε πρόεδροι κομμάτων, ούτε υπουργοί, ούτε κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης. Γιατί θεωρούνται ότι κάτι μπορεί να έχει κάποιο ατύχημα, έτσι το λένε. Δηλαδή να κάνουμε τη λάθος ερώτηση. Προφανώς όλοι οι συνάδελφοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μέσα σε αυτό, ο Στέφανος Κασελάκης έχει αποδείξει. Με συγκεκριμένη συμπεριφορά. Μισό λεπτό. Ο Στέφανος Κασελάκης, αν κάτι έχει αποδείξει, είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν διστάζει να πάει και να είναι φιλοξενούμενος σε μη φιλικά προς τα ΣΥΡΙΖΑ μέσα και σε μη φιλικές προς τα ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικές εκδηλώσεις, κοινωνικές δραστηριότητες. Αν μη τι άλλο, αν κάτι έχει αποδείξει, είναι ότι ειλικρινά το αδιαμεσολάβητα που λέει είναι κάτι το εννοεί. Και τι σημαίνει αδιαμεσολάβητα, αυτό θα πω και κρίνω. Σημαίνει συνδιαμόρφωση. Σημαίνει ακούω τον πολίτη και τον Έλληνα πολίτη και την Ελληνίδα πολίτη που έχω απέναντί μου. Ακούω, καταγράφω, συνδιαμορφώνω γιατί θέλω να διεκδικήσω μια καλύτερη ζωή. Μα δεν δέχομαι ερωτήσεις και λέω δεν είσαι λογιστής μου όταν δεν μου αρέσει η ερώτηση. Αυτό είναι. Το δεν είσαι λογιστής. Είπατε πριν προηγουμένως. Το είπα. Σας σέβομαι. Το ξέρετε απόλυτα. Το είπατε προηγουμένως ότι αποτελεί προσβολή. Συγγνώμη. Για μένα το δεν είσαι λογιστής αποτελεί απλά μια κρίση. Δεν είπα ότι είναι προσβολή. Είναι αποφυγή στο να απαντήσει μια ερώτηση ενοχλητική. Δείχνει μια στάση. Θα το δώσω. Στο ποδενές και στο δημοσιότητα, όπως λένε οι πληροφορίες. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν είμαι στο μυαλό του Προέδρου του Κόμματος. Όμως η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, αν μη τι άλλο, το έχει κάνει με πλήρη διαφάνεια και πλήρη αξιοκρατία. Οπότε να είστε σίγουροι ότι αυτό θα το τηρήσει όλη την πολιτική πορεία. Ελάτε. Ο κύριε Μπουτζέτη. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης αρέσκεται γενικά σε κινήσεις ακραίες και εύκολου εντυπωσιασμού. Ερμηνεύω όμως ότι το περιστατικό στη Ρόδο περισσότερο υποκρύπτει απουσία πολιτικού περιεχομένου. Όλα τα ζητήματα στο δημόσιο βίο αντιμετωπίζονται με έλογη επιχειρηματολογία και με θέσεις, όσο σκληρές και αν είναι οι ερωτήσεις, γι' αυτό και όχι με ενέργειες οργής. Γι' αυτό εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να υπάρξει μια συγκροτημένη, συνεπής και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Μάλιστα. Κύριε Φιλίππου. Υποκλίνομαι κυριολεκτικά στο επικοινωνιακό ταλέντο του κυρίου Κασελάκη που σήμερα εδώ ένα πάνελ ολόκληρο πανελλαδικής εμβέλειας με τεράστια προβλήματα στην κοινωνία που έχουμε να συζητήσουμε, είτε ακρίβεια είναι αυτά, είτε ευρωπαϊκά διακυβεύματα. Σπύρο, να με συγχωρήσετε, ένα δευτερόλεπτο. Καθόμαστε και μιλάμε για τα επικοινωνιακά τερτύπια του κυρίου Κασελάκη, διότι αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σοβαρό που μπορεί να προτείνει πέρα από μια επικοινωνία όπως την παίζει και βλέπετε τελικά να επικρατεί όσο επικρατεί. Συγγνώμη, εκτιμώ όμως, ότι έχω τη γνώμη για τον κύριο Κασελάκη. Ανήκα στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τους λίγους μήνες. Κύριε Κοβέση, δεν σας διέκοψα. Ανήκα στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι ιδρυτικό μέλος από το 1989. Δεν ήρθα χτες, ούτε ήρθα από άλλο κόμμα όταν βρήκα να βρω φως και να μπω όταν μεγάλωνε. Και αποχώρησα όταν είδα το ξεπεσμό της ηγεσίας. Δεν μιλώ για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπάρχουν έντιμα παιδιά που έχουμε αγωνιστεί όλη μας τη ζωή. Η προσωπική σας εκτίμηση δεν είναι κάτι παραπάνω. Η προσωπική μου εκτίμηση θεωρώ γελιότητα αυτό που γίνεται. Πολιτική δεν είναι επικοινωνία με τον τρόπο που κάνει ο κύριος. Πολιτική είναι συζήτηση, κουβέντα, διάλογο, να δει τα προβλήματα της κοινωνίας. Το μήνυμα δεν αλλάζει. Ο τρόπος επικοινωνίας του μηνύματος μπορεί να αλλάξει. Και θεωρώ λάθος που κάνουμε ως πάνελ σύνολο, έστω και αν παρεξηγέμαι από τους υπεύθυνους δημοσιογράφους που ευχαριστούμε που καλέσαμε. Που μας κάλεσαν εδώ να καθόμαστε να συζητάμε αυτά τα πράγματα τη στιγμή που μια κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει εκατοντάδες προβλήματα, δεν είναι σε κριτική κατάσταση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά μπράβο του. Αυτό κάνει μεταπολιτική, επικοινωνία και όπου το βγάλει. Χωρίς κάνει μια αρχή και χωρίς καμία αξία. Ασχετοσύνη περί την πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα. Θεωρώ ότι καλά κάνετε και βάζετε αυτή την ερώτηση, διότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο στη χώρα μας. Από την άποψη ότι και οι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν ένα περιβάλλον προστατευτικό για να μιλήσουν. Αυτό δεν το αρνείται κανένας. Άλλωστε αυτή είναι και η τάση. Να βγαίνω σε ένα δημοσιογράφο, ο οποίος θα μου κάνει μια κριτική, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα δεν θα
δεν θα τη δεχτώ την κριτική αυτή ή δεν θα γίνει η κριτική αυτή γιατί απλούστατα δεν θα πάω. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να μιλάμε με πολύ μεγάλη άνεση και το λέω σε εσάς, κυρία Βόζεμπερ. Στον τύπο. Βεβαίως. Γιατί επειδή το είπατε σε μένα, το βεβαίως, κατάλαβα. Βεβαίως. Αλλά το λέω ξέρετε σε εσάς, ότι... γιατί βάλατε και το θέμα των πολιτικών αρχηγών. Είναι μια πολύ καλά. Μεγάλη κουβέντα. Κύριε είναι Φιλίπ, μεγάλη κουβέντα. Είναι αλλά μεγάλη. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θεωρώ επίσης ότι η συμπεριφορά του κυρίου Κασελάκη δεν ήταν για μένα η σωστή, διότι ως πολιτικός αρχηγός θα έπρεπε να ακούσει και τις πιο δύσκολες ερωτήσεις, αλλά όμως δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος, δεν είναι μόνο ο μόνος πολιτικός αρχηγός. Εντάξει, οι άλλοι επειδή είναι πιο έμπειροι δεν έχουν σηκωθεί να φύγουν, αλλά έχουν βρει άλλους τρόπους. Δηλαδή, ή πάνε σε συνεντεύξεις που ξέρουν ότι το περιβάλλον είναι καλύτερο, ή ακόμα και σε κανάλια που ξέρουν ότι το περιβάλλον είναι καλύτερο με τους εκδότες, και είναι πιο προστατευμένοι. Μην τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ ξέρω πολιτικούς αρχηγούς που πάνε παντού. Αυτή είναι και αυτό που λέτε, κυρία Βόζεμπερ. Κυρία Βόζεμπερ, παρακαλώ. Κυρία Βόζεμπερ, αυτό που λέτε είναι η βιτρίνα. Μπορεί να υπάρχει πολιτικών επιχειρημάτων. Αυτό που λέτε είναι η βιτρίνα. Πίσω από τη βιτρίνα υπάρχουν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για το πώς θα γίνουν οι συζητήσεις. Έχω. Αν είναι δυνατόν τώρα, αυτό λέτε αυτό σε μένα. Για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και για υπουργούς εδώ, της Νέας Δημοκρατίας. Δύο-τρεις φορές, δύο-τρεις υπουργοί απείλησαν σε μένα. Της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ δεν συνέβαινε λίγο. Ή πριν δεν συνέβαινε. Η Βόζεμπερκ πάντα συνέβαινε. Μιλάτε αλλά για υπουργούς, εμείς είμαστε διάκοπτε. Εδώ, ας εσείς πούμε, όλοι. Στην εξουσία. Εμείς όλοι που είμαστε εδώ, ρωτήσαμε τι θα μας ρωτήσουν, ας πούμε, οι εκλεκτοί οικοδεσπότες. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το αλλάζετε το θέμα. Δεν το αλλάζω. Σας λέω κάτι άλλο. Γενικεύεται. Ότι καθόλου. Μπορώ να σας πω και τα ονόματα των τριών υπουργών που απείλησαν ότι θα φύγουμε. Εδώ. Δεν γενικεύω καθόλου. Μπορώ να σας πω πολιτικών αρχηγών που βάλαν όρους και τι όρους για να γίνει συζήτηση. Μην το συνεχίζετε. Αφού το ξέρετε ότι έτσι. Τι έγινε σε μια συγκεκριμένη. Μα εσείς το ρίξατε μόνο στον κύριο Κασελάκη αυτό που έχετε. Αυτό ρωτηθήκαμε, έγινε περιστατικό. Δίκιο, που έγινε περιστατικό, δίκιο. Πραγματικό. Η συμπεριφορά αυτή δεν ήταν σωστή. Το μου είπα από την πρώτη στιγμή. Αλλά λέω όμως ότι η συμπεριφορά άλλων πολιτικών αρχηγών. Είναι ανάλογη. Καλά, αυτό ναι. Λέω. Ο καθένας κρίνεται από την ναι, θέλω να σας πω ότι είναι η μόνη χώρα ίσως της Δυτικής Ευρώπης, από όσο ξέρω και ξέρω λίγο, όπου οι δημοσιογράφοι αυτολογοκρίνονται κυρίως από την πίεση που δέχονται από τους αρχηγούς και από τους πολιτικούς. Σε άλλη χώρα τέτοια συμπεριφορά επιβραβεύεται για τη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν επιβραβεύεται. Αν μας επιτρέπετε, κύριε Βόζεμπερκ, για να αλλάξω ώρα. Από τη μεταπολίτευση και μετά έχουμε ελευθερία. Αυτό ξέρω. Ελευθερία επίσης ότι η ελευθερία... Σας παρακαλώ, κύριε Φιλίππου, ακούστε να δείτε. Επειδή σας ακούμε προσοχή και πολύ σεβασμό. Άλλα από αυτά που είπε ο Μανώλης Αραγωστάκης, που θα έπρεπε να είναι η απάντηση στην πρώτη σας τοποθέτηση. Εσείς μείνατε στον Μπράβο, στον Κασελάκη. Τότε όχι. Μάλλον δεν θέλετε να ακούσετε κάποια πράγματα. Όχι, όχι. Οι πικρές αλήθειες που λέει η πολιτική σοφία και η δημοσιογραφική εμπειρία και η σοφία του Μανώλη Αραγωστάκη. Εσείς διευθύνετε εδώ και εγώ, τον ακούω πολύ προσοχή, αλλά εκτιμώ εσείς προσοχή. Εσείς μας όχι, όχι. Δεν πειράζει. Να ανοίξει δεύτερος κύκλος τώρα για το ίδιο. Προφανώς αυτό που καταγγέλλετε, δεν καταλάβατε αυτό που καταγγέλλετε για τον Κασελάκη, το κάνετε και ο ίδιος. Μας μαλώσατε όπως μάλασε και τον εαυτό κατά μια άποψη ο κ. Κασελάκης δημοσιογράφος. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη, δεν παίρνω θέση. Αυτό σας λέω με πολύ σεβασμό. Πάμε τώρα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο θέλω να πω, 20 δευτερόλεπτα. Ναι, σας παρακαλώ, μην το κάνετε μην αυτό, το γιατί κάνετε, θα θέλει δηλαδή, μια κουτσέτα και ένα πολύ. Γι' αυτό γκρίνιαξα και εγώ, να μην ανοίξει δεύτερος κύκλος. Ναι, το καταλάβατε. Κύριε Φιλίππου, είστε και εσείς εμπειρός και εμείς δεν είμαστε χθεσινοί. Καταλάβατε, το κόλπο το ξέρουμε και εμείς. Μην μας προκαλείτε, την μπάλα ξέρουμε και εμείς να την παίζουμε. Εγώ σέβομαι την δουλειά σας και δεν θα κάνω το σχόλιο που ήθελα να κάνω, γιατί σέβομαι την δημοσιογραφική σας πείρα και τη δουλειά σας. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στα Τέμπη. Πάμε στα Τέμπη, ναι. Έχουμε δίκη 8 Ιουλίου για το Μάτι. Την ίδια στιγμή έχουμε την αγωνία των συγγενών για τα Τέμπη με περιστατικά που αναδεικνύει η αντιπολίτευση και κυρίως που θέλει έτσι να καταδείξει και συγκεκριμένα πράγματα ή έμεσους χαρακτηρισμούς στο πρόσωπο ακόμα και του Πρωθυπουργού.
Και την ίδια στιγμή έχουμε και μια δίκη που ξεκινά για το Βάντι σε δεύτερο βαθμό, 8 Ιουλίου, με την δέσμευση υπόσχεση εισαγωγικά ότι αυτή θα διατηρηθεί ως ακροματική διαδικασία και μέσα στον Αύγουστο. Κυρία Βόζεμπεργκ. Καταρχάς να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στο Μάρτιο. Υποσημείωση κράτος δικαίου. Ναι, ναι, ναι. Ότι, σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του Ματιού, ξέρουμε ότι αυτό το οποίο επήγει είναι να προλάβουμε τους χρόνους της παραγραφής, επειδή είναι σε δεύτερο βαθμό κλπ. Ως προς τα Τέμπη, εγώ έχω μια πάγια αρχή, κυρία Χαριτάτου, κυρία Ρέβη. Είμαι μαχόμενη δικηγόρος για πάνω από 30 χρόνια. Σέβομαι τη δικαιοσύνη με την έννοια ότι είναι η ανεξαρτησία της κατοχυρωμένη και σέβομαι να μην προτάσω θέματα τα οποία είναι εκκρεμή ενώπιον της δικαιοσύνης για να αναδείξω αντιπολιτευτικές κορώνες. Το λέω γιατί. Γιατί η υπόθεση των Τεμπών, που άλλος την ονομάζει έγκλημα με πολύ εύκολο τρόπο, ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει δόλος και τι θα πει πρόθεση. Λοιπόν, είναι μια τραγωδία. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Στέκομαι με απόλυτο σεβασμό, όπως το έκανα και στο Μάτι και στη Μάνδρα, όπου χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των συγγενών των θυμάτων να διεκδικήσουν την απόλυτη αλήθεια. Αλλά παρακαλώ, το να βάζουμε εχμές κατά της δικαιοσύνης είναι ένα θέμα της κριτικής, δεκτό εκεί που υπάρχουν αργοί ρυθμοί, εκεί που υπάρχει οτιδήποτε μας κινεί το ενδιαφέρον ή θέλουμε να δώσουμε μια φάση παραπάνω. Αλλά από το να φτάνουμε με μια τραγωδία, να αποδίδουμε, προσέξτε, ποινικές ευθύνες σε φυσικά πρόσωπα πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, επιτρέψτε μου, αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Με την έννοια που θέλει η αντιπολίτευση να το εκμεταλλευτεί. Είναι με την έννοια που το ρωτάτε εσείς, κύριε Χαριτάτο. Έχουμε κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Κατά την άποψή μου, έχουμε. Είναι μια δημοκρατική χώρα που έχει προβλήματα, τα οποία καταγράφονται κάθε χρόνο στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εξετάζει το κράτος δικαίου κάθε χώρας. Και λέει εκεί και εκεί και εκεί υπάρχουν κενά, υπάρχουν παραλήψεις. Διορθώστε τα. Και σε εμάς έχει αναγνωρίσει στην Ελλάδα ότι οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μεγαλύτερο βαθμό. Αν όχι σε όλους, έχουν γίνει ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Μόνο γι' αυτό, μισή. Πάντα παντώ. Εάν υπάρχει κράτος δικαίου, όπως το λέτε εσείς, και που δεν έχω επί της ουσίας να σας απαντήσω παρά μόνο επί των πραγμάτων, πώς μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν γίνεται πραγματικότητα από την κυβέρνηση? Για και αναφέρομαι στις παρακολουθήσεις και στον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, ζητήθηκε λοιπόν, ακούστε λίγο, να το θυμίσω στους τηλεθεατές μας. Ζητήθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να δοθούν όλα τα στοιχεία στον κύριο Ανδρουλάκη. Και η κυβέρνηση αρνήθηκε. Δεν αρνήθηκε. Πώς υπάρχει κράτος δικαίου όταν το ανέτοτο δικαστήριο. Μα δεν τα έδωσε, κυρία. Κρίθηκε. Κυρία Βοζερμπρουκ, δεν τα έδωσε. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Αναγνωστάκη, επειδή όλοι ζούμε εδώ, και εσείς φυσικά και εγώ και όλοι μας, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κλήθηκε τότε από τον κύριο Γεραπετρίτη να ενημερωθεί. Άλλο σας λέω. Δεν θέλησε, ζήτησε να ακολουθήσει μια θεσμική οδό. Το ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδας. Σε ποια χώρα της Δυτικής Ευρώπης? Το ανώτατο δικαστήριο θα έβγαζε μια απόφαση και η κυβέρνηση δεν την έκανε πραγματικότητα? Ότι η κυβέρνηση δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας? Μα έδωσε δεν στοιχεία. Έγινε αυτό. Έδωσε στοιχεία. Ξέρετε ποιος αποφάνθηκε συνέχεια? Σας παρακαλώ εγώ, πολύ. Εγώ, κυρία Βόζεμπεργκ, που τώρα δεν γνωριζόμαστε χρόνια τώρα. Ελάτε όμως, μην το κάνετε. Δεν έγινε όμως. Και το απαντώ. Τα στοιχεία δεν έδωσαν. Και για να γυρίσω, να κλείσω, να μην πάρω περισσότερο χρόνο στο ερώτημα του κυρίου Χαριτάτου, της κυρίας Ρέβη. Εγώ θέλω να περιμένουμε την εξέλιξη της δικαιοσύνης, η οποία θα είναι ταχύτατη. Μάλιστα. Θυμίζω για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, ότι οι ρυθμοί ήταν ταχύτατοι στο να προχωρήσει η ανάκριση, ενώ στα Τέμπη, ενώ με συγχωρείτε, μάλιστα, στο Μάτι, περιμέναμε τόσα χρόνια για να μπορέσει, μάλιστα, να φτάσει σε μια πρώτη απόφαση. Μάλιστα. Κυρία Κοροβές. Κυρία Ρέβη, κύριε Χαριτάτο. Το ερώτημα είναι ένα. Για να θέσουμε. Ναι. Άρα το θέμα μας είναι κράτος δικαίου με φόντο τα Τέμπη, το Μάτι και τις παρακολουθήσεις που έβαλε στην κουβέντα ο κ. Αναγνωστάκης. Το λέω για τις τοποθετήσεις σας. Όχι, το θέμα μας είναι να έχουμε να ενημερώσουμε και το κοντρό και τα πλάνα για την Ελλάδα κράτος δικαίου ή ναι, δεν έχουμε. Λοιπόν, έχουμε δημοκρατία ή δεν έχουμε. Κυρία Κορβές. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι το εξής. Γιατί εμείς που κινούμαστε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα
και έχουμε λιώσει παπούτσια και χτυπάμε πόρτα-πόρτα και μπαίνουμε μέσα σε όλα τα καφενεία, νιώθουμε ότι ο κόσμος θέλει πολύ έντονα αυτή την ανατροπή στις επερχόμενες κάλπες. Για έναν και μόνο λόγο, γιατί έχει κουραστεί από αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και βιώνουμε τι, ειδικά με το έγκλημα των ντεμών. Και συγχωρέστε με, για μένα είναι έγκλημα και δεν το αναιρώ καθόλου αυτό που λέω. Προφανώς και είναι έγκλημα, γιατί προφανώς χάθηκαν 57 ψυχές αδικοχαμένες μέσα σε αυτό το τρένο. Και γιατί όμως ο κόσμος θέλει αυτή την ανατροπή? Μίλησα γιατί... για το δόλο, εγώ για... σας σέβομαι, ξέρετε. Άλλο το. Μίλησα για το δόλο. Έχει σημασία αυτό. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Γιατί παρακαλώ. Ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο αυτή την αλαζονία του 41%. Και τι εννοώ με την αλαζονία του 41%? Μιλάω για μονταζιέρες, μιλάω για μυστικές συναντήσεις. Δύο ημέρες μετά από αυτό το έγκλημα. Εγκαλείται αυτή τη στιγμή ο κύριος Τριαντόπουλος, που ήταν ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Και απορώ. Είναι ερώτηση. Να το αναρωτηθούν και οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές. Οι άνθρωποι αυτοί, από ποιους έπαιρναν εντολές? Ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό καταθέτω. Και ολοκληρώνω με το εξής. Στην προηγούμενη κουβέντα, με 10 δευτερόλεπτα, επειδή έχει κατηγορηθεί ο Στέφανος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ για lifestyle, επιτέλους αυτή η καραμέλα πρέπει κάπου να τελειώνει. Δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και χτυπάνε εκεί. Όμως, αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι οι κοινωνίες εξελίσσονται. Το πολιτικό μήνυμα μένει ίδιο και αναλύωτο και σοβαρό και συνεπές. Αυτό που αλλάζει μόνο είναι ο τρόπος επικοινωνίας του στον αποδέκτη. Εκείνος επέλεξε το. Σας παρακαλώ, κυρία μου, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Να κάνω ένα σχόλιο έτσι για τα Τέμπη, ότι η διαχείριση της τραγωδίας αυτής είναι θλιβερή από την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι καθυστερεί η απόδοση δικαιοσύνης εντείνει περισσότερο την αμφισβήτηση εκ μέρους των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Και το γεγονός αυτό που έγινε με τη συραφή των συνομιλιών. Το Πασόκ το ανέδειξε το θέμα, έκανε την πρόταση μομφής και πέτυχε και το μεγάλο πλήγμα στην κυβέρνηση, ένα μεγάλο πλήγμα στην κυβέρνηση αντιπολιτευτικά, αναγκάζοντας σε παρέτηση δύο υπουργούς της. Είναι όμως ένα στοιχείο στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία συνολικά μια ελπίδα προοπτικής. Διότι και στις έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πρόσφατα έβλεπα μία της μέτρων ανάλυσης για τη διανέωση για 10 χρόνια μετά, πώς πιστεύουν ότι θα είναι η χώρα, οι πολίτες. Και υπήρχε ένα συντριπτικό ποσοστό, 70% των πολιτών, που πιστεύουν ότι οι παθογένειες της χώρας θα διονύζονται σε 10 χρόνια. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι περισσότερο εντονότερη από ποτέ. Πάμε να ακούσουμε και τον υποψήφιο με το. Ναι, νομίζω ότι συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα, που βέβαια κοινός παρανομαστής ήταν τα πάρα πολλά θύματα. Το μένμα, δεν πρόλαβα να ξεκινήσω. Το μένμα ήταν μια φυσική καταστροφή, τεράστια, όπου βεβαίως αποδόθηκαν ευθύνες ακόμα και σε πολιτικά πρόσωπα. Με μια φυσική διαχείριση. Εντάξει, εδώ είναι ένα κοινωνιακό σοου που μας προκαλείτε τώρα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το μάτι, το καλύτερο και μας ήταν εκεί στο μάτι. Δύο εβδομάδες είναι στο μάτι. Που όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρξε λάθος διαχείριση, αποδόθηκαν ευθύνες και σε πολιτικά πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα αυτά, κάποιες στιγμές όπως ήταν και η κυρία Δούρου και οι δήμαρχοι τουλάχιστον εκεί πέρα, διαπομπεύτηκαν και αθώθηκαν σε πρώτο βαθμό. Ενώ το δεύτερο, τα Τέμπη, έχει να κάνει ακριβώς με τον ανθρώπινο παράγοντα. Και κυρίως στην πρώτη περίπτωση σε πολιτικά πρόσωπα αποδόθηκαν ευθύνες. Στη δεύτερη περίπτωση η κυβέρνηση προσπαθεί αυτή την τραγωδία, αυτό το έγκλημα, με κάθε τρόπο να το συγκαλύψει και δεν έχει δεχτεί ποτέ όποιες προτάσεις και αν έχουν γίνει είτε από κόμματα είτε από τους γονείς του, οτιδήποτε, να φτιάξει εξεταστικές επιτροπές, να αποδώσει, να παραπέμψει ανθρώπους ακριβώς για να δικαστούν και ας αθωθούν. Βλέπετε, υπάρχει μια τεράστια πολιτική διαφορά και συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν είναι ανώμια πράγματα. Κοινός παρανομαστής είναι νεκρή. Το είπα. Προσοχή, τώρα μην μας βάλει το διαπράγμα. Αποδόθηκαν ευθύνες λοιπόν σε πολιτικά πρόσωπα, διαπομπεύθηκαν πολιτικά, σκυλεύτηκαν και αθώθηκαν. Ενώ τώρα έχουμε μια κυβέρνηση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αργότερα μετά την επειδή διαλογική. Μακάρι, αλλά βλέπετε, κρίνουμε μια κυβέρνηση που κυβερνάει σήμερα. Ότι με οποιοδήποτε τρόπο αποφεύγει να αποδώσει την οποιαδήποτε ευθύνη και κυρίω. Μην μιλάτε για συγκάλυψη χωρίς αποδείξεις. Είναι πολύ βαριά πολιτικά, λέξη. Ένα λεπτό. Πολιτικά, πόσες επιτροπές ήρθαν. Είναι πολύ βαριά λέξη. Η επιτροπή λέξη που κάνετε, κυρία Ρότζεμπεργκ, δεν συγκάλυψε τα πάντα. Και είπε ότι ήταν απλές ατύχημα. Η συγκάλυψη είναι πολύ βαριά. Υπάρχει κάποια παραγωγή. Οι γονείς από μόνοι με τον πόνο τους που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν και η κυβέρνηση συγκαλύπτει τα πάντα. Και το μιλάω με κεφαλαία τη λέξη συγκάλυψη. Διαγωνισμό ευαισθησία. Θέλω να ξεκινήσω λίγο
Πάλι με αυτό που είπε η κυρία Βόζεμπερκ, για να εξηγήσω το εξής απλό. Ένα μήνα μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, αντιπρόεδρος του κόμματός σας είπε, «Μα τι θέλετε να κάνουμε? Ήταν χάλια η σιδηρόδρομη και το ξέραμε. Να το πούμε στον κόσμο για να μην ανεβαίνει?» Αυτή η τοποθέτηση δεν θα ξεχαστεί ποτέ από μένα, κυρία Βόζεμπερκ. Διότι ο γιος μου την προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε πάρει αυτό το τρένο. Κι εγώ. Δεύτερον. Προσωπικά. Εσείς. Δεύτερον. Για να δούμε λίγο αν υπήρχε συγκάλυψη ή όχι. Η Ευρωπαία εισαγγελέας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισαγγελέας, παρέπεμψε όταν έκανε μια έρευνα για την πριν περίοδο, από το 15 έως το 24, σταμάτησε όταν βρήκε προβλήματα που υπάρχουν με τους πολιτικούς και παρέπεψε την υπόθεση στη Βουλή. Τι έγινε, κυρία Βόζεμπερκ? Ό,τι γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές. Κοροϊδία. Ψέμα, συγκάλυψη. Απόλυτη συγκάλυψη. Όχι συγκάλυψη, απόλυτη. Με ψήφο κιόλας. Άρα διαχρονικά συγκαλύπτουν δηλαδή, όλοι όλους. Αυτό λέτε. Στη Βουλή, στις εξεταστικές επιτροπές. Δεν το λέω εγώ. Όχι, αυτό λέτε το εσείς τώρα. Το λένε εξεταστικές επιτροπές. Yeah. Και όχι όλοι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Το ύφος του κυρίου Καραμαλή δεν ήταν όλοι το ίδιο. Είχε δόλο ο κύριος Καραμαλής, κύριε Αναγνωστά? Είχε πολύ μεγάλη ευθύνη. Είχε δόλο, την ανέλαβε την ευθύνη. Καμία ευθύνη δεν ανέλαβε. Βεβαίως και έχει ανέλαβε. Και ποινικές ευθύνες. Είναι πολιτική ευθύνη. Και έχει, ακούστε λίγο. Ρωτάτε με έναν που είμαι ένα δημοσιογράφος να σας πω αν έχει δόλο ή όχι. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι ο χειρισμός σε όλα τα μεγάλα θέματα. Προσέξτε. Στις παρακολουθήσεις έχει ξεκινήσει από το 21. Είπατε ότι τις υποθέσεις είναι στην δικαιοσύνη. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται επιθέσεις. Σας παρακαλώ, κυρία Βόζεμπερκ. Ολοκληρώνω αμέσως. Από το 21 ξεκίνησαν οι παρακολουθήσεις. Δεν έχει γίνει τίποτα 3 χρόνια ολόκληρα. Από το 21. Και όχι μόνο αυτό. Έγιναν και προσωπικές παρακολουθήσεις που είχαν σταματήσει από το 75 στον κύριο Κούλογλου. Όχι, στον δημοσιογράφο που έκανε την έρευνα, που ανέβασε την έρευνα. Όχι στον κύριο Κούλογλου. Προσωπικές παρακολουθήσεις. Το ξέρετε το δημοσιογράφο. Επομένως είναι με τη δικαιοσύνη που έχετε θέμα. Ο Κουκάκης. Λέτε δεν έχουν γίνει έρευνες. Ο κύριος Κουκάκης. Φταίει η κυβέρνηση, ας πούμε, για να έχει. Όχι τον κύριο Κουκάκη. Θα σας το πω αμέσως. Αλλά έχει τόσα ονόματα όλα αυτά που δείτε που δεν έχουν καλή κάκη ακόμα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η στάση απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, η στάση απέναντι στους υπουργούς σας, η στάση απέναντι στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, η στάση απέναντι στον υπουργό εξωτερικών, που είχε βγει ότι παρακολουθεί το. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εκκρεμούν πιο χαλαρά. Εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Καλά, κύριε Βόζεμπερκ. Κύριε Αναγνωστάκη, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Χάρη σε εσά, γιατί έχετε τεράστια εμπειρία στην πολιτική διαδρομή. Δεν μιλήσαμε και δύο πράγματα τουλάχιστον. Θα βρούμε ευκαιρίες, αλλά προσπαθούμε να πάμε και σε αυτό. Δεν μιλήσαμε και για τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά εσείς το κάνετε συχνά. Έχετε δίκιο. Έχουμε μιλήσει. Έχει κρίση η Ευρώπη. Έχει μέλλον η Ευρώπη. Κύριε Βουτσέτη, δεν έχει μέλλον η Ευρώπη. Μιλά για την ακρίβεια, σα είχα μόνο για το Open. Α, είδα την Τετάρτη ποια μέρα ήταν που βγάλατε εδώ τον Κύπριο πρόεδρο αγροτών. Τι μέτρα έχουν πάρει στην Κύπρο για την ακρίβεια? Ναι. Ένα πολύ απλό που δεν θέλει η κυβέρνηση να το κάνει. Γράφουν την τιμή αγορά από το χωράφι, το μάτι αγοράζει 20 λεπτά. Γράφονται στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είναι ο κύριο. Δεν πέφτει χρόνο ένα από τον άλλο. Κύριε Πουτσέτη. Θερμά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σας. Επειδή με ρωτήσατε, είναι ο κύριος Τέλογλου. Όπου είχε καταγγείλει ότι έγινε προσωπική παρακολούθηση που είχε σταματήσει από το 1980 να γίνει. Κύριε Πουτσέτη, καλή επιτυχία. Θέλω να ευχηθώ στους συναδέλφους. Αυτό είναι. Το πολύ φεμινιστικό. Εμείς δηλαδή εδώ δεν υπάρχουμε. Εμείς εδώ δεν υπάρχουμε. Όχι, δεν κάνω διάκριση, αλλά... Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα, Έλβα, μας τι κάνεις, πώς είσαι. Ηθικό δίδαγμα. Ναι. Κανένας πολιτικός δεν είναι ευχαριστημένος με τον τηλεοπτικό χρόνο. Λογικό είναι αυτό. Τελείως. Πολλά οι άνθρωποι, εντάξει, έχω βγάλει πόρισμα πλέον, επειδή ακολουθώ πάντα. Έχω βγάλει πόρισμα. Ουδείς ευχαριστημένος. Είναι υποψήφιοι. Πάντα δεν έχουμε πει κάτι. Οι κυρίες και όχι, κύριοι... όλη η εκπομπή και να είναι. Και τρεις ώρες να είναι η εκπομπή σε ρί. Πάλι δεν θα έχουμε πει κάτι. Αυτό, πάντα. Είναι το κλασικό. Οπότε δεν το κάνει ένας, το κάνουν όλοι. Ανεξαρτήτως κόμματος. Για να δούμε τι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εμείς από το ποδόσφαιρο, γιατί θέλει να ταράξει τα νερά στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και να φέρει για το 0 εκείνος, όπως ξέρει. Να πούμε ότι έχει ζητήσει ο ίδιος προθεσμία κάποιων ημερών προκειμένου να δώσει την τελική του απάντηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Αναμορφωτής της Νάπολη, της Λάτσιο, κάτοχος του Europa League με την Chelsea, πρωταθλητής με την Juventus. Αναρρύθμιτες οι επιτυχίες στο βιογραφικό του Μαουρίσιο Σάρι. Στα 65 του αυτή τη στιγμή, πολύ μοντέρνο όμως το στυλ παιχνιδιού, καμία σχέση αντιστρόφως ανάλογο με την ηλικία του. Περιμένουμε να δούμε την έκβαση της υπόθεσης. Πάντως φαίνεται ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Άλυτα. Να έρθει στην χώρα μας. Τώρα, τι έχουμε απόψε. Αυτό που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Τι περιμένουμε όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά περιμένουμε μεγάλο τον τελικό φαινικός του Champions League. Ακριβώς. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Wembley στις 10. Θα αναμετρηθεί η Real Madrid, η πολυνίκη του θεσμού. 14 τρόπαια, πιο πρόσφατη κατάκτηση το 2022. Κόντρα στην μαχητική Borussia Dortmund, τους Γερμανούς της Borussia Dortmund, οι οποίοι έχουν κερδίσει το 1997 ένα τρόπαιο, επιστρέφουν μετά από 11 χρόνια σε τελικό ευρωπαϊκής κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σίγουρα ακούω προβλέψεις εσύ, Ευλαμπία, τι δίνεις. Να πω την Dortmund, γιατί να πεις την Dortmund, Ευλαμπία μου. Αλλά και η Real είναι η Real τώρα. Να πεις την Dortmund, Ευλαμπία μου. Από Dortmund. Εσύ... Εγώ Real. Ωραία, εγώ θα πάω με την Ευλαμπία, γιατί δεν θα πω ποτέ Real σε τίποτα. Οπότε θα πω Borussia, πάμε για την ανατροπή. Πόσο να σηκώσει πλέον και αυτός ο Αντσελεώτη. Ας σηκώσει κανένας άλλος κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάμε να δούμε γκολ. Δεν ήταν περίεργο αυτό που είπα. Πάμε να δούμε γκολ από τη. Όχι, σήμερα είμαστε με τα εκατομμύρια, με τα εκατοστά. Τώρα είναι να σηκώσει. Πάμε. Το τρόπε, το τρόπε. Λοιπόν, τα κορίτσια μας, τα κορίτσια μας. Και άλλοι δίνουν εκατοστά για να βγάλουν εκατομμύρια. Λοιπόν, έχουμε πάει στην εθνική μας, η οποία έδωσε παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2025 κόντρα στο Μαυροβούνιο. Οι φιλοξενούμενες, είδαμε, στην Κρήτη είναι το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με την Κούτς, όμως η Μάρκου έφερε το ματς στα ίσα αμέσως, στο 11. Στο δεύτερο ημίχρονο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε το προβάδισμα με την Σπυριδονίδου στο 49. Ωστόσο, κρατούσαμε την νίκη και στο τσακ στις καθυστερήσεις κάναμε πέναλτι και η Μουλάτοβιτς ισοφάρισε για το Μαυροβούνιο. Θα έχουν και άλλα παιχνίδια τα κορίτσια μας που τα πάνε καταπληκτικά. Ήταν το ντέρμπι κορυφής του ομίλου. Μακάρι να προκριθούμε στο γύρο 2025. Να έρθουν εδώ να τις γνωρίσουμε τις κοπέλες. Να έρθουν εδώ να τις γνωρίσουμε, φυσικά. Είναι κορυφαίες όλες. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο τένις. Είναι γιατί πολύ αυτός... το Μαυροβούνιο, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Έχω πάει, παιδιά. Είναι πάρα εγώ πολύ δεν ωραίο. Έχω πάει. Δεν πολύ ξέρω. Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο το Λονδίνο επίσης, μπορώ να σας πω. Ζηλεύω αυτούς που θα πάνε στον τελικό. Είναι και κάτι δικά μας παιδιά εδώ. Κάνω ότι δεν τα αναφέρω. Ρολάν Γκαρός, παρακαλώ. Έχουμε πάει στο Ρολάν Γκαρός. Πολύ ωραίο και το Παρίσι επίσης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λοιπόν, ακάθεκτος, συνεχίζει την πορεία του. Κέρδισε τον Ζιζέν απορρίψει σαν ενδεχόμενο. Πάμε τώρα στο μπάσκετ και θα δούμε όμορφες εικόνες από χθες από το ΟΑΚΑ. Είχαμε μια ωραία τελετή με 20.000 κόσμο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Πριν από τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη, βλέπουμε μπήκανε Εργίνα Ταμάν, Κώστας Λούκας με το τρόπαιο της EuroLeague, αποθεώθηκαν από τον κόσμο και σηκώθηκαν στον ουρανό του ΟΑΚΑ τα δύο λάβαρα που θα κοσμούν πλέον το γήπεδο. Είναι για την κατάκτηση της 7ης EuroLeague από το Τριφύλι. Το ένα έχει το στιγμιότυπο του Κώστας Λούκα με τον Εργίνα Ταμάν να σηκώνουν το τρόπαιο και το άλλο γράφει Berlin EuroLeague Champions 2024. Γιόρτασαν έτσι λοιπόν το 7ο αστέρι στο κλειστό του ΟΑΚΑ και το γιόρτασαν και με νίκη, να σας πω. Δεν δυσκολεύτηκαν στον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη. Τον κέρδισαν με 89-71 και έκαναν έτσι το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά. Και τώρα θα κλείσουμε
αυτό το κομμάτι, βέβαια, πριν ακολουθήσει το επόμενο. Γιατί έχουμε μια έκπληξη. Ναι, ναι, έτσι. Με τη βοήθειά σας, λοιπόν, τι ζήσαμε αυτές τις μέρες, παιδιά. Μέσα σας άφησα με 0 ευρωπαϊκά στη χώρα. Σας βρίσκω με 2 ευρωπαϊκά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δηλαδή, εντάξει. Στο ενδιάμεσο είχαν βγει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στους δρόμους. Είχε γίνει ένας χαμός. Είχαμε δει φοβερές γιορτινές στιγμές και ανθρώπους να γελάνε και να κλαίνε από χαρά. Θέλαμε να πάρουμε αυτά τα πουσαρίσματα για να μπούμε πολύ δυναμικά στο ελληνικός αθλητισμός, στον ευρωπαϊκό χάρτη. Τα καταφέραμε και ετοιμάσαμε ένα γρήγορο έτσι να πάρουμε μια γεύση, αλλά έτσι με τα μουσικής. Έτσι. Από το τι έγινε αυτές τις δύο μέρες με την κατάκτηση της 7ης EuroLeague από τον Παναθηναϊκό και φυσικά την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, που γίνει η πρώτη ομάδα που κατακτά στο ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο ευρωπαϊκό τίτλο. Το πήρε και το σήκωσε ο Ολυμπιακός! Απίστευτο! Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής του Conference League! Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης! Σέντρα, ο Ελκαμπή! Πάρα στα δίχτυα! Το πρώτο γκολ στο τελικό! Πάμε Ολυμπιακός, πάμε, πάμε! Καψούρα σαν και σένα δεν υπάρχει. Ένα σύμβολο ενότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο μικρός Γιαννάκης, ο φανέλα του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε να μοιραγόμαστε για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης 2024, ο Ολυμπιακός, το Conference League σε ελληνικά χέρια. Τέτοια. Ωραίες στιγμές, αλλά το πιο ωραίο είναι να το ζεις και να χαίρεσαι με τη χαρά μιας ομάδας, γιατί είναι ελληνική. Και πάμε να μας εστίσει το επόμενο μας θέμα για ένα πλάσμα που το αγαπάμε πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά, όταν είχα δει να του δίνει τη φανέλα ο Τζολάκης, του μικρού Γιαννάκη, και να του λέει από την ψυχή του, εύχομαι να πάρει στο Conference League, το πρώτο πράγμα που είχα πει στην εκπομπή ήταν στην ώρα Ελλάδος, πρέπει οπωσδήποτε ο Γιάννης είναι το γούρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, πρέπει οπωσδήποτε να πάει. Πάμε να το πούμε καλημέρα. Και μαθαίνω ότι πηγαίνει, λέω, το σήκωσε ο Ολυμπιακός, τελείωσε. Καλημέρα στον Γιάννη και στον μπαμπά του, τον Κώστα Παπαστεφανάκη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ και καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου, αγαπητέ καλημέρα. Κώστα, Γιαννάκη μας, Γιάννη μας, καλημέρα. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλημέρα. Σε ξυπνήσαμε λίγο νωρίς, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Μπα, δεν πειράζει, συνηθισμένος είμαι. Γιαννάκη, περιέγραψε μας αυτή την εμπειρία. Πώς ένιωσες που ήσουν στο γήπεδο? Ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί είδα για πρώτη φορά ελληνική ομάδα να το σηκώνει. Γιάννη, ξέρεις, παίρνεις, όπου και να πας, παίρνεις αγάπη. Είσαι μέσα στο γήπεδο και καθυλώνεις. Και ξυπνάς μέσα μας, Γιάννη, συναισθήματα και σκέψεις που εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι τα έχουμε ξεχάσει μεγαλώνοντας. Όπως είναι η αγάπη στο άθλημα, για το άθλημα, ο πραγματικός ενθουσιασμός, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε κακό στον άλλον. Διατηρείς ή μάλλον ξυπνάς κάτι αθώο που εμείς μεγαλύτερη ηλικία
το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε πετάξει. Λάθος μας, μεγάλο. Εσύ το κάνεις αυτό, Γιάννη. Μεγάλο λάθος και προσπαθώ να πω στους μεγαλύτερους να μην υπάρχει βία στα ελληνικά γήπεδα. Πώς αισθάνεσαι, αίρεση, Γιάννη, που έχεις γίνει πραγματικά το σύμβολο του ελληνικού ποδοσφαίρου? Το φανταζόσουν αυτό, όταν είχες έρθει πριν 2 χρόνια εδώ στο Open και είχαμε κάνει όλη την ξενάγηση, είχες πει και το δελτίο μας, είχες πει ότι θα γίνεις και αθλητικογράφος. Φανταζόσουν όλα αυτά που φανταζόσουν. Να σου πω την αλήθεια, δεν το φανταζόμουν. Δεν το φανταζόσουν, ότι θα γίνουν όλα αυτά. Όχι, όχι. Τώρα, το επόμενο όνειρο, ποιο είναι? Να σηκώσω το τσούλου με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Α, μας δίνεις. Σήμερα τι θα γίνει, δηλαδή. Είναι δικός μας ο... Κάνει πρόβλεψη. Ρεάλ, ρεάλ. Να σας πω ότι ο Γιάννης τα έχει πετύχει όλα. Τι είχες πει, Γιάννη? EuroLeague Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Conference League Ολυμπιακός. Και ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Δεν τα έχεις πει? Ναι. Ο Γιάννης, να σας πω ότι πηγαίνει σε μουσικό σχολείο. Α, ωραία. Θα τα αποκαλύψω τώρα, Γιάννη. Σε μουσικό σχολείο. Θα τα αποκαλύψω. Θέλω να μου πεις τώρα, με ποιον θα ήθελες να κάνεις ντουέτο παίκτη? Γιατί τραγουδάς και πολύ ωραία. Με τον Δεσπότο. Τι θα τραγουδούσατε? Σε παίρνω για να σου πω, πω. Τριαντάφυλλο. Ναι. Έχεις και είναι το αγαπημένο τραγούδι του Δεσπότο αυτό. Έχεις και ένα παράπονο όμως από το σχολείο. Τι? Δεν έχεις ένα παράπονο, γιατί κάτι είδα εγώ. Τώρα είναι τα παράπονα του, τώρα δεν σου λέει... Ας μιλήσουμε για το καλό πνεύμα του αθλητισμού. Ας μιλήσουμε γι' αυτό. Τι άλλο όνειρο έχεις, για πες μας. Έχω όνειρο να μπω όρθιο στο γήπεδο της Τούμπας. Ναι. Και να πάω να δω ένα τελικό Champions League. Τελικό Champions League. Ναι. Ο μπαμπάς τι λέει, τι λέει για όλες τις στιγμές, γιατί έχουμε και τον μπαμπά κοντά, όλες αυτές τις στιγμές που βλέπετε ότι όλοι έχουν αγκαλιάσει το γιο σας από όλες τις ομάδες, και αυτό θέλουμε να βλέπουμε, να μπορούν τα παιδιά μας με τους γονείς να πάνε στο γήπεδο, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν, και να φεύγουν ήρεμα από εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλο τον κόσμο, για την αγάπη που δείχνουν στο πρόσωπο του παιδιού μου. Ευχαριστώ όλες τις ΠΑΕ που μας έχουν φιλοξενήσει. Από την ΠΑΕ ΑΕΚ, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όλο και κάποιος θα ξεχάσει. Οπότε ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και όλες τις ΠΑΕ. Κώστα, αγαπητέ Κώστα, αν μου επιτρέψει τον Νίκο, αξιότιμη πατέρα. Εννοείται. Αγαπητέ Κώστα, ποια πιστεύεις ότι η στιγμή μέσα σε ένα γήπεδο που δεν αρέσει το Γιάννη και σου λέει «Μπαμπά, αυτό δεν μου αρέσει που ακούει, που βλέπω»? Και ποια είναι η στιγμή που βλέπεις την καρδότητα να χτυπάει πάρα πολύ έντονα και λες και ενθουσιάζεσαι και εσύ μαζί του και ανανεώνεσαι μέσα σου και... Η ισχυρότερη στιγμή που είναι όταν βλέπει ο Γιάννης στα συνθήματα να βρίζουν τους παίχτες. Δεν είναι ωραίο αυτό, όχι. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Πάντως, εμείς πραγματικά χαιρόμαστε με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, όταν τον είδαμε το Γιαννάκη μέσα στο γήπεδο να πανηγυρίζει μαζί με τον Ολυμπιακό για την νίκη, άνοιξε η καρδιά μας, γιατί αυτό θέλουμε να το ξαναπούμε. Καλές εικόνες του αθλητισμού, όμορφες. Να μην χαθεί κανένας άλλος άνθρωπος. Κανένας, γιατί υποστηρίζει μια συγκεκριμένη ομάδα. Να μπορούμε να νικάμε όλοι και να χαιρόμαστε όλοι. Γιατί φοβερή ατάκα είπε. Ναι. Δεν είμαι ο Γιάννης μόνο του ΠΑΟΚ. Είμαι ο Γιάννης όλων των ομάδων. Και έχει πάει σε όλα τα γήπεδα. Φανέλες, χαμός, συλλογή. θέλω να μου πεις, ρε εσύ, Γιάννη, εσύ τώρα με το παράδειγμα που δίνεις και τη συμπερίληψη που δίνεις, τεράστια μάχη για αυτήν, τι θα έλεγες σε ένα παιδί που έχει και αυτό κάποια μορφή σαν αναπηρία και σε βλέπει εσένα και λέει, αφού το κάνει ο Γιάννης, μπορώ κι εγώ? Έτσι. Να μην το παρατάει ποτέ και να μην φοβάται τίποτα. Έτσι, σε θέλουμε να μην τα παρατάς ποτέ, να μην φοβάσαι τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάντα εδώ για όλα Κώστα, τα ζητήματα που σε απασχολούν, ορίστε, και για να σου δίνουμε λίγο... βήμα. Αλλά σήμερα θέλαμε, σήμερα θέλαμε να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι του υγιούς αθλητισμού, του μπαμπά με το παιδί που πηγαίνει στο γήπεδο, ανεξαρτήτως το ποια ομάδα υποστηρίζει. Και αυτό γεννά μια δέσμευση.
Αγαπητέ Κώστα, Γιάννη μας, εμείς τελειώνουμε εκεί προς τον Ιούλιο, έτσι. Μήπως λίγο αργότερα εκεί, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, βρεθείτε εδώ μαζί με την Έλβη μας. Ναι. Και να πούμε. Πάλι ξανά. Να αναφερθούμε και στα παράπονα που πρέπει να βρουν χώρο στο τηλεοπτικό αέρα. Και δεν θέλω να τη συνδέσουμε με μια ευχάριστη δυνατή στιγμή. Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί από αυτό από φίλους τηλεθεατές που αυτή τη χρονική στιγμή έχουν ένα θυμικό περίεργο. Κατάλαβε, Έλβη μου, επιτρέψε μου. Ναι, εγώ επειδή αναφέρθηκε γενικότερα. Όλα καλά. Δεν υπάρχει θέμα προς Θεού, αλίμονο. Να μας κλείσει με ένα μήνυμα για γεννά μια δέσμευση απέναντι στον Κώστα και στον Γιάννη. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο της βίας. Πες μας, ρε Γιάννη, το μεγάλο στο μήνυμα, έτσι όπως τα λες εσύ και ξέρεις. Να κλείσουμε έτσι. Να μπορούν οι φίλαθλοι να πηγαίνουν με τις φανέλες τους στο γήπεδο. Έτσι. Άξι. Και στο μετρό και στο δρόμο και παντού. 90 λεπτά αντίπαλοι για μια ζωή φίλοι. Τι όμορφο, μην το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να σου πω τώρα, πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ. Έτσι. Πάρα πολύ. Ή μάλλον, Γιαννάκη, να ξέρεις ότι εμείς πολύ σε πάμε, πολύ σε αγαπάμε. Αυτό είναι σύνθημα. Είμαστε φαν εμείς. Να είστε καλά. Είμαστε φαν. Να είστε καλά. Φιλιά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ γλυκιά σύνδεση. Δεσμευόμαστε για το μέλλον. Λοιπόν, Έλβη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάμε και τη δέσμευση. Ο βαφτιστήρας σου, μιας που είναι εδώ η Έλβη, ναι. Τα είπε όλα το μέσα παιδί. Ο Παντελής, ναι. Ο Παντελής έπρεπε να είναι εδώ, να έχει θέση εντάξει, σήμερα. Κάνω μια διαχείριση εικόνας, γιατί εντάξει, είναι πιτσιρικά, καταλαβαίνεις. Να μας δώσει την πρόβλεψη. Ε? Να μας δώσει την πρόβλεψη. Να, ναι. Για το έδωσε ο Γιαννάκης τώρα Real Madrid, εμείς δεν πάμε πουθενά. Πουθενά. Με την Πορούσια, πουθενά. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη, τα λέμε αύριο. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να με βοηθήσεις, γιατί... Φίλοι τηλεθεατές, αναδείξαμε την προηγούμενο διήμερο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αναδείξαμε το θέμα της φάβρικας, όπως τουλάχιστον έτσι καταγράφεται και αναφέρεται, που έχει και μάλιστα ως αποτέλεσμα την διαθεσιμότητα γυναίκας αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, που είναι στη διαθεσιμότητα εξαιτίας της εμπλοκής σύμφωνα με το κατηγορητήριο ή σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, σε φάβρικα παράνομων, μάλλον ψευδών γνωματεύσεων, που υποστηρίζουν ενδεχομένως. Οι καταδικάζουν εύκολα και αβασάνιστα με ψευδείς γνωματεύσεις πατεράδες, τους δαιμονοποιούν για να κερδίζουν ενδεχομένως την επιμέλεια γονική μέρημνα ή να κερδίζουν τις δίκες ή τις εξελίξεις νομικές οι μητέρες. Συμβαίνει και το ανάποδο, αλλά πλειονότητα είναι με πατεράδες. Λοιπόν, είχε όμως και εξέλιξη αυτό, φίλοι τηλεθεατές. Και διάβασα το ρεπορτάζ σου στο Έθνος. Και θέλω να αναφερθώ. Το είδαμε και στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού. Σε ανοιχτές υποθέσεις την Πέμπτη ξανά να ανοίγει αυτό το θέμα. Γιατί έχουν υπάρξει πάρα πολλές καταγγελίες. Δηλαδή έχουν ανοίξει πολλά στόματα και υπάρχουν πάρα πολλοί πατεράδες οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη. Το άκουσαν στο Open και αμέσως επικοινώνησαν με τις αρχές. Αυτό όμως το θέμα προκάλεσε και κάτι ακόμη. Προκάλεσε το να στοχοποιήσουν μια εξαιρετική αξιωματικό ψυχολόγο στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, την Κωνσταντίνα Κωστάκου. Κάποιοι δηλαδή άρχισαν να κάνουν μια σπέκουλα ότι είναι εκείνη, ενώ η Κωνσταντίνα είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Πέτρος Κουσουλός είπε και το όνομα της εμπλεκόμενης ψυχολόγου που έχει τέτοια διαθεσιμότητα που ξεκινά από Β. Το επιθετό της. Ναι. Είναι μια εξαιρετική επιστήμονας, κυρία Κωστάκου, και εσύ την ξέρεις και πολύ καλά προσωπικά και πολλά χρόνια. Την ξέρω από το ρεπορτάζ, γιατί έχει στηρίξει το ρεπορτάζ στο παρελθόν και μάλιστα είναι χαμηλών των αξιωματικών και πάντα σέβεται και το ιερό της έργο και το καθήκον της και την εικόνα της αστυνομίας. Το γιατί θέλησαν κάποιοι την Κωνσταντίνα Κωστάκου να την στοχοποιήσουν και να την δαιμονοποιήσουν έχει να κάνει ενδεχομένως και με έρηδες μέσα στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας που πάντα επικρατούσαν. Δεν αλλάζουν ποτέ αυτά. Είναι αυτά που λέμε σταθερές παθογένειες της ελληνικής αστυνομίας, όπως συμβαίνει και παντού. Και κάποιοι ενδεχομένως που θέλαν εύκολα για να προσβάλλουν το έργο της κυρίας Κωστάκου, να την δαιμονοποιήσουν ή να την βάλουν σε ένα περιβάλλον κινδύνου. Γιατί όταν στοχοποιείς μια γυναίκα αξιωματικό με τέτοιο ψευδές περιεχόμενο, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει και να γίνει εφιάλτης. Κάνει η κοπέλα, κάνει μερίδες. Πηγαίνει σε σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Βγαίνει, ενημερώνει τους γονείς. Συμμετέχει όπου τη ζητήσουν και στην ΕΣΥΑ ήταν παντού, τον Νοέμβριο παντού. Σε μια ανάλογη συζήτηση που διεξάγαμε. Παιδιά, ντροπή. Δηλαδή, μαζέστε το. Ντροπή. Μην εκμεταλλεύεστε τα πάντα για να βγάλετε το άκτη σας ή για να δημοποιήσετε ή για να, αν θέλετε, να αντιδράσετε, να εκδικηθείτε αυτούς που σας βάζουν στη θέση σας. Περιμένουμε διακεκριμένη... το επεισόδιο της Πέμπτης με τον Πέτρο Κουσουλό, τον καλό μας συνάδελφο. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα.
το τι συμβαίνει με το εξωτερικό, γιατί είναι κοντά μας. Όχι, προς εξωτερικό, είναι ο κύριος Γιώργος Κώτσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Πολλά τα θέματα που θέλουμε να σας πούμε. Καλό μήνα, καταρχήν. Καλό μήνα και ήταν και πολύ ωραίο το ρεπορτάζ με το μικρό Γιαννάκη που προβάλατε νωρίτερα. Γιατί μετά από μια εβδομάδα εθνικών επιτυχιών για τις ομάδες μας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά που εκπέμπονται και πρέπει να εκπέμπονται είναι αυτά που πρέπει να μείνουν στο τέλος. Γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι που ενώνει, μας προσφέρει χαρά και πρέπει να μένει αυτό από αυτές τις διαδικασίες και όχι νοσηρές συμπεριφορές που βιώσαμε όλοι. Να δούμε και το θέμα όμως του σχολείου που έχει θίξει το παιδί, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Θέλω να ξεκινήσω από ένα θέμα, κύριε Κότσιρα, που το έχουμε διαβάσει πολύ έντονα και στον τύπο σήμερα. Υπάρχει συμφωνία που έχουμε κάνει με την Αμερική να μας φέρουν δικούς μετανάστες στην Ελλάδα. Κάποιοι λένε για 500 και θα είναι και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Το ρεπορτάζ, μάλιστα, αυτό που γράφτηκε στο ξένο τύπο, δεν είχε φροντίσει ούτε από ό,τι γνωρίζω να ενημερωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Ξέρετε, δεν υπάρχει, δεν πιστοποιείται καμία σχέση σε σχέση με αυτά που αναφέρονται. Και αυτό, ξέρετε, προκύπτει, κυρία Ρέβη, και γενικότερα από την στάση της χώρας μας όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με το θέμα της μετανάστευσης. Διότι έχουμε επιτύχει η χώρα μας να έχει αντιμετωπίσει ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, όπως ήταν η παράνομη μετανάστευση. Ξέρετε ότι οι ροές έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Εγώ επισκέφτηκα πρόσφατα, μάλιστα, και τη Σάμο και τη Λέσβο. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Διαψεύδεται το ΣΥΜΠΙΕΣ. Το έχει και το αρμόδιο Υπουργείο. Και μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, δεν είχε φροντίσει και το αρμόδιο μέσο να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Άρα διαψεύδεται η πληροφορία που δίδεται ότι έχει γίνει συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης και αμερικανικής κυβέρνησης για μετανάστες από τη Λατινική Αμερική που θα προωθηθούν στην Ελλάδα. Ορθό, ξεκάθαρο, αυτό είναι. Αυτό. Μάλιστα. Το λέω για να το έχουμε και στο τίτλο μας, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε και στα... Κοιτάξτε, έχουμε την πρόεδρο του Σκοπίων. Παράδειγμα, έχουμε ένα... επιμένει η πρόεδρο του Σκοπίων να λέει ότι... εντάξει, τη σέβομαι την συμφωνία των Πρεσπών, αλλά εγώ επιμένει στη διαθέση ότι εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως... αυτοπροσδιορίζομαι ως Μακεδόνισσα, τη χώρα όπως Μακεδονία και αυτό θα κάνω. Εδώ έχουμε πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να αντιληφθεί ότι, ξέρετε, για να υπάρξει ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός συνολικά των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης Βόρειας Μακεδονίας, οφείλουν να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες θέλει την πρόοδο στα Βαλκάνια, θέλει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά για να πάμε εκεί πρέπει να τηρούνται καταρχάς συμφωνίες. Εδώ υπάρχει μια συμφωνία η οποία, όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία τότε ως αντιπολίτευση είχε επισημάνει τα προβληματικά σημεία της. Είναι όμως μια διεθνή συμφωνία η οποία αυτή τη στιγμή έχει κυρωθεί από τα δύο κοινοβούλια και προβλέπει κάποια συγκεκριμένα, έχει κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις. Πρώτη και κύρια, προφανώς είναι το συνταγματικό όνομα. Η πρόεδρος των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, με αυτό που κάνει, προφανώς παραβιάζει και τη συμφωνία και το σύνταγμα της χώρας. Θα δούμε, γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα κυβέρνηση, όπως ξέρετε, στη γειτονική χώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Η χώρα μας αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με έναν πολυδιάστατο τρόπο. Υπήρξαν καταδίκες από όλο το διεθνή παράγοντα για αυτό το ζήτημα. Και νομίζω ότι οφείλει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο η γειτονική χώρα να προσαρμοστεί στα δεδομένα τα συμφωνηθέντα για να υπάρξει και μια ομαλή πορεία και στο δικό της επίπεδο σε σχέση με την ευρωπαϊκή της προοπτική. Έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει κυρωθεί, έχει υπογραφεί, έχει κυρωθεί και πρέπει να τηρηθεί. Νομίζω ότι η θέση της Ελλάδας είναι πολύ καθαρή και πολύ σαφής. Διπλωματικά πώς είμαστε, δηλαδή έχουμε ξεκινήσει τις διπλωματικές συζητήσεις και για κυρώσεις που έχουμε ακούσει ότι μπορεί να επιβάλλει η Αμερική από την πλευρά της Βουλγαρίας, που επίσης είναι ένα θέμα που την απασχολεί. Εμείς αντιδράσαμε από την πρώτη στιγμή, όπως προείπα. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ορισμένη κυβέρνηση. Ναι, αλλά και ο εντολοδόγος Πρωθυπουργός, όπως θέλω θα την αποκαλώ τη χώρα μου και οι Έλληνες σας κάνουν την ομίλια. Όλα θα κρυθούν επί του πρακτέου. Mm-hmm. Ξαναλέω, όταν υπάρχει μια συμφωνία, η συμφωνία οφείλει να τηρείται και από τα δύο μέρη. Από εκεί και πέρα θα παρακολουθούμε προφανώς την εξέλιξη των δεδομένων στη γειτονική χώρα και θα πράξουμε αναλόγως. Να πάμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε έντονα, διότι είχαμε μια σύλληψη ενός Τούρκου για τρεις πυρκαγιές. Και εδώ υπάρχει έντονο θέμα και από αυτό που ξέρω και εγώ από το ρεπορτάζ μου είναι ότι πάντα και κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ασχολείται με αυτές τις περιπτώσεις και ότι γενικά αυτή τη στιγμή που είναι και ο Ιούνιος και έρχεστε μια τέτοια ημέρα εδώ, είναι οι κεραίες όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σηκωμένες για κάποιες τέτοιες καταστάσεις.
ασχοληθήκατε με το Υπουργείο Εξωτερικών με την υπόθεση. Τα θέματα αυτά τα χειρίζονται, είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χειρίζονται, είναι πολλαπλή η διάσταση της δημόσιας δίκης, η οποία ασχολείται με το θέμα και της πυροπροστασίας εν γέννη και των θεμάτων που προκύπτουν από τις έρευνες που γίνονται. Όλα προφανώς τίθενται υπό αξιολόγηση και υπό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Επειδή έχουμε ακούσει και παλαιότερα ότι φοβόμαστε μια προβοκάτσια για διάφορα πράγματα ή το οτιδήποτε άλλο, όπως έναν υβριδικό πόλεμο κτλ. Έχουμε κάποια πληροφορία αυτή τη στιγμή ότι μπορεί κάποιοι. Η Ελλάδα, κυρία Ρεύη, η χώρα μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε. Οι υπηρεσίες της είναι σε πλήρη ενεργοποίηση σε όλα τα επίπεδα και διαφυλάσσουμε με πλήρη τρόπο και τα εθνικά μας συμφέροντα και τα ζητήματα που αφορούν στην πυροπροστασία, όπως αυτά μπορούν να εκφραστούν. Η χώρα μας έχει ένα πολύ οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, το οποίο αντιμετωπίζει οτιδήποτε και όταν υπάρχουν κάτι. Όταν υπάρχουν θέματα που πρέπει να ανακοινωθούν δημοσίως, αυτά ανακοινώνονται, όπως ξέρετε, από τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα ήθελα λίγο μια ανατελεία πριν πάμε και στην επιστολική ψήφο, γιατί επειδή και απευθείας μεταδίδεται η εκπομπή στην Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο μας από Mega TV, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα. Χτες ράγησαν και οι πέτρες, δάκρυα στα μάτια συγγενών, αλλά και όσοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να παλεύεις, να μάχεσαι και να θυσιάζεσαι για την πατρίδα σου. Και η πατρίδα μας είναι ο Ελληνισμός, είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος. Όταν στην 115 πτέρυγα μάχης είχαμε τον επαναπατρισμό των οστών των αγνοωμένων πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών στην Κύπρο. Μιλάμε για Ελδικάριους, μιλάμε για τον Γεώργιο Αναλυτή, τον Παναγιώτη Λιόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσιτηρίδη, τον Αλέξιο Χριστόπουλο, τον Αναστάσιο Κρατημένο, τον Γεώργιο Μαρτζάκλη, τον Κωνσταντίνο Τσαγκαλίδη και τον Ιωάννη Ηλιόπουλο, τους οποίους τους λέμε πλέον αθάνατους. Και θέλω να προσθέσω και ζητώ συγγνώμη αν ακρηγορώ και την δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, που δήλωσε ότι έφτασαν από την Ελλάδα αυτοί οι άνδρες για να ενισχύσουν την προάσπιση των εδαφών μας και να διασφαλίσουν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Για να αντισταθούν στις ορδές του Ατήλα. Για να ενωθούν με τους αδερφούς μας στην Κύπρο, όπως σε κάθε άλλη εθνική επιταγή της ιστορίας. Θες να ακούσουμε και τους συγγενείς. Τους συγγενείς. Πάμε να το που φυλάγανε τις. Τι να κάνω, είναι πολύ έντονα στιγμή. Το έχω καλύψει και παλαιότερα αυτό στο Υπουργείο Άμυνας. Είναι ανατριχιαστικό. Τιμή στους αθάνατους. Τα συναισθήματα είναι και καλά και κακά. Απ' τη μια περιμέναμε τόσα χρόνια να βρούμε έστω ένα μικρό κοκαλάκι να το φέρουμε στην πατρίδα πίσω. Πράγμα που έγινε, απ' τη μια στεναχωριόμαστε και απ' την άλλη αισθάνομαι τόση περηφάνεια που έχω έναν αδερφό ήρωα. Μεγάλη περηφάνεια. Ήταν μια δύσκολη μέρα, γιατί μετά από 50 χρόνια σχεδόν αγωνίας και πόνου, κατορθώσαμε να κάνουμε κάτι που αυτό το κάτι για μας ήταν πολύ σημαντικό, να φέρουμε ορισμένα οστά στην πατρίδα. Για μία ακόμη φορά επέστρεψαν, δεν επαναπατρίστηκαν, επέστρεψαν λείψανα στην Πατρώα Γη. Τι εννοώ με αυτό, ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα και η Μητροπολιτική Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Επομένως αυτοί οι άνθρωποι που χύσαν το αίμα τους εκεί στην Κύπρο, θεωρούμε ότι γυρίζουν στην Πατρώα Γη για να μπορέσουν να τύχουν να είναι κοντά στις οικογένειες και να τιμηθούμε. Με αίσθημα συγκίνησης, αλλά και εκπλήρωσης του μέγιστου εθνικού χρέους. Υποδέχομαι σήμερα, εν ονόματι της κυβέρνησης, αλλά νομίζω και του συνόλου του ελληνικού λαού, τα λείψανα 9 Ελλήνων στρατιωτικών που έπεσαν το 1974. Και θέλω να απευθυνθώ με σεβασμό στις οικογένειές τους, οικογένειες που προσέμεναν καρτερικά να ενταφιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους, να σταματήσουν να τους θρηνούν ως αγνοούμενους, να τους τιμήσουν ως ήρωες πεσόντες υπερπατρίδος, όπως ακριβώς αρμόζει. Μάλιστα. Ποιος δεν δίνει στις δηλώσεις του. Κύριε Υφυπουργέ. Τιμή και δόξα στους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι ο ελληνισμός, κύριε Χαριτάτο και κύριε Ρεύη, οφείλει πολλά σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση των αξιών μας, και ο ελληνισμός κυπριακός και ελληνικός είναι ενιαίος. Αυτό το λέμε πάντα και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, κάθε χρόνο γίνονται και εκδηλώσεις και για την κυπριακή διασπορά στην Κύπρο. Είχα πάει μάλιστα πέρσι, είχα την τιμή έτσι σε ένα πολύ συγκινητικό περιβάλλον και θεωρώ ότι οι δύο χώρες
σωστά και πολύ ορθά και διαχρονικά οφείλουν τα ελληνικά συμφέροντα και τον ελληνισμό συνολικά να τον υπερασπίζονται ενία. Γιατί έχουμε μια τεράστια δύναμη παγκοσμίως και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες νομίζω ότι δείχνουν ότι μπορούμε ακόμα περισσότερο να ενισχύσουμε αυτούς τους πολύ συνεκτικούς δεσμούς οι οποίοι ξεκινάνε από το παρελθόν και πηγαίνουν πολύ βαθιά στο μέλλον. Και έχουμε και ένα κοινό πρόβλημα, τη στάση της Τουρκίας, τον Ερντογάν. Τον ακούσαμε να λέει τώρα για την Αγία Σοφιά πράγματα που μας προκαλούν έντονη θλίψη, να πω, θυμό, δυσαρέσκεια. Ο καθένας σας το κρίνει με το συνέστημα που θέλει να προκρίνει. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι και επίσης τι γίνεται με την κίνηση που θέλει την Τουρκία να εντάσσει τη γαλάζια πατρίδα μέσα στα βιβλία της. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Κοιτάξτε κυρία Ρεύη, η σχέση μας με την Τουρκία είναι μια σχέση ιδιαίτερο σύνθετη και ιδιαίτερο δύσκολη, επιτρέψτε μου να πω. Είναι γείτονές μας, έχουν μια σταθερή στρατηγική σε πολλά ζητήματα η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εμείς όμως υπερασπιζόμενοι πλήρως τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, τα εθνικά μας δεδομένα, επιθυμούμε και να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, γιατί όπως είπα προηγουμένως, είμαστε γείτονες με την Τουρκία. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάβλος διαλόγου τον τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος, ξέρετε, στο μέτρο που είναι εφικτό, έχει αποφέρει και κάποια αποτελέσματα. Ένα από αυτά συζήτησαμε προηγουμένως για το μεταναστευτικό. Ήταν η διαχείριση αυτή που γίνεται και έχουμε μία μείωση των ροών. Έχουμε μία μεγάλη γκάμα συμφωνιών σε θέματα οικονομίας, πολιτικής προστασίας. Έχουν υπάρξει επισκέψεις ένθεν κακήθεν των δύο αρχηγών κρατών προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα σημείο διαλόγου. Και επίσης, τον τελευταίο 15 μήνες έχουμε μια μεγαλύτερη ηρεμία στο Αιγαίο. Ξέρετε, όταν εγώ προημερών επισκέφθηκα τη Λέσβο και τη Σάμο, είδα ότι το θέμα, ας πούμε, της τουριστικής βίζας που υπήρξε αυτή η πρόβλεψη πλέον για την επταήμερη αυτή βίζα, έχει βοηθήσει και έχει αγκαλιαστεί από τις τοπικές κοινωνίες. Λέω, κρατάμε κάποια δεδομένα, γιατί η σχέση μας με την Τουρκία είναι προφανώς, το είπα από την αρχή, είναι και σύνθετη και δύσκολη. Απλά υπάρχουν θέματα σε αυτό τα οποία... που λέτε, ότι συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή μιλήσατε για έρεμα νερά στο Αιγαίο, που αυτά έχουν την αξία τους και ειδικά αυτούς τους τελευταίους μήνες και για την απέναντι πλευρά, για τους γείτονες και για εμάς. Τη ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι βράζουν τα νερά, δημιουργώντας νέες γενιές πολιτών στην Τουρκία, νεολαίας, που μαθαίνει την ιστορία όπως την επιθυμεί κάποιος για να βλέπει απέναντι έναν εχθρό. Ναι. Όχι ένα φίλο ή γείτονα. Θεωρώ εντελώς προβληματικό και να δημιουργείτε, να τοξικοποιείτε. Προφανώς έχετε δίκιο σε αυτό. Να δημιουργούμε τοξικό περιβάλλον και μάλιστα σε νεότερες γενιές. Θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό το λέω ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία και ανοιχτά είναι και προβληματικά είναι. Και δύσκολα είναι στην διαχείρισή τους. Όμως, κάνει κάποιο διάβημα, έχουμε κάνουμε κάνει συνεχώς. Και αυτό ακριβώς, κυρία Ρεύη, σε αυτό έγκυται και η σημασία του διαλόγου που έχει ανοίξει. Όταν υπάρχουν και σε επίπεδο θετικού διαλόγου, θετικής ατζέντας, επικοινωνίες, και σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, συναντήσεις, και σε επίπεδο το ύψιστο επίπεδο μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μητσοτάκη, συναντήσεις. Τίθενται θέματα. Και το να υπάρχει διάλογος και να μπορούμε να τα επιλύουμε όσα επιλύονται μέσω διαλόγου, σίγουρα είναι κάτι θετικό. Προφανώς η χώρα μας δεν κάνει πίσω σε καμία κόκκινη γραμμή. Η Τουρκία έχει τα δικά της ζητήματα γεωστρατηγικής πολιτικής, αλλά η χώρα μας έχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Και ποιο είναι το σημαντικό και πού έχουμε βάση, και αυτό έχει βάση για το μέλλον, η χώρα μας βασίζεται σε ό,τι υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Βασιζόμαστε, δεν ετεροκαθοριζόμαστε στην εξωτερική μας πολιτική. Έχουμε μια πολιτική αρχών. Η πολιτική αρχών είναι αυτή που σε βγάζει κερδισμένο σε βάθος χρόνου, όταν βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, και ακριβώς αυτές οι θεωρίες που τυχόν αναφέρεστε για τα εκπαιδευτικά δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Το τι έχει γίνει στην ιστορία έχει καταγραφεί. Η Ελλάδα λοιπόν δεν θα τεροκαθοριστεί. Εμείς βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο, υπερασπιζόμαστε την πραγματικότητα και την αλήθεια, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούμε παραλλήλως να έχουμε κάποιους στοιχειώδεις και σοβαρούς διάβλους επικοινωνίες στα θέματα που μπορεί να μας ενώσουν. Μάλιστα. Να πάμε στην επιστολή και ψηφίσουμε και να κλείσουμε αυτό. Εγώ τη Δευτέρα. Φτάσαμε, είμαστε μια εβδομάδα πριν σχεδόν τις ευρωεκλογές. Μην ξεμπερδέψαμε, Υπουργέ, τελειώσαμε. Μια χαρά. Μια χαρά. Άνετα, ήταν σπιτάκι μας, τα δώσαμε, τελείωσα. Εξαιρετικά. Και στον χώρο εργασίας έρχονται. Και... Αδιάβλητα να είναι, βέβαια να πούμε. Αδιάβλητα, γιατί ξέρω, τον δίνει στο φάκελο. Αδιάβλητα είναι πλήρως και ήταν και μια πολύ μεγάλη κατάκτηση δημοκρατίας. Βλέπετε κι εσείς ότι και από την ανταπόκριση του κόσμου και από την εμπειρία μέχρι τώρα. Στο εσωτερικό όμως ανταπόκριση του κόσμου, κύριε Κότσιρα, για το εξωτερικό. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι γράφτηκαν, κυρία Ρεύη, από το εξωτερικό περίπου 50.000. Αν σκεφτείτε ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που ήταν εθνικές εκλογές και αντιλαμβανόμαστε όλο το διακύβευμα και στα μάτια των πολιτών, είναι προφανώς πιο αυξημένο γιατί βγάζουν κυβέρνηση. Ήταν κάτω από 20.000. Βλέπουμε ότι έγινε ένα πρώτο βήμα, σημαντικό βήμα, διότι κι εγώ που.
πήγα, όπως και άλλα στελέχη της κυβέρνησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, πήγαμε στο εξωτερικό. Είδαμε ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ίσως λίγο μειωμένο λόγω των ευρωεκλογών, αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα, μια μεταρρύθμιση που αν εμπεδωθεί και συνεχιστεί, και εδώ είναι ένα κρίσιμο κομμάτι. Εγώ το λέω στην εκπομπή σας και το πιστεύω ακράδαντα, ότι πρέπει μετά τις ευρωεκλογές να ψηφιστεί ο νόμος για να ισχύσει και στις εθνικές εκλογές. Δεν μπορούμε να έχουμε à la carte δικαιώματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση. Είδαμε ότι και εντός Ελλάδας υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Οι παιδιά, νεότερα, άνθρωποι ηλικιωμένοι, και οποιοδήποτε επιθυμούσε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν λοιπόν ένα βήμα δημοκρατίας και ισότητας. Το κρατάμε. Όλα στη ζωή και στη δημοκρατία θέλουν εμπέδωση και ωριμότητα. Προχωράμε επί τη βάση αυτού που χτίσαμε αυτή τη στιγμή και ευελπιστώ πραγματικά το επόμενο διάστημα να βρούμε συμπόρευση και από τα υπόλοιπα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε αυτή τη μεταρρύθμιση να τη συνεχίσουμε και για τις εθνικές εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που μπορούν να προξενήσουν και δεν πρέπει να προξενήσουν πολιτική αντιπαράθεση, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα τα δικαιώματα των πολιτών όπου και αυτοί και αν βρίσκονται. Συνεχίζουμε, προχωράμε και ευελπιστούμε οι ευρωεκλογές να έχουν συμμετοχή. Γιατί η συμμετοχή θα είναι το πρώτο που θα πρέπει να αξιολογήσουμε και για τώρα και για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε χαιρετισμούς και από τους συναδέλφους σας από την Ιανδά που ήσασταν, είχατε διτελέσει πρόεδρο. Α, μάλιστα. Ιανδά είναι από τα πιο όμορφα κομμάτια περίοδου της ζωής μου. Μου είπαν οι δικηγόροι, μου είπαν για σένα και χαιρετισμούς στον Υπουργό. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ήταν πρόεδρο στην Ιανδά. Ήταν μία από τις πιο όμορφες περίοδους το 2010-2012 που με τους νέους συναδέλφους εδώ στο Υπουργό κάναμε προσπάθειες. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, κάμερα πάνω μας. Τέσσερα λεπτά με τοποθέτηση και ζωή. Κάτσε, τι δίνουμε, περίμενε. Θα είσαι μετά το ωφέλιμο διάλειμμα. Να το δώσουμε. Άστα αυτό. Θα είσαι μετά το ωφέλιμο διάλειμμα. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, γυράσκω αειδιδασκόμενοι. Ναι. Οπότε ευχηθείτε μου καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Δεν δίνουμε όλα τα παιδιά, δίνουν και φοιτητές, σαν εμένα. Λοιπόν, η Ευλαμπία θα αποθεσμευτεί για την υπόλοιπο ημίωρο της εκπομπής. Γιατί έχει τις εξετάσεις της. Ναι, και δεν ήθελα να ζητήσω εξαίρεση. Ναι. Θέλω να δώσω κανονικά με όλους τους φοιτητές. Αυτό θέλω να πω. Και μπράβο σου. Και για την επιλογή, λοιπόν, και για την υπομονή, να γράψω. Και για τις αντοχές σου και καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά. Ελπίζω να γράψω. Ελπίζω να γράψω και να είναι όλα σωστά αυτά που θα πω, για την ηθική είναι το μάθημα. Ωραία. Που πραγματικά σήμερα διερωτάσατε τριγύρω αν υπάρχει ηθική, αν υπάρχει αλήθεια, αν υπάρχει δικαιοσύνη. Λοιπόν, ψυχοστάθμιση, κυρίες και κύριοι, και τοποθέτηση 4 ελαστικών από την εταιρεία Οικονόμο, η οποία είναι μια εταιρεία που έχει 40 χρόνια εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου και έχει 5 καταστήματα στην Αττική, elastika.economou.gr, για να δείτε περισσότερα. Μήνυμα ή τηλεφώνημα στο 14800 μαϊκός αριθμός. Κύριε Ελαστικά, Goodyear κληρώνει αύριο. Καλή σας επιτυχία. Διεκδικείτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το πεζό 208 Active, 1200 κυβικό, αξίας 20.000 ευρώ, φίλοι τηλεθεατές. Ένα αυτοκίνητο ακαταμάχητο, όπως οι ίδιοι άνθρωποι της πεζό περηφανεύονται και δεν έχουν και άδικο. Διασκεδαστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο και να ανταποκρίνεται σε κάθε σας επιθυμία και απέτηση. Λοιπόν, καλό τάξιδο στην τυχερή, το τυχερό που θα το αποκτήσει σε λίγο καιρό, βέβαια. Δεν είναι αύριο η κλήρωση όπως είναι τα μεταλλαστικά. Λοιπόν, ευχαριστώ για αυτή την πρόκληση που με έχεις βάλει φέτος, την ακαδημαϊκή, τη νέα. Γιατί εσύ με παρακίνησες να το κάνω. Εγώ, όλη η ομάδα. Θέλω να σου πω ότι ναι, το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε και θα συντονίσεις εξαιρετικά, γιατί είσαι ένας υπέροχος καπετάνιος. Θέλω να ακούσω, γιατί θα προλάβω να το ακούσω αυτό το σχόλιο, για τη δικαιοσύνη και για το κομμάτι ότι ακόμη κι αν ένα θύμα έχει καταγγείλει 6 φορές, έχει συλληφθεί 6 φορές ένας δράστης για ενδοοικογενειακή βία, παρόλα αυτά κυκλοφορεί ελεύθερος. Λοιπόν, ενδοοικογενειακή βία και προστασία θυμάτων, πικρές αλήθειες, αμέσως μετά το ωφέλιμο διάλειμμα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κορίτσι. Είναι εντυπωσιακό ότι διαβάζω τα μηνύματά σας, φίλοι τηλεθεατές. Έχετε όλοι σας την θετική διάθεση, τις ευχές και την καλή σας την καρδιά για την Ευλαμπία μας. Που, σε λίγο που να είναι, ξεκινάει τις εξετάσεις της στην ψυχολογία. Να τις ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όσους συμμετέχουν στις εξετάσεις. Ανήλικοι φίλοι, ενήλικες φίλοι, κυρίες και κύριοι. Και μέσα από την καρδιά μας κάθε επιτυχία. Και αυτή η διαδρομή μπορεί να είναι και διαβίου, διαδρομή ζωής. Η ανάγκη για μάθηση, για εισαγωγή σε μια νέα επιστήμη, δεν πρέπει να τελειώνει ποτέ, με ό,τι και αν ασχολούμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, και καλή επιτυχία και χωρίς παράπονα ή διάθεση μόνο για αριστεία.
το ταξίδι είναι που αξίζει. Οδηγός οι δικές σας σκέψεις, οι δικές σας αγωνίες, κάθε φορά που μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, κυρίως όταν αυτή έχει αιματηρά ή θανάσιμα αποτελέσματα, συνεχώς ρωτάτε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν γνώριζα, δεν το περίμενα. Είναι έτσι ακριβώς. Ή να απευθυνθώ στη δικαιοσύνη. Θα τρέξω στην αστυνομία. Θα τρέξω στα δικαστήρια. Θα βρω το δίκαιο μου. Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι έχουμε τα πλέον έμπειρα χείλη για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με ευθύτητα και ειλικρίνεια απέναντί σας. Άρα λοιπόν η ενδοοικογενειακή βία και η προστασία των θυμάτων είναι η ανοιχτή κουβέντα που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή με έμπειρους επιστήμονες και πρόσωπα που και αγαπάμε και θεωρούμε ότι είναι οδηγοί μας τουλάχιστον στο δημοσιογραφικό έργο. Να καλωσορίσουμε την κυρία Βέρα Θανασίου, την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Καλώς ήρθατε, κυρία Θανασίου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η κυρία Αγγελική Καρδαρά. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ θερμά. Η κυρία Καρδαρά είναι επιστημονική υπεύθυνη στο Crime and Media Club του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος. Διδάκτρο επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Θα μπορούσα να μιλάμε όλες τις ώρες για τις διακρίσεις σας και φυσικά και επιστημονική υπεύθυνη και υπεύθυνη για το e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα λοιπόν έχετε στη δική σας φροντίδα και στη δική σας ευθύνες χιλιάδες πολίτες, είτε αυτοί είναι νεαρής ηλικίας ή μεγάλης ηλικίας, που έχουν ανάγκη τη μάθηση και την εισαγωγή στην επιστήμη. Άρα θέλω να δώσω στους φίλους τηλεθεατές το μέγεθος της ευθύνης που έχετε, άρα και της εμπειρίας πάνω σε αυτή την ευθύνη. Τον θεωρώ φίλο, ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο δόκτωρ εγκληματολογίας, ποινικολόγος, συγκεκριμένος δικηγόρος, ο κ. Παναγιώτης Παπαγιάννης στην παρέα μας. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λιγότερο επικοί τίτλοι μου ταιριάζουν περισσότερο. Είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στο δικό σου λόγο, ότι λες πικρές αλήθειες, αγαπητέ Παναγιώτη, κύριε Παπαγιάννη, και αυτό είναι μεγάλο. Είναι η μόνη ουσιαστική εγκληματοπροληπτική πολιτική το να κοιτάξουμε πώς αντιμετωπίζουμε την ενδοοικογενειακή βία. Αφορά το μέλλον, αφορά τους ανηλίκους και τις οικογένειες. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, φίλοι τηλεθεατές, να μπούμε στο θέμα με τα νεότερα στοιχεία που διαρκώς αυξάνονται. Τα ποσοστά δεν φαίνεται αυτό το αιματηρό, αυτή η μάστιγα, αυτό το φαινόμενο της αιματηρής ενδοοικογενειακής βίας, ρέα πράπα, να μειώνεται. Διαρκώς επαναλαμβάνονται τα περιστατικά και διαρκώς επαναλαμβάνονται ή αυξάνονται οι καταγγελίες. Πάμε να δούμε τα νέα δεδομένα του τελευταίου χρονικού διαστήματος, ρέα. Έτσι ακριβώς. Να παρουσιάσουμε λοιπόν τα νέα στοιχεία μέσα σε μία εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 20 μέχρι τις 26 Μαΐου. Το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης χρειάστηκε να χειριστεί 1005 περιστατικά. Σε ό,τι αφορά όμως, ήταν 1005 οι κλήσεις, ναι. Ό,τι αφορά τα 500 περιστατικά, ήταν νέα περιστατικά, το οποίο οφείλουμε να τονίσουμε, και οι αρχές προχώρησαν στις 418 συλλήψεις. Η γλώσσα των αριθμών, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση έρχεται να αποτυπώσει το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο οξύνεται συνεχώς. Κάθε άλλο παρά καλά είναι τα νούμερα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτό το επτάήμερο, να πούμε ότι 74 γυναίκες εγκαταστάθηκε το panic button. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει περαιτέρω αύξηση και οι γυναίκες σπέβδουν να ζητήσουν βοήθεια. 13 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας ζήτησαν να μεταφερθούν σε δομές. Ένα θέμα επίσης που προβληματίζει, γιατί έχουμε δει ήδη αρκετά περιστατικά όπου οι γυναίκες μπορεί να φτάνουν να ζητάνε βοήθεια, αλλά δεν αποφασίζουν τελικά να πάνε να φιλοξενηθούν σε δομές. Θα το εξηγήσουμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό με τη βοήθεια της κ. Αθανασίου στην πορεία. Συνεχίζουμε, ρε. Λοιπόν, χαρακτηριστικό της κατάστασης που είναι εξίσου ιδιαίτερο ζωφερή, περιστατικό που συνέβη, θα το πούμε λίγο εντάχει, στη Λιβαδιά. 31χρονη γυναίκα έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ένα άγριο περιστατικό, άγριος ξυλοδαρμός από τον πρώην σύντροφό της. Η γυναίκα βρέθηκε τραυματισμένη στο λαιμό, στα πλευρά. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, την χτυπούσε στο κεφάλι και στα περισσότερα σημεία του σώματός της. Η γυναίκα τραυματισμένη αναζητούσε βοήθεια. Βρισκόταν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι της. Έτριξε στο σπίτι του ενδιαστάσεως συζύγου της για να ζητήσει βοήθεια. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο πρώην σύντροφος, σαν τάβρος είναι η αλοπολείο, εισέβαλε μέσα στο σπίτι και υπήρξε περιστατικό ξυλοδαρμού ανάμεσα στον ενδιαστάσεως σύζυγο και στον πρώην σύζυγο. Για το θέμα επιλήφθηκε η αστυνομία. Ο δράστης έχει οδηγηθεί σε ανακριτικές αρχές. Στο σημείο αυτό όμως να πούμε ότι περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν υπάρχουν σίγουρα μόνο στην Ελλάδα, γιατί μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα παρακολουθήσαμε χαρακτηριστικά περιστατικό στην Ιταλία, στη γειτονική χώρα, όπου γυναίκα έπεσε από οδογέφυρα. Την έσπρωξε ο σύντροφός της. Η γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο γιατί την πάτησε φορτηγό.
Το περίεργο στην όλη ιστορία είναι ότι ακόμα και την ίστατη στιγμή ο δράστης προσπαθούσε να παραπλανήσει τις ιταλικές αρχές, να εμφανίσει την υπόθεση ως μία αυτοκτονία, μέχρι που κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, έσπασε και ομολόγησε τι ακριβώς είχε γίνει. Να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, να βάλουμε μέσα και πληροφορία για τους φίλους τηλεθεατές. Ρωτάτε λοιπόν τι γίνεται, γιατί βλέπουμε κάποιους που είναι κατηγορούμενος, καταγγελόμενος ή πιάνεται ακόμα και στα πράσα, λίγες ώρες μετά να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θα μας τα απαντήσει ο κ. Παπαϊωάννου σε λίγα λεπτά. Να πάμε στο βασικό ερώτημα και αφορά την κυρία Αθανασίου. Αυτό που να το συζητήσουμε σπαρέμβρα, φίλοι τηλεθεατές, το λέμε συνέχεια, γιατί ένα πρόσωπο, είτε είναι άντρας, κυρίως πλειότητα των περιστατικών είναι γυναίκες, μένει μέσα σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Ποιοι μπορεί να είναι οι πραγματικοί λόγοι που δεν μπορούμε να τους ζήσουμε, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, ή επιστρέφουν σε κακοποιητικό περιβάλλον. Βλέπουμε δηλαδή γυναίκες που πάνε από κακοποιητικό σύντροφο σε νέα σχέση με πρόσωπο που καταλήγει επίσης κακοποιητικό σύντροφο. Τι συμβαίνει, κυρία Αθανασίου? Το είπατε πολύ σωστά. Δυστυχώς υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί σε πρώιμα χρόνια ενδεχομένως κάποιες φορές της παιδικής ηλικίας και λίγο αργότερα κακοποίηση, έχοντας μάθει σε ένα μοντέλο βίας, ένα μοντέλο επιθετικότητας, ένα μοντέλο κακοποίησης, ψάχνει να αναπαράξει αυτό που της είναι γνώριμο. Όσο και αν ακούγεται οξύμορο, σε ψυχικό επίπεδο, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να αναπαράγουμε αυτό που μας είναι γνώριμο, γιατί μέσα από αυτό αισθανόμαστε μια ασφάλεια. Ξέρω, ακούγεται στο ευρύ κοινό κάπως έτσι περίεργο αυτό, αλλά υπάρχει μια προβλεψιμότητα σε ασυνείδητο επίπεδο. Σε συνειδητό επίπεδο υπάρχει η ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, ότι τα πράγματα θα διορθωθούν. Σε ασυνείδητο επίπεδο όμως επιλέγουμε, πάει το μάτι μας, πάει η ψυχή μας σε αυτό που έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε. Σκεφτείτε για παράδειγμα να θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο και να θέλετε να αγοράσετε μια συγκεκριμένη μάρκα. Το πιο πιθανό είναι ότι στον δρόμο θα βλέπετε αυτή τη μάρκα συνέχεια, γιατί αυτό είναι που θα σας απασχολεί και αυτό είναι που θα έχετε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σας. Αντίστοιχα, όταν έχω βιώσει κάτι το οποίο είναι στο μυαλό μου και στην ψυχή μου καταγεγραμμένο, είναι σαν οι κεραίες μου να μειωθούν εκεί. Μετά τι γίνεται? Η γυναίκα μπαίνει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι έτσι από την αρχή. Η πρώτη μέρα είναι διαφορετική. Η πρώτη μέρα βρίσκει έναν άντρα συνήθως, ο οποίος εξιδανικεύει αυτή τη γυναίκα, την κάνει να πιστεύει ότι είναι η μοναδική. Συνήθως οι δράστες είναι και εξαιρετικά χειριστικοί. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ξεκινούν είναι με. Είναι τα καλά παιδιά, η εξαιρετική περίπτωση, οι πολύ γόηδες, οι πολύ αφοσιωμένοι εραστές, συντροφοί, σύζυγοι, που μάλλον κάτι άλλο κρύβει η ψυχή τους και η διάθεσή τους πραγματική. Ακριβώς. Οπότε μια γυναίκα μπαίνει σε μια σχέση, βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος τη θέλει τρελά, συνήθως. Γοητεύεται και του λέει με θέλει. Και νιώθει μοναδική. Τι άλλο να κάνει για να μου αποδείξει ότι με θέλει? Ακριβώς. Από τον ανεβίαιος. Υπάρχουν σηματάκια, υπάρχουν σημάδια τα οποία αναγκάζεται να τα παραβλέπει. Δεν τα βλέπει σε συνειδητό επίπεδο. Και έτσι έρχεται η πρώτη προσβολή. Λέει, θα είναι τυχαίο γεγονός. Είναι τόσο καλός, με αγαπάει, με θέλει. Ή και έχει ασυνείδητα εκπαιδευτεί να τα παραβλέπει. Ακριβώς, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οπότε αυτό έχει μια κλιμάκωση και έπειτα μπαίνουμε στο χειρισμό που από την ακραία εξιδανίκευση πάμε στην ακραία υποτίμηση. Και εκεί υπάρχει εξάρτηση. Γιατί? Γιατί όταν με εξιδανικεύει, νιώθω μοναδική. Όταν με υποτιμάει, νιώθω ότι δεν έχω πουθενά άλλου να βρω κάποιον. Ήδη που να μου με έχει θέλει. Διαλύσει την προσωπικότητα εσωτερικά, την αυτοπεποίθησή μου. Είναι αρκετά εύθραυστη ούτως ή άλλως. Έχει χάσει την ενέργεια που έχει το πρόσωπο να μπορεί να αντιστέκεται με τα ενστικτά του. Ενδεχομένως να μην την είχε και ποτέ αυτή την ενέργεια να αντιστέκεται. Το ενδιαφέρον, μπορώ να ρωτήσω βεβαίως, κάτι, γιατί είναι τα κατάλληλα χείλη να το ακούσουμε. Πώς είναι καταλά, δυνατόν οι άνθρωποι. Θα κάνω εγώ τα ερωτήματα. Είναι εμπειρική παρατήρηση και το ερώτημα προφανώς θέλω να το ακούσω έτσι πιο τεκμηριωμένα. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι που δεν έχουν καμία. Δεν εξαρτάται οι κακοποιητές που είναι συνήθως άνδρες, αν έχουν ένα επίπεδο πνευματικό ή μορφωτικό. Από τα πολύ χαμηλά ως τα πολύ ψηλά, πώς είναι δυνατόν να επιλέγουν με τέτοια επιτυχία τις κακοποιούμενες, τα θύματα τους, αναγνωρίζοντας τις υποδοχές που έχουν στο χαρακτήρα τους για να το κάνουν αυτό? Υπάρχει κάτι που στην ψυχαναλυτική σκέψη λέγεται ασυνείδητο. Τα ασυνείδητα επικοινωνούν. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο συνειδητός μας, το συνειδητό κομμάτι του ψυχισμού μας δεν μπορεί να τα πιάσει. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όπως ξέρουμε όλοι, δεν χρησιμοποιούμε συνειδητά το 100% του εγκεφάλου μας. Άρα όλα αυτά τα ερεθίσματα που βλέπω, κάτι στο βλέμμα, κάτι στη στάση του σώματος, κάτι στην πρώτη ανταπόκριση, στο πρώτο κοπλιμέντο, κάτι στον τρόπο που προβάλλει κανείς και εκθέτει τον εαυτό του, ακόμα και μέσα από τα social media, στο πόσο έχει την ανάγκη να υπάρχει διαρκώς, στο πόσο έχει την ανάγκη
να εκφράζει τον πόνο του ή τη χαρά του ή οτιδήποτε άλλο, τον καθιστούν ουσιαστικά δέκτη περισσότερων πληροφοριών από αυτές που μπορεί να φανταζόμαστε όλοι. Και εκεί έρχεται ο νόμος να πει το εξής. Καταρχήν, νομίζω και θέλω και εδώ έτσι, μια επιβεβαίωση ή διάψευση, ότι κανένα θύμα δεν έχει κάνει τον κακοποιητή του να αλλάξει, κάνοντας πίσω ή δείχνοντας ανοχή. Αυτό πρέπει να το πούμε, νομίζω. Ποτέ. Και έρχεται και ο νόμος να πει ότι ψυχολογικά δεν μπορώ να επέμβω στο τι σκέφτεσαι ή στο πώς νιώθεις, αλλά όποιος σηκώσει το χέρι, σου δίνω τη δυνατότητα να το καταγγείλεις και να τον διώξεις. Και εδώ θα το πούμε και παρακάτω, δεν είναι μόνο θέμα δομών. Είναι οι εισαγγελικές αρχές να εφαρμόσουν τους κείμενους νόμους και να απομακρύνουν τους κακοποιητές από τα σπίτια. Όχι οι γυναίκες να πηγαίνουν σε δομές, να φεύγει ο κακοποιητής. Κύριε Παπαϊάννου, λέτε, έφτασε στο νόμο, κύριε Αθανασίου, ότι υπάρχει γενικά μια αντίληψη του πώς θα προστατέψουμε το θύμα ενδεχομένως σε μια δομή ή πείτε μας τι θέλετε. Α, δεν θέλετε, δεν πειράζει, εμείς ρωτήσαμε. Ναι. Και λιγότερο του να περιορίσεις και να παρακολουθήσεις την περιφορά ενός ανθρώπου, ο οποίος με στοιχεία στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ακράδαντα στοιχεία, φαίνεται ότι είναι κακοποιητικός, εξαιρετικά επικίνδυνος. Και για την σύντροφό του, αλλά και για την κοινωνική του συναναστροφή. Για τα παιδιά και αφήνουμε λοιπόν τον τύπο, τον συγκεκριμένο κύριο, που μπορεί να είναι κάθαρμα με πτυχίο ή χωρίς, κάθαρμα με φουσκωμένο ή άδειο λογαριασμό, βεβαίως, να κυκλοφορεί ελεύθερος με δικονομικές τρίπλες και κοιτάμε πώς θα προστατεύσουμε. Κυρίως... Αυτό όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, κυρία Θανασίου, κύριε Παπαγάνου, κύριε Καρδά, πυροδοτεί το ένστικτο του κτίνους. Προφανώς, μα αυτή η ανομία αυτή. Γιατί νιώθει ανεξέλεκτος, νιώθει ελεύθερος πυροδοτείται από και η αίσθηση λοιπόν ότι θα πάω κάπου το θύμα σου, το υποψήφιο θύμα σου, την τηλεία σου, να την κρύψω, πήγαινε να την βρεις, πυροδοτεί μέσα του ακόμα πιο άγρια ένσταθαρο, κύριε Θρασίου. Κάνω κακή ερμηνεία. Καθόλου και αναλόγως. Καθόλου. Και αναλόγως πυροδοτεί και την ανασφάλεια και το φόβο του θύματος. Είναι σαν να κάνεις ένα ελεύθερο κυνήγι. Σαν να του λες, OK, τα κατάφερες εκεί, θα σου δυσκολέψω, θα σου αλλάξω πίστα. Αν αυτό λέγεται νομικός πολιτισμός προστασίας των θυμάτων, η τότε κουλτούρα, κάτι συμβαίνει. Η κουλτούρα μας πρέπει να αλλάξει, γιατί μας... οι νόμοι υπάρχουν. Ναι, ναι. Το θέμα είναι η εισαγγελής και η εφαρμοστική λογική των δικαστών να απορροφήσει κάποια στιγμή ότι εάν, εντάξει, είναι το τελευταίο μέτρο, εάν αποφασίσεις μερικούς μήνες να μπει κάποιος φυλακή επειδή συνελήφθη γιατί έριξε μπουνιές στη γυναίκα του ή στη σύντροφό του, αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο αντιμετώπισης ή κάποιον ο οποίος επί χρόνια την υποτιμά, τη βρίζει μπροστά στα παιδιά, τη φωνάζει μπροστά στα παιδιά. Αυτό δεν είναι εύκολο να το αποφασίσει ο δικαστής να τον βάλει στη φυλακή. Όμως, εάν το κάνει και αν διαμορφωθεί μια κουλτούρα μέσα στα χρόνια, γιατί ξέρετε, οι νόμοι δημιουργούν, θέλουν υπέδαφος, θέλουν να απορροφηθεί κοινωνικά το ότι έτσι το εφαρμόζουμε. Αν λοιπόν κάποιοι από αυτούς τους κυρίους που σηκώνουν χέρια μπαίνουν μέσα στη φυλακή, το μόνο σίγουρο είναι το ότι σε 5 ή 10 χρόνια θα έχουμε μια αντίστοιχη κουλτούρα το ότι αυτό δεν το κάνουμε. Μάλιστα. Θα έχει περάσει στα παιδιά, θα έχει περάσει στα σχολεία και θα μπορούμε να λέμε το ότι αυτό είναι ένα αδίκημα το οποίο φροντίζουμε να μην υπάρχει για το μέλλον. Την 5η-6η του μηνός στο κτίριο της ΕΣΕΑ Ακαδημίας 20, στον πρώτο όροφο, θα συμμετάσχετε σε μια επιστημονική μερίδα, η οποία έχει αυτό ακριβώς τον τίτλο, φίλοι τηλεθεατές. Η προστασία των θυμάτων είναι ενδοικογενειακή βία και προστασία των θυμάτων. Επιστημονική υπεύθυνη και σε αυτή την ημερίδα, η οποία ανήκει στο Κέντρο Μελέτης Εγκλήματος, είναι η κυρία Αγγελική Καρδαρά και ως επιστημονική υπεύθυνη του Crime and Media Club. Lab. Συγγνώμη, το λέω για Club, γιατί το μπερδεύω. Crime and Media Lab του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος, που γίνεται εξαιρετική δουλειά από τους επιστήμονες και όσους συμμετέχουν σε αυτήν την. Προεξαρχούσης της κυρίας Καρδαρά, βέβαια, να το πούμε. Αυτό δεν πειράζει. Είναι παρούσα, εμείς θα το πούμε. Δεν τους ξεχωρίζουμε, προκειμένου, κυρία Καρδάρα, γιατί είναι και στην παρέα μας και γιατί είναι και συνεργάτηδά μας. Κατά καιρούς μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εσείς θα δώσετε κάποια στοιχεία στην επιστημονική ημερίδα, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, 6 ώρα το απόγευμα, Ακαδημίας 20 στο κτίριο της ΕΣΥΑ. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε, να κάνετε ερωτήματά σας ή να παρακολουθήσετε σοβαρές επιστημονικές τοποθετήσεις με ουσία και περιεχόμενο, να είστε εκεί την 5η-6 ώρα στην ΕΣΥΑ. Πάμε στο περιεχόμενο τώρα. Βεβαίως. Ότι στόχος μας σε αυτήν την επιστημονική εκδήλωση, η οποία, όπως είπατε, φέρει τον τίτλο «Η ενδοοικογενειακή βία και η προστασία των θυμάτων» με ένα πάνελ εκλεκτών ομιλητών και ομιλητριών, όπως ο κύριος Παπαϊωάννου, που μου έκανε τη μεγάλη τιμή να αναδείξει την ποινική νομική διάσταση αυτών των υποθέσεων, εξαιρετή συνεργάτης και από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, τα μέλη μας από το Crime and Media Lab, που θα παρουσιάσουν τα πορίσματα μελετών που πραγματοποίησαν στο lab μας στη διάρκεια της χρονιάς.
ενώνουμε ουσιαστικά τη φωνή και τις δυνάμεις μας, προκειμένου να αναδείξουμε και πρακτικής φύσεως θέματα. Να πούμε ότι η μερίδα, κύριε Καρδαρά, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, είναι υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ και τη δημοσιογραφική υποστήριξη του Προπάγκο. Πάμε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα από τα ευρήματα που έχετε και θα αναδείξετε στην ημερίδα που αφορούν τους φιλοσυνθετές στο ενδιαφέρον που αφορά την προστασία των θυμάτων. Υπάρχει προστασία των θυμάτων ή όχι? Ποια είναι τα ευρήματα που έχετε κατά κύριο μέρος? Να πούμε ότι ο κάθε ομιλητής και η κάθε ομιλήτρια, ανάλογα με την ιδιότητά του, θα αναδείξει τα δικά του στοιχεία από τη δική του οπτική. Ωραία. Και τη δική του προσέγγιση. Οπότε ανυπομονώ και εγώ να ακούσω τον κάθε ομιλητή και την κάθε ομιλήτρια και ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχή του κοινού και διάδραση του κοινού στο τέλος. Πάμε στο ερώτημα. Προστασία θυμάτων, βεβαίως. Κύριε Καρδαρά. Στην προστασία θυμάτων, όσον αφορά στο δικό μου κομμάτι, θα σας έλεγα ότι θα συνδυάσω αυτή την έννοια με την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση θα την βάλω σε δύο κεντρικούς άξονες. Εκπαίδευση της νέας γενιάς μέσα από τα σχολεία μας. Θεωρώ ότι τα σχολεία πρέπει να εμπλακούν άμεσα στο ζήτημα ενδοοικογενειακή βία και προστασία των θυμάτων, διότι τα παιδιά, αναδείξατε πάρα πολύ ορθώς πριν, ότι όταν βιώνουν αυτές τις καταστάσεις στο σπίτι, στη συνέχεια στην ενήλικη ζωή τους μπορεί να υιοθετήσουν αυτές τις συμπεριφορές. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε, για παράδειγμα, χωρίς να είναι νομοτελειακά, ότι το αγόρι που έχει βιώσει την ενδοοικογενειακή βία μπορεί να υιοθετήσει επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές στις συντροφικές του σχέσεις. Και ακόμα και μέσα στο σχολείο. Ακόμα και μέσα στο σχολείο, βεβαίως, ακριβώς. Το κορίτσι μπορεί να υπομένει αυτές τις συμπεριφορές στη συντροφική του σχέση ή να υιοθετήσει και αυτό κάποιες επιθετικές συμπεριφορές. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία των θυμάτων, κατά την άποψή μου ερευνητικά, και διαχείριση αυτών των ζητημάτων, αν αυτά δεν μπουν στο σχολείο. Μέσα από μάθημα. Γίνεται μια παράμετρο που δεν την έχουμε συνηθίσει. Ναι. Γιατί η προστασία των θυμάτων πρέπει να είναι τελικά ολιστική. Να είναι ολιστική. Και ξεκινώντας από τη νέα γενιά, μάθημα το οποίο θα είναι οργανωμένο από την πολιτεία μας, δηλαδή πώς θα διδαχτεί, ποιες θα είναι οι αρχές, ποιες θα είναι οι ερευνητικές προσεγγίσεις. Κύριε Καρδαρά, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής μπορεί να αντιληφθεί τα σημάδια στην προσφορά του παιδιού που αφορούν τα όσα μπορεί εφιαλτικά να ζει στο οικογενειακό περιβάλλον? Και μπορεί να έχει μια λαμπερή εικόνα, ο γονιός που πάει το παιδί στο σχολείο, μια ήρεμη εικόνα, αλλά ταυτόχρονα το παιδί, αν θέλει, να μεταδώσει μηνύματα που πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσει ο εκπαιδευτικός. Είναι εφικτό αυτό σήμερα? Για να μπορέσει να τα αντιληφθεί, κύριε Χαριτάτε, έρχομαι στο δεύτερο άξονα της πρότασης που αφορά στην εκπαίδευση. Εκπαίδευση των επαγγελματιών, των επιστημόνων και όλων των φορέων, των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με θύματα ενδοοικογενειακής βίας, που ασχολούνται με το φαινόμενο, γιατί όχι μόνο εκπαιδευτικός, εδώ είδαμε και στις πρόσφατες υποθέσεις, τις πολύ σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν πιο σε βάθος, αν θέλετε να το πω έτσι, ενημέρωση, ενδεχομένως δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα των καταστάσεων. Έτσι. Επομένως, εκπαίδευση και των επαγγελματιών και των επιστημόνων, πόσο μάλιστα των εκπαιδευτικών, όπου... Μάλιστα. Προσέξτε, δώστε εδώ να πάμε, κύριε Παπαγιάννη. Σε αυτό το θέμα, γιατί είναι, ναι, να κλείσουμε την ενότητα, βεβαίως, αυτή, που είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει πλέον ένα θεσμικό καθεστώς όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το οποίο όχι μόνο θωρακίζει τον εκπαιδευτικό που καλείται να εντοπίσει τα σημάδια... Αρκεί να θέλει. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί είναι μέρος του ρόλου. Το θα μπλέξω μετά είναι πια δικαιολογία. Είναι εντελώς δικαιολογία. Φίλοι μας εκπαιδευτικοί, το θα μπλέξω είναι πια δικαιολογία. Ακριβώς. Σας προστατεύει και ο νόμος. Και του λέει ότι ο μόνος τρόπος για να επιτελέσεις το καθήκον σου, το οποίο είναι ισότιμο με το γνωστικό, είναι να καταγράψεις το περιστατικό και να το προωθήσεις στις αρμόδιες αρχές να το χειριστούν αυτές. Και κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Χαριτάτε, για τους εκπαιδευτικούς που μπορεί να μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τα σημάδια δεν είναι μόνο σωματικά. Ένα παιδί το οποίο θα έχει αδικαιολόγητες και παραταταμένες απουσίες, το οποίο θα έχει πέσει πάρα πολύ η σχολική του απόδοση, θα βλέπουν κάποια σημάδια, τουλάχιστον ας ενεργοποιηθούν. Δεν μπορούν να αφήνουν το παιδί και να μην γνωρίζουν πού βρίσκεται, γιατί δεν έρχεται θα στο σχολείο. Να και τι να κάνουν όμως, πώς να το αντιμετωπίσουν. Ακριβώς. Και εδώ έρχεται το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο για ένα σχολείο. Κάνουμε ομιλίες στα σχολεία, το γνωρίζετε, έχουμε και μέσω του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και ατομικά. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι παμπάλαιο, το βιβλίο σχολικής ζωής.
Εκεί λοιπόν, εάν οργανωθεί ένα σχολείο και καταγράφονται περιστατικά με, με όλη την προστασία του GDPR που πρέπει να υπάρχει, των προσωπικών δεδομένων, εκεί λοιπόν δημιουργεί το σχολείο μια βάση δεδομένων για να αξιοποιήσει το τι συμβαίνει, να εντοπίσει παιδιά που στοχοποιούνται ή παιδιά που φέρνουν την ενδοοικογενειακή βία από το σπίτι και να μπορέσει να παράσχει ουσιαστική βοήθεια. Άρα, τι λέμε, κύριε Παπαγιάννου, φίλοι τηλεθεατές, ότι το σχολείο, αγαπητοί μας φίλοι εκπαιδευτικοί, το λέμε με όλη την αγάπη στο λειτουργήμά σας, αλλά κυρίως γονείς και όσοι έχετε στην ευθύνη σας ανήλικα άτομα, είναι μια ευκαιρία το παιδί να αποδράσει από έναν εσωτερικό μικρό εφιάλτη που δεν κατονομάζεται εύκολα, δεν είναι εύκολα ομολογητέος. Σας λέμε λοιπόν με λίγα λόγια, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ακόμα και αν δεν σας το προσφέρει το σύστημά σας, εκπαιδευτείτε μόνοι σας, αυτοβελτιωθείτε. Και γονείς, βελτιωθείτε και οι ίδιοι. Και είναι μια ευκαιρία μέσα στο σχολικό περιβάλλον, να θεραπευτούν καταστάσεις. Δυστυχώς όμως στο σχολικό περιβάλλον φαίνεται να επαναλαμβάνονται οι τοξικές συμπεριφορές, οι κακοποιητικές συμπεριφορές που μεταφέρει το παιδί από το σπίτι του, ενδεχομένως εξωτερικεύει σε ένα θύμα του, σε ένα άλλο περιβάλλον. Υπομένει ή δια της παραλήψεως και της απλής θέασης. Προτυποποιείται η βία, όπως είπαμε. Προτυποποιείται. Υπάρχει το αποτέλεσμα στην ψυχή του. Αυτό που ρωτούν οι φίλοι τηλεθεατές, γιατί έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Πού πάει στράφο, που δεν καταλαβαίνει ο φίλος τηλεθεατής, με την ευκρινιά σας. Τι πάει λάθος και βλέπουμε να κυκλοφορούν ελεύθεροι επίδοξοι βιαστές, κακοποιητικοί τύποι καθάρματα, οι οποίοι μπαίνουν, τους συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί, περνάνε το κατόφλι της δικαιοσύνης και σε λίγες ώρες είναι ελεύθεροι. Δύο είναι οι παράγοντες. Πρώτον, υπάρχει τρομακτική υποστελέχωση στα αστυνομικά τμήματα. Και δεύτερον, η εφαρμοστική λογική, για την οποία ήδη μίλησα, να μην επαναληφθώ, πρέπει να αλλάξει. Κάποιοι πρέπει να μπαίνουν φυλακοί. Γιατί αν μπουν φυλακοί, και βέβαια υπάρχει μια ολόκληρη ανάγκη υποστηρικτικού δικτύου και μετά, δεν είναι τον βάζω φυλακή και τελείωσα. Εγώ, κύριε Παπαγιάννου, ανέκαθεν προβληματιζόμουν για την ποιότητα αυτών που νομοθετούν. Γιατί για να έχουμε τέτοια νομοθετήματα που είναι αυστηρά. Υπάρχουν και είναι αυστηροί. Αλλά γύρω από τους νόμους μπορεί να υπάρχουν και άλλες διατάξεις που να δημιουργούν ένα περιβάλλον περιορισμού της εγκληματογέννησης. Γενικότερα λέω αυτά, αλλά θα σηκώνει άλλη κουβέντα. Είναι λοιπόν, θέμα προβληματισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας απολαύσουμε την Πέμπτη στην Εσία. Την κυρία Καρδαρά, ιδίως και το κύριο Καρδαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αθανασίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Καρδαρά, θα τα πούμε την Πέμπτη στην Εσία. Συγχαρητήρια και στον κύριο Μπελέτη της Εγκλήματος και προσωπικά σε εσάς το υπέροχο έργο που κάνετε στο Crime Media Lab. Το λέω αυτό. Είναι γλωσσοδέτη για μένα. Εντάξει, τίποτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ωφέλιμο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλές καταγγελίες και δικό σας ρεπορτάζ σε εμάς, αυτός είναι ο οδηγός της εκπομπής. Εδώ και τόσους μήνες, δική σας σταθερή υποστήριξη. Οι καταγγελίες, το παράπονό σας, η διαμαρτυρία, η οδηγία είναι οδηγός μας. Και για μένα και για την Ευλαμπία μας, η οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή κοντά μου, σε ακόμα στα καλή επιτυχία, θα είναι αύριο πρωί ακριβώς 6 ώρα done. Κάτι άλλο, επιτόπου. Να σας Γουμενίδης, αποκλειστικά ρεπορτάζ, εξαίρετε συνεργάτες, η καλύτερη τηλεοπτική πρωινή παρέα. Και μην ξεχάσετε, τώρα μαζί τα ξεπερνάμε όλα. Και το καλύτερο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάναμε ακόμα, γιατί είναι εδώ μέσα. Καλημέρα.